You wanna be on top? Που περίμενα πώς και πώς από τότε που πρωτομπήκα στο σπίτι, από τότε που πρωτοπάτησα στις οντισιόν βασικά, έφτασε. Είμαι εδώ, είμαι παρόν, θα τη ζήσω. Και προσωπικά μπορώ να πω ότι αισθάνομαι μία μελαγχολία, αισθάνομαι λίγο περίεργα. Το έχω συνηθίσει, δηλαδή έχω ξεχάσει πώς ήταν πριν το GNTM η ζωή μου. Ξέρω ότι θα μου λείψει άρρωστα το GNTM, το σπίτι του GNTM, τα δωμάτια, η πισίνα, η αγαπημένη μου που βουτούσα όλη την ώρα, τα πάντα. Το ότι έχω απομείνει με την Κίση στο τελικό είναι ότι καλύτερο για μένα. Την αγαπάω πάρα πολύ, η Πουλένα και το Πουλέν. Είμαστε πάρα πολύ αγαπημένες, είμαστε η μία για την άλλη και θέλω να παραμείνουμε έτσι. Πώς είσαι? Νομίζω ξεκουράστηκα, γιατί χθες ήμουν πολύ κουρασμένη. Και γενικά έχω πολύ όρεξη σήμερα. Εσύ? Έτσι πρέπει, γιατί φτάσαμε στο τελικό. Ναι! Έφτασε η μέρα για το τελικό. Θέλω να τη ζήσω ακριβώς όπως σας αξίζει, να είναι μια μέρα γιορτής και να είναι μια μέρα που θα δώσω ό,τι έχω και δεν έχω, όλες μου τις δυνατότητες, τα πάντα. Πώς είσαι? Πολύ έτοιμη, γενικά. Είμαι τελικός. Και γενικά, μετά που θα το ζήσουμε στο Μιλάνο, περιμένω κάτι πολύ δυνατό και ωραίο, οπότε νομίζω είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Εσύ? Ήρεμη, για κάποιο λόγο. Εντάξει, αυτό είναι το κάτι και σου μου, τώρα δεν τα είμαι. Είμαστε τρεις, είμαστε δύο συν μία βασικά, γιατί η Κέση με την Άννα Μαρία είναι μαζί, είναι κολλητές και είμαι εγώ στην απέξω, να το πω έτσι. Αλλά έχουμε μια ωραία ατμόσφαιρα μεταξύ μας. Γελάμε, επικοινωνούμε, οκ, όλα ανθρώπινα. Να σας πω κάτι. Είδα στον ήρεμο του Μαρτίνα. Στην Λιβιάδη. Εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά τελευταίς δεν την είδα. Παιδιά, την είδα. Ήτανε τα τέλη του παιχνιδιού και την είχαν φέρει για γύρισμα και αυτή με το που μπαίνει στο δωμάτιο ήταν έτσι σε ένα τοίχο και έκλαιγε και εγώ λέω... Ναι, ναι, ήταν σε ένα τοίχο και έκλαιγε και παιδιά, πέθασα όχι που την είδα και ξύπνησα. Εγώ μου ονειρευόμουν τη Μαρτίνα. Στη τελευταία μου δοκιμασία θα ήταν λίγο περίεργο, θα ήταν τύπου λίγο βουντού. Δεν ξέρω πώς αισθάνεται η Άννα Μαρία γι' αυτό που την έβλεπε στα όνειρά της. Έχω μεγάλη απορία να δω αν αυτή η κοπέλα θα έρθει στο τελικό. Μαγκλαμαντάκι! Έτσι. Να δω το γραμματάκι. Τελευταίο και καλύτερο. Τελευταίο γράμμα θα διαβάσω εγώ, γιατί θυμάμαι ότι είχα διαβάσει και το πρώτο γράμμα μόλις μπήκα στο σπίτι, αυτό που ήταν στην πόρτα μόλις την ανοίξαμε. Και θέλω να το κλείσω, θέλω να κλείσω αυτό το κύκλο έτσι όμορφα. Το ξεκίνησα εγώ, θέλω να το κλείσω εγώ. Καλημέρα, κορίτσια! Για να διαβάσετε αυτό το γράμμα, σημαίνει πως βρίσκεστε στη τελική τριάδα του GNTM και σας αξίζουν μόνο συγχαρητήρια. Οι μέρες από σήμερα θα έχουν μια αίσθηση γιορτής και χαράς. Πάρα καλά. Κρατήστε αυτή τη διάθεση για να μπείτε στο κλίμα των δοκιμασιών που ακολουθούν και συγκεντρώστε όλη τη γνώση και την εμπειρία που πήρατε από αυτούς τους μήνες για να ξεχωρίσετε την ώρα της κρίσης. Λίγες ώρες έμειναν για να ολοκληρωθεί αυτό το ταξίδι μόδας. Κάντε τεστ να μετρούν. Good luck. Ομάδα GNTM. Oh, good.
Ωραία, εντάξει. Πάλι καλά που δεν έχουμε δει κάτι αέρα, δοκιμασίες τώρα. Περίεργες λέξεις, ας πούμε, ύψος. Σαν τον Bauhaus, ας πούμε. Ναι. Που θυμάμαι τη λέξη, αλλά ακόμα δεν θυμάμαι τι σημαίνει. Είναι τρομερό. Γενικά, εντάξει. Είναι καλό. Το Ράμα μίλησε για πολλές δοκιμασίες, όχι μόνο για μία. Και είπε λέξεις οι οποίες ήθελα να ακούσω, γιορτή, χαρά. Έτσι φαντάζομαι κι εγώ τον τελικό. Οπότε νομίζω έχει έρθει η ώρα να απολαύσουμε την κάθε δοκιμασία σε αυτό το παιχνίδι. Άντε πάμε κι εμείς. Είναι το μόνο γράμμα από όλα τα γράμματα γενικότερα που έχουμε διαβάσει που έχω καταλάβει τι ακριβώς λέει. Και πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε και πράξη, να κάνουμε τις τελευταίες στιγμές να μετρούν και όλα θα πάνε τέλεια. Έχω πάρα πολύ ωραία διάθεση, θέλω να τα πάω πάρα πολύ καλά και πάνω απ' όλα θα το ευχαριστηθώ. Είναι η τελευταία μου δοκιμασία και θα την κάνω να μείνει στο μυαλό μου μια για πάντα. Σημερινή τοποθεσία από το Hilton. Για τελικό δεν περίμενα και κάτι λιγότερο. Πρέπει να ψάξανε επίτηδες έτσι ένα location που να έχει θέα όλη την Αθήνα για να αισθανθούμε λιγάκι ότι είμαστε top, είμαστε στην κορυφή, είμαστε στο τελικό του GNTM. Κοιτάω και τα κορίτσια δίπλα μου, κοιτάω τους κριτές, κοιτάω όλη την Αθήνα γύρω και συνειδητοποιώ ότι όντως ισχύει, όντως το ζω. Είναι ο τελικός, είναι η τελική δοκιμασία. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Αυτό που φανταζόσασταν και πιστεύατε και θέλετε πολύ από την πρώτη στιγμή που χτυπήσατε την πόρτα του GNTM, έγινε. Φτάσατε στον τελικό. Είσατε τα τρία αστέρια του GNTM. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Ένα πάρα πολύ δύσκολο project που είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε με μένα ότι και να σας το λέγανε, δεν θα το πιστεύατε ότι θα φτάνατε μέχρι εδώ μετά από όλες αυτές τις δοκιμασίες. Τον ανταγωνισμό παλέψατε με θηρία, πραγματικά. Και στο κομμάτι των πολύ ωραίων κοριτσιών και πολύ δύσκολες δοκιμασίες, styling, concept, πάρα πολύ απαιτητικά. Για μένα, περάσατε πραγματικά τις συμπληγάδες πέτρες. Πώς νιώθεις, Ανά Μαρία? Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη και χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξή μου. Και θέλω να σας ευχαριστήσω το καθένα σας ξεχωριστά, γιατί μέσα από την κριτική σας έχω γίνει καλύτερη. Εμείς ευχαριστούμε. Η κυρία Καγιά με έκανε να σκεφτώ λίγο πώς μπήκα στο GNTM, που είχα δηλώσει συμμετοχή μόνη μου και δεν το είχα πει στη μαμά μου. Και παίρνουν τηλέφωνο και το σηκώνω εγώ και μου λένε ναι, αλλά πρέπει να μιλήσουμε στη μαμά σου γιατί είσαι μικρή ακόμα. Και της το δίνω και δεν ήξερε τίποτα και έπαθα σοκ. Και το κλείνει και μου λέει «Αμάν, δεν με ρωτάς, τι κάνεις?» Είχε τρελαθεί και η γλυκούλα ήταν πάντα δίπλα μου και έχω φτάσει τελικό. Είμαι στις top 3 από όλες αυτές που περάσανε, είμαι στις top 3. Και είσαι άγχος? Το άγχος η αλήθεια είναι ότι το έχω ξεπεράσει και νιώθω πιο δυνατή και πιο συνειδητοποιημένη από ποτέ. Και νομίζω όντως πατάω στα πόδια μου και είμαι πολύ έτοιμη για το τελικό. Και η Κάτια που έφτασε στο στόχο της. Έφτασε. Τα κατάφερες, Κάτια. Τα κατάφερα. Νιώθω τυχερή, νιώθω δυνατή. Έχω ανεβάσει το πήχη, όπως είχαμε πει και στις οντισιόν. Και χαίρομαι που τα καταφέρνω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Η επίτευξη ενός στόχου για πρώτη φορά στη ζωή μου είναι ένα υπέροχο κομμάτι του GNTM. Στις τελευταίες δοκιμασίες που θα σας αποκαλύψουμε σιγά σιγά, πρέπει για πρώτη φορά να υποδηθείτε τον πραγματικό εαυτό σας. Δεν είναι ένας ρόλος άλλος, θα είστε η κάθε μία εσείς. Μην υποτιμήσετε αυτές τις δοκιμασίες, ίσως να είναι και οι πιο δύσκολες που έχουν υπάρξει στο GNTM. Κορίτσια μου, το Μιλάνο ήταν μια εμπειρία συναρπαστική. Τόσο για εσάς, αλλά και για εμάς που ήμασταν δίπλα σας στο πρώτο βήμα σας στο εξωτερικό. Τώρα όμως πρέπει να το ξεχάσετε, να το αφήσετε πίσω και να δώσετε ό,τι καλύτερο και περισσότερο έχετε για τον τελικό. Τώρα θα κόψετε την κορδέλα και πρέπει να αποδείξετε ποια είναι το επόμενο top model της Ελλάδας. Σήμερα θα πρέπει να δείξετε τον καλύτερο σας σε αυτό. Και ξέρετε γιατί θα το κάνετε? Γιατί σήμερα είστε δικές μου. Επιτέλους! Σήμερα θα ζήσουμε αυτό που περιμένουμε από την αρχή του παιχνιδιού, να μας φωτογραφίσει ο κύριος Σκουλός και ειδικά μετά το Μιλάνο που είδαμε πόσο παθιασμένος είναι τη δουλειά του.
Θέλω πάρα πολύ να είμαι το μοντέλο του για μία μέρα και να είναι αποκλειστικά ο φωτογράφος μου. Θέλω να είστε ο εαυτός σας. Είμαι σίγουρος ότι θα πάτε καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει. Το ξέρετε πολύ καλά. Θα είστε χαλαρές, θα βοηθήσω εγώ σε αυτό. Έχετε σήμερα για βοήθεια, εκτός από μένα σαν φωτογράφο, και τους υπόλοιπους κριτές να σας βοηθάνε όπου χρειάζεστε. Φωτογράφος, ο σκουλός, βοήθεια από τους κριτές, location, απίστευτο. Δεν βλέπω τίποτα που μπορεί να πάει στραβά. Αυτή η μέρα πρέπει να πάει τέλεια και αισθάνομαι ότι θα κυλήσει τέλεια. Σήμερα είναι η βραδιά της ζωής σας, το ξέρετε αυτό, και θα ξεκινήσουμε και θα προετοιμαστείτε κατάλληλα στη σουίτα, την προεδρική σουίτα του Hilton Αθηνών. Oh. Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο που μπορώ να δώσω προς το παρόν. Η Αθήνα στα πόδια σας, κορίτσια. Τη βλέπετε γύρω σας. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού είδα και στα υπόλοιπα κορίτσια, αλλά ειδικά σε εσάς τις τρεις, τι χαρακτήρες δυνατοί, τι μοντελάρες είσαστε, και νιώθω πάρα πολύ τυχερός, κάτι που δεν έχω πει, που θα δουλέψουμε, γιατί είναι δουλειά και θα δουλέψουμε σήμερα μαζί. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχερές. Εσύ κοιτάς σε μένα ή τον Άγγελο, κάτσε να είμαι σίγουρος. Εσάς. Α, εντάξει, εντάξει. Κορίτσια, πάμε τελικό! Πάμε λίγο! Είμαι ήδη με τα αναπόδη στο τελικό. Αισθάνομαι ήδη ότι είμαι στο πλατό και ότι κρίνεται εκείνη τη στιγμή η φωτογραφία μου και η προσπάθειά μου και είμαι 100% στο τελικό. Πήγαμε στα casting. Είχαν αμέτρητες κοπέλες γύρω μας. Αμέτρητες ουσιών. Τα περάσαμε. Περάσαμε το bootcamp. Περάσαμε το δεύτερο bootcamp. Περάσαμε το Green Mile. Περάσαμε το GMT. Και είμαστε εδώ. Είναι ήδη μια νίκη. Νιώθω ότι πήγε έτσι από μόνο του κάπου. Κύλησε. Κύλησε εγώ. Θέλω να τα δώσω όλα, να το ζήσω. Δεν θέλω καθόλου άγχη και τέτοια. Αυτά πέρασαν. Είναι η τελευταία μου στιγμή εδώ πέρα. Αν τα δώσω όλα τώρα, πότε. Είμαι πανέτοιμη, πιστεύω πολύ σε μένα, θέλω να κερδίσω, μπορώ να το κερδίσω και θα το αποδείξω. Είμαι έτοιμη να παρτάρω, να το αποτυπώσω στην κάμερα του Δημήτρου Σκουλού, να το αποτυπώσω στη μνήμη των κριτών μου και να το αποτυπώσω δίπλα στο GNTM το λογότυπο. Φτάσαμε στο τελικό. Φτάσαμε στο τελικό. Τα κορίτσια δεν έχουν ιδέα τι τους περιμένει. Έχουμε ετοιμάσει τρομερές δοκιμασίες και πάρα πολύ, πολύ, πολύ φανταστικά και γιορτινά πράγματα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που φτάσαμε μέχρι το τελικό, που είμαστε στο τελικό. Είμαι και λίγο στεναχωρημένος, γιατί όλο αυτό το ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Και εντάξει, περάσαμε πάρα πολύ ωραία φέτος. Είμαστε στο τελικό, είναι γιορτή. Τα κορίτσια διασκεδάζουν, βρίσκονται στην τελευταία του στιγμή. Ανυπομονώ. Μετά από τόσο πολύ καιρό, τόσες πολλές δοκιμασίες, τόσα πολλά κλάματα, τόσα πολλά γέλια, τόσες πολλές διαφωνίες, φτάσαμε στο τελικό! Καλημέρα! Καλώς τες, καλημέρα! Τι φρέσκες και ωραίες! Καλά είστε! Από πού θέλεις κάτι, φίλα μου? Καλημέρα! Υπάρχει καλύτερος χώρος από αυτόν? Δεν υπάρχει. Μου αρέσει η προεδρική σουίτα του Hilton. Καλή είναι. Μου κάνει. Αυτό που εγώ θέλω να σας τονίσω είναι κάτι πολύ γιονάσης, Φρέντι, ότι ο μέτριος είναι πάντα παρατήρητος. Ο κοινός παρονομαστής ο δικός σας είναι ότι και οι τρεις έχετε κάτι και έχετε κάτι σπουδαίο και όχι μόνο σαν μοντέλα, αλλά έχετε και τσαγανό. Έχετε και ψυχή και είσαστε και οι τρεις ιδιαίτερες, γι' αυτό το καταφέρατε. Είναι η μοναδικότητα που λέμε, ότι τα μοντέλα τελικά πια διακρίνονται αυτό που έχουν κάτι μοναδικό. Και τελικά βγήκε η μοναδικότητά σας μέσα από τόσα εμπόδια. Και είναι και οι τρεις νικήτριες, αφού φτάσαμε. Εννοείται. Αλλά η πρώτη είναι η πρώτη πάντα, Φρέντι. Πάντα, ναι. Δεν μου αρέσει να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται δεύτερος και δεν είναι κάτι που το αφήνω στην τύχη του. Προσπαθώ γι' αυτό, παλεύω γι' αυτό και αυτό έχω κάνει και στο παιχνίδι του GNTM. Θα κάνετε πολύ ωραία πράγματα τώρα σήμερα εδώ πέρα. Τι θα κάνουμε, Φρέντι? Είμαστε γιορτές. Θα πρέπει οι γυναίκες να βγουν υπέρλαμπρες. Φυσικές υπέρλαμπρες. Και όλα ξεκινάνε από μέσα μας, εγώ πιστεύω. Και αυτή τη στιγμή τα κορίτσια, μόνο και που φτάσανε μέχρι εδώ, θα πρέπει να λάβουν. Άρα εδώ έχουμε τρεις αμπάσαντος φυσικής λάμψης. Ακριβώς. Ε? Ακριβώς. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Thank you.
Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα σας. Ήσασταν θέες στην Ιταλία, θέλω να συνεχίσουμε στο ίδιο mood. Το πρώτο κομμάτι που σας αφορά και πρέπει να σας ενημερώσω είναι ότι σήμερα το reference είναι το towel από το Μάριο Τεστίνο. Δηλαδή φοράτε λεφτά. Το ξέρεις. Φοράτε συγκλονιστικά κοσμήματα, φοράτε λευκά μπουρνούζια και τουρμπάνι λευκό στο κεφάλι. Το reference της Jen σχετικά με τα Τεστίνο Towels είναι κάτι το οποίο γνωρίζω. Το έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ, το αγαπώ αυτό το concept και περιμένω πώς και πώς να φωτογραφηθώ έτσι. Θέλω να νιώσετε θεές, προετοιμάζεστε γιατί είσαστε η superstar της ημέρας και οι τρεις, σας αξίζει. Δείτε το σαν ποτρέτο, αλλά χρησιμοποιήστε όλη την κοινωνιοσιολογία γιατί συνεχίζουμε και γράφουμε. Δεν είναι μόνο ο Δημήτρης. Θέλω να είσαστε superstar σε όλο το γύρισμα. Όλες τις στιγμές. Οκ. Okay? Ναι. Κοσμήματα πολλά, γιατί σας αξίζουνε. Είναι όλα διαμάντια. Κανονίστε την πορεία σας. Δεν σας αξίζουνε. Λίγα διαμάντια, έτσι, για το τελείωμα. Νομίζω σας έπρεπε. Διαμάντια, μπουρνούζι, πετσέτα στο κεφάλι και ένα υπέροχο μακιάζ και να μην έλαμπα από μόνη μου λόγω των συναισθημάτων μου. Θα λάμψω εκείνη τη στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Σκινούμε. Όχι, δεν θέλω να συγκινηθείτε. Εντάξει, δεν είπε κάτι. Μας ευχαριστεί. Μας ευχαριστεί. Είναι ωραίο. Έλα, παντρεμένες. Λοιπόν, χαλαρώστε. Towel. Μάριο Τεστίνο, η αναφορά, Δημήτρης Κουλός, φωτογράφος. Τα φιλάκια μου και καλή βραδιά. Επίσης. Κράτη. Το κόνσεπτ είναι τέλειο. Δει σε πάρα πολλά περιοδικά αυτό το κόνσεπτ που να είναι οι άρες, κουκλάρες, κουκλαροπούλες. Και γενικότερα όσο σπίτι μου το κάνω. Πάω, βάζω το μπομπάνο, το τουρμπάνι, βάζω και το μπουρνουζάκι μου και πάω και μποζάρω στο καθρέφτη. Κάνω λίγο έτσι, το παίζω λίγο μοιραία. Οπότε το έχω ξανακάνει, θα το ξανακάνω και θα το κάνω και τέλεια. You wanna be on top. Wanna be on top. Γεια σας. Κορίτσια, θα ανοίξει τώρα η μαγική τσάντα και θα βγουν όλα τα διαμάντια του κόσμου. Είναι πολύ τιμή λίθη, πολύ μεγάλης αξίας. Και τα κοσμήματα είναι από τον οίκο κοσμημάτων Δανελιάν. Μιλάμε τώρα για υπέροχα κομμάτια. Σε μια τέτοια τσάντα κρύβεται όλο το όνειρο μιας γυναίκας. Λοιπόν, τα σμαράγδια είναι για το υπέροχο κορίτσι μας. Της Άννας Μαρίας. Τα διαμάντια της Κάτιας. Και τα ζαφύρια της Κέις, τα υπέροχα μπλε. Χάρηκα πάρα πολύ που διάλεξαν το συγκεκριμένο κόσμημα. Υπέροχο, μπλε χρώμα, καταπληκτικό. Είναι όλο από μόνο του μια μαγεία. Έχει ένα γκλάμ που χρειάζεται τελικό. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Θες να με παντρευτείς? Ναι. Για πάντα. Εγώ θέλω, Βίνα, να τις αφήσεις να μου πούνε πώς νιώθουν και θα φωτογραφηθούν σε λίγο από το σκουλό. Εγώ θέλω να πω ότι χάζευα τη δουλειά του κύριου Σκουλού για αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Και ανυπομονούσα κάποια στιγμή να βρεθώ μπροστά στο φακό του. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν ανακοινώθηκε το γεγονός ότι θα μας φωτογραφήσει σήμερα. Εγώ τον είχα δει από πέρσι. Από που είχε φωτογραφίσει τις κοπέλες στο τελικό και ήθελα από τότε. Από τότε. Και ήρθε και η σειρά μου. Την ώρα που μου φοράει η Βίνα τα διαμάντια, καταλαβαίνω για ποιο λόγο οι γυναίκες παθιάζονται και ερωτεύονται τόσο πολύ αυτές τις πετρούλες. Χάζω τα δαχτυλίδια, νιώθω τα σκουλαρίκια, το κολλιέ, τα βραχιόλια και ήταν ωραία αίσθηση.
Είναι όλα τέλεια. Μου πάνε και τα νιώθω πάνω μου, νιώθω η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου αυτά. Δες, γυαλίζουν, κάνουν, τα πάω, τα φέρνω. Σου πάρει πολύ το μπλε. Εσένα το πράσινο. Λοιπόν, κορίτσια, είστε έτοιμες. Λάμπετε, είσαστε κούκλες και πάμε. Έτοιμος, Δημήτρη. Πανέτοιμος, όχι. Πάμε, κορίτσια, πάμε. Εγώ ανεβάζω και μανίκια. Ο ρόλος μου στο τελικό τώρα είναι διπλός. Είναι και κριτής και φωτογράφος. Και είναι και πολύ δύσκολο αυτό. Αλλά χαίρομαι απ' την άλλη. Ήθελα πολύ να φωτογραφίσω αυτά τα κορίτσια. Είναι πρώτη δοκιμασία τελικού. Να σοβαρευτούμε. Και θα έχουμε και κόσμο. Να έρθει και ο κόσμος, έχουμε κόσμο, παρέα. Εδώ να σας βοηθάει. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Είσαι η στάρ της βραδιάς, εσύ και τα υπόλοιπα κορίτσια, οπότε σας προετοιμάζουν τα παιδιά. Τέλεια. Για να γίνετε οι υπερκούκλες που θα φωτογραφίσω αργότερα, αν και είστε ήδη. Ναι, είναι κούκλες. Δεν θέλετε έτσι. Ο κύριος Κούλας σκέφτηκε να μας βάλει και άνθρωπους να μας καλοπίζουν. Πανέξυπνο, τέλειο. Τύπου είμαι μια ντίβα και με φτιάχνουν εδώ πέρα. Έχω άνθρωπους να με φτιάχνουν. Εγώ πρέπει να είμαι απλά όμορφη, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Λεφτάρες έχω, κοσμηματάρες έχω. Κουκλάρα, ζωάρα. Είσαι πολύ πλούσια. Πάρα πολύ πλούσια. Δείξτε το μου. Λοιπόν, επίσης μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε εκφράσεις, τύπου... Κάτω. Πιο κινηματογραφικά, πιο ταινία πάλι. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε? Έχω κρίνει στα δόντια. Είσαι μια κούκλα. Ευχαριστώ. Έχεις 10 λεπτά. Πάμε, Δημήτρη. Πάμε, Δημήτρη, το έχουμε, έλα, το καταλάβαν όλοι. Τα 10 λεπτά τα θεωρώ πάρα πολλά. Έχουμε συνηθίσει στα λίγα, οπότε θέλω να κάνω αρκετά πράγματα. Και να δώσω γενικότερα, να δώσω πολύ πράγμα. Ξεκινάμε, πάμε, Μαρία, πάμε! Πάμε! Έτοιμοι! Μείνε. Κούκλα είναι. Ωραία. Το χέρια δεν μου αρέσουν εμένα. Μαλακά δάχτυλα σε όλες, μαλακά δάχτυλα! Θέλω λίγο να... Είσαι στο ψυχρανής με ό,τι ακούτε σήμερα. Εσείς θα σκέφτεστε, έχετε φτάσει με το λιγό, σας αξίζει. Είστε τέλειες 100%. Εντάξει, κάποιο. Να ακούω, βεβαίως. Για να έχεις λίγο άγχος, με 10 λεπτά πιστεύω ότι πρέπει απλά αυτό να το αποβάλεις από μέσα σου. Κι άλλο, εκεί. Τέλειο. Απαλά τα χέρια, σούπερ. Μ' αρέσει το ύφος της. Πολύ πλούσιας. Είσαι πολύ, θα να πεις φόρα. Πάρα πολύ πλούσια. Που χάρη σας κάνω που σηκώνει το βλέμμα μου. Τα βλέφαρα. Έτσι είναι όντως. Τέλειο! Άννα Μαρία Κουκλάρα! Τέλειο! Το κορίτσι εδώ τα σπάει, βλέπω, ε! Κουκλάρα, μιλάμε. Κουκλάρα, σωστά χέρια, μπράβο! Συγκλονιστική και εκφράσεις, μπράβο! Σούπερ. Κοίτα και λίγο στο φακό! Σούπερ! Πολύ ωραία. Η Άννα Μαρία ήταν σαν να έβλεπες πραγματικά αυτή την εικόνα που έπρεπε να δεις για αυτό το κόνσεπτ. Μπράβο της! Εδώ, 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 μπράβο! Όχι εδώ, πιάσε, κόκαλα, ωραία. Εκεί. Το κολλιέ δεν φαίνεται, το κολλιέ, Άννα Μαρία, το κολλιέ. Εκεί. Μπράβο σου. Αμέσως το πιάνει. Αμέσως διορθώνει, ναι. Πού είναι το κορίτσι, Άννα Μαρία? Εδώ βλέπουμε μια γυναικάρα. Μπράβο σου. Αχ, παιδιά, δεν το πιστεύω. Πολύ στα ρούμπα. Κορίτσια, η Άννα Μαρία εδώ πέρα έχει κάνει χαμούλη, να ξέρετε. Πανέμορφη, τέλεια. Είναι κουκλάρα, δηλαδή είναι σαγηνευτική ομουά. 30 δεύτερα, δώσ' τα όλα, ρε Άννα Μαρία. Μήνε. Τι άλλο έχεις να μας δώσεις. Κι άλλο, Άννα Μαρία, άλλαξε. Τέλειο, τέλειο. Αχ, τι ωραίο όταν γελάει. Μ' αρέσει που έχεις και την γλώσσα, ρε, μες τα λόγια. Είναι πονήρο. Είναι πονηρή. Το μάγουλο ακούμπησε το λίγο. 5, 4, 3, 2, 1. Αυτά. Στο μανιχτό, μήνε, μην κουνιέσαι. 1. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ! Μπράβο, Άννα Μαρία! Η Άννα Μαρία ξεκίνησε πρώτη, τα πήγε τέλεια. Έχει το πιο ωραίο βλέμμα που έχω δει. Μπορεί να είναι 18 χρονών, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Έχει το δικό της στυλ, το δικό της τρόπο, τη δική της άβρα και αυτό το έβγαλε. Αχ, Άννα Μαρία, πόσο πλουσία είσαι, κορίτσι μου! Ευχαριστώ, ίδωλο! Το ένιωθα το μπράβο, ήταν όλα φανταστικά, ήταν όλα τέλεια. Φορούσα τα κοσμήματα, δεν μπορώ να το περιγράψω.
Πώς το ζήσες, πες μας κάτι. Πώς είναι να σε φωτογραφίζει ο κύριος Κουλός? Είναι τέλεια, μου άρεσε πάρα πολύ. Κύριε Σκουλέ, μ' ακούτε? Ελαφάκι, ελαφάκι, αλλά είναι και μικρούλα. Είναι και με στονάζει. Δεν σας φυλάω γιατί θα σας λερώσω. Εκεί είστε κούκλες. Κι εγώ. Αυτό το κορίτσι είναι πονηρούλι. Μας ζουζουνίζει όλους, μας αγαπάει όλους, αλλά μας παίζει και όλους. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως εξελίσσεται. Είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα κατά βάθος. Ξέρω. Τι ωραία, και αυτές οι 3/4 είναι φανταστικές. Κοίτα εδώ, μία, κοίτα, κοίτα. Είναι όλες τέλειες. On camera τα λέτε αυτά, να κλείσω να μου πείτε την αλήθεια. Όχι, τι να σου πούμε, στην αλήθεια η εικόνα μιλάει μόνο της, Δημήτρη, εμείς να πούμε. Όποιος δει την εικόνα θα καταλάβει. Έχω και καλά μοντέλα, έχουν και καλούς δασκάλους, έχω και εσάς. Φανταστικό είναι, πήγε λίγο κουμμένη στην αρχή, όμως δεν έχασα ποτέ την εκφράση. Λίγο με τα χέρια της μπερδεύτηκε. Μετά τα βρήκε και τα χέρια και ήταν όλα καλά. Αισθάνθηκε και αυτή ωραία με τον εαυτό της. Εγώ προτείνω από εδώ και πέρα να πηγαίνουμε όλοι μαζί στη δουλειά. Δηλαδή φωτογραφίζεις εσύ, θα ερχόμαστε μαζί. Σχεδιάζει ο Άγγελος και εμείς μαζί. Φωτογραφίζετε εδώ και εμείς. Φωτογραφίζω εγώ, εσείς πίσω. Τώρα ποιος είναι? Πάμε στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη, Δημήτρη. Σου δίνω όλη τη θετική μου ενέργεια, γιατί σ' αγαπώ πολύ. Τα παστέλι. Όχι, είμαι έτοιμη. Εγώ θέλω να μάθω μετά από 2 μήνες τις σχέσεις. Είμαι έτοιμη να δώσω όλο αυτό το οποίο έχω και να τους δείξω πως μπορώ να το καταφέρω, πως είμαι ένα μοντέλο με προσωπικότητα και αυτό θα αποτυπωθεί στη φωτογραφία μου. Η απόλυτη ντίβα ήρθε τώρα. Καλέ, καίγεται ο θερμαϊκός κάθε φορά περπατάει. Έτσι, πλούσια. Βράζει ο θερμαϊκός, βράζει. Αν θες να είσαι πολύ σεξι, εμένα δεν με ενοχλεί. Θα είναι και πολύ σεξι, θα είναι απ' όλα. Ωραία. Πάμε. Έλα, Κέισι. Πάμε, Κέισι. Για να δούμε το κορίτσι. Ωραία, σπάσε λίγο τη μέση. Μπράβο, σπάσε μέση, κοίτα με. Μπράβο, ρε κούκλα. Ωραία. Λίγο τα χέρια στην πετσέτα, έχεις όλα τα δάχτυλα μπροστά. Λίγο πιο χαλαρά. Και λίγο στο πλάι τα πόδια σου, λίγο στο πλάι τα γόνατά σου. Λοιπόν, η Κέισι, ενώ στο backstage την έβλεπα και ξεχώριζε από τις άλλες δύο, δηλαδή της πήγαινε το concept πιο πολύ από όλες, θεωρώ. Φαινόταν έτσι πολύ πλούσια και φανταστική και πολύ ντίβα ήδη. Όταν μπήκε στο set, πάγωσε, δηλαδή ήταν και το σώμα της στημένο. Δηλαδή θέλει να σπάσει λίγο τη μέση, λίγο να κουνηθεί. Μπράβο! Μπορεί να κάνεις και αυτά και αυτά, εδώ, εδώ. Θυμάστε τη σούπα για δάχτυλα. Όχι δαχτυλάκια. Θυμάστε τη σούπα για δάχτυλα. Ναι. Θέλω να φαίνεται δέρμα. Μπράβο! Σούπερ, τέλειο. They're square cut or heart shape. This rock stone looks sexy. Όμορφη λαμπερή. Έλα εδώ εσύ να με βοηθήσεις. Θέλω βοήθεια. Και είσαι τα παστελιά. Για να δω. Δάχτυλα, κοίτα. Εξήγησε τα. Βλέπει την Λιάννα, έχεις μεγάλη βοήθεια τώρα. Το χέρι το κάτω το νεκρό. Εκεί, εκεί. Μπράβο. Μαλάκα με τα δαχτυλάκια. Ωραία τα γελάει τελικά. Ναι, είναι πολύ ωραία. Γιατί έχει μάθει να το ελέγχει σωστά. Σωστά, το ούλο, ναι. Μαλακά, δάχτυλα και πλάι. 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 Τι γίνεται πίσω εκεί, γαλαρία. Ηλιάνα. Μας λείπεις, Ηλιάνα. Δεν μας λείπουμε, κατάλαβες. Με έχει βάλει εκεί. Μπράβο. Μπράβο. Πρόσεχε λίγο τον μπούστο. Δεν βλέπουμε τα κολλιέ. Έχει και μπόλικα τέτοια. Τέλειο. Πώς τέλειο. Τέτοια. Τσίτες. Τσίτες. Είναι ωραία. Ωραία. Και γύρω από την άλλη το σώμα. Γύρω από την άλλη. Ωραία. Κούκλα. Κούκλα. Αλλά όχι έτσι. Έχει. Είναι λάθος το χέρι προς το φακό. Ποτέ, ποτέ προς το φακό το χέρι. Απ' την άλλη, απ' την άλλη, απ' την άλλη, απ' την άλλη. Μπράβο, μπράβο Κέισι, μπράβο! Κέισι, έλα, τέλεια! Κέισι, ψηλό λαιμό, πολύ ωραία. Εκεί. Μήνε, και το βλέμμα στο φωτογράφο, μην το ξεχνάμε, γιατί εσένα σου ξέφυγε μερικές φορές. Μας είπε μερικές φορές να κοιτάμε και... Ναι, ναι, το ξέκυψε. Άρα το βρήκαμε. Τώρα είναι όλο στο πρόσωπο, να ξέρεις. Δαχτυλάκια! Ας το κάτω. Ή γίνονται προς το σώμα σου. Μην τις χαλάς το ένα λεπτό, τελείωνε. Εγώ τις χαλάγω το τελευταίο λεπτό. Έτσι είπε το γατάκι πίσω μου. Μετά να με σκοτώσει μετά. 30 δεύτερα, Κέισι! Είσαι θεά, Κέισι! Θεά! Μπράβο, Ανά Μαρία, βοήθα την κατάσταση! Κουκλάρα είσαι! Κοίταμε. Μείνε. Εκεί, μείνε, μην κουνιέσαι. Σιγοπή. Υπέροχο. Παναγιά μου, σταμάτησε η καρδιά μου. Έκανε και rhyme.
μυστικές, ήταν καραντάνα, δηλαδή ο ορισμός της καραντάνας. Υπέρθεα. Τι, πάμε. Πλάι θες να πιάσεις και λίγο πάνω το τουρμπάν σου, πιάστο και λίγο. Τρία, δύο, ένα. Πάμε, Κέτσκι! Αλήθεια. Τελειώνω τη φωτογράφησή μου, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και σίγουρα μέσα στα 10 λεπτά θα έχω μια τέλεια λήψη. Έχεις μάθει και γελάς και το έχεις τερματίσει. Αλήθεια. Χαίρομαι. Είναι το στοίχημά μας από την αρχή. Παραλίγο πάτη στόχη γι' αυτό. Τώρα όμως γελάω. Πού τα θυμάσαι όλα. Κοίταξε, μερικές φορές αυτά που λες και ο τρόπος που τα λες σου έρχονται μέσα στην καρδιά βαθιά και τα θυμάσαι. Να σου πω κάτι, μα γι' αυτό ήρθε εδώ, για να σε ακούσει και να δει. Τι αρέσει η λήψη αυτή, δεν είναι υπέροχη. Είναι συγκλονιστική αυτή η λήψη. Συγκλονιστική. Ευχαριστώ. Μπράβο, Κέι, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπέροχη. Κούκλα. Και με φοβερό χαμόγελο. Το διόρθωσε και αυτό. Πρέπει να κάνω κι εγώ αυτό το μάθημα με το γέλιο. Εγώ οπωσδήποτε. Πρέπει και οι δύο. Εγώ όταν γελάω με δόντια είμαι μόνο τρόμος. Ναι. Και η πλάκα ποια είναι, ότι όταν της λέγαμε ότι δεν σου πάει το χαμόγελο μη γελάς, θα πάει τελικό με λήψη που γελάει. Ναι. Τέλεια αυτή, αυτό το λέω. Πρέπει να πάει η λήψη που γελάει, γιατί γελάει τέλεια όμως. Δηλαδή γελάει μέχρι εκεί. Δεν κάνει... Μετά από τόσα σχόλια που έχω κάνει στην Κέισι, νομίζω ότι είχε πια φτάσει στο τέλειο χαμόγελο μπροστά στην κάμερα. Πάμε παρακάτω, έλα Κάτια! Πάμε! Πάμε τώρα που γυρίζει! Πειράζει να βγάλω τις παντοφλίτσες. Δεν πειράζει τίποτα. Τέλεια. Καθόλου. Θέλω να νιώθω ότι όλο μου το σώμα λειτουργεί, ότι ακόμα και οι μυτούλες των ποδιών μου ποζάρουν, ασχέτως άμα κόβονται. Βολέψου, αν θες βοήθεια εδώ είμαι. Έχεις σκεφτεί, είμαι σίγουρος ήδη τι θα κάνεις. Okay. Πέταξε και την ποδάρα εκεί, έκανε αμέσως, στήθηκε, τα είχε σκεφτεί όλα. Είναι πάρα πολύ καλό μοντέλο. Και κάτι και πίσω. Βλέπεις και κάτσι, είναι έτοιμη. Κάτσι πίσω και μπροστά. Έτοιμη, τσακ. Τύπου... Τέλος. Φτιάχτε με, κάντε με. Πόσο διαφορετική όμως είναι η μία από την άλλη. Πόσο κάθε καμία ζάν, πώς κινούνται. Μα αυτό ήταν όλο το θέμα, να είναι... Ναι, εμείς τα κάνουμε όμως τώρα, πείτε μου. Εμείς τα κάνουμε το σταυρό μας, την προσευχή μας. Αφήνω με στα χέρια των έμπειρων γύρω μου και στο φακό του φωτογράφου. Και ποζάρ. Λοιπόν, το τατού στο χέρι γράφει τέλεια. Εντάξει, κάτσε αυτό, αφήνω την κάμερα, φεύγω. Τι είπες? Απίστευτο, ωραία, πάμε, ποζάρουμε από εδώ, από εκεί. Δεν το πλασάρω, αφού το έχω πάρει, το πλασάρω, να τους το δώσω. Μου φύγε ένα βάρος. Ένα βάρος. Πόσες δουλειές είχα χάσει λόγω αυτού. Τέλειωσε το τζιρτίο, πάμε να φύγουμε. Τι έγινε, ρε παιδιά? Δεν συνεχίζουμε άλλο. Εντάξει, αντίο. Λίγο νερό. Δεν είμαι καμιά τρελή. Εδώ γράφει τέλεια, σαν διαμάντια στα χέρια γράφει αυτό. Εδώ στο ποπό δεν γράφει καλά. Μπράβο. Λίξ' το τώρα, Ζεν, λίξ' το. Πού είναι η ντουντούκα μου? Πού είναι η ντουντούκα μου? Δάχτυλα! Για να μην τις τρομάζω, να το πω τραγουδιστά. Δαχτυλάκια! Ωραία τα μάτια, δυνατά. Κάτια τα χεράκια, αγάπη, όχι έτσι, μαλακά. Για βοήθεια. Σαν να χαϊδεύεις, μαλακά, μαλακά. Μπορείς να κάνεις και, μπορείς να κάνεις και, και, εντάξει, μαλακά, μαλακά, όχι έτσι, όχι έτσι, όχι έτσι. Και όχι έτσι. Για να δω, πάμε, πάμε. Πολύ ωραία, Κατιού. Ποτέ προς την κάμερα τα χέρια. Ωραία. Βλέμμα, Κάτια. Πιο ζωντανό το βλέμμα σου. Ωραία. Πολύ τύπα, πολύ, πολύ, πολύ. Κούκλα. Oh! Τώρα ναι, μπράβο, μπράβο, τώρα ναι. Σούπερ. Τώρα, Κάτια, πού είσαι, βρε, μπράβο, Κάτια. Μπράβο, Κάτια. Δώσε μας τελικό GNTM, Κάτια. Η Κάτια ήρθε από τις οντισιόν με ένα στόχο, να φτάσει στον τελικό και να κερδίσει φυσικά. Έρχεται λοιπόν στο σετ, τι περιμένεις από την Κάτια? Λήψη τελικού. Τέλειο. Μπράβο, αυτά που κάνει, Κάτια. Τέλεια. Μπράβο, Κάτια. Κάτια, θεϊκό, θεϊκό, το χέρι όλο. Ένα λεπτό. Ωραία, μα τι υποκριτικό ταλέντο όμως, χαίρεται, γελάει, τσαντίζεται, είναι...
Μα θυμίζει την Κάρα Νάιτλι εδώ. Την Κάρα Νάιτλι λίγο. Θα στο κόψω το χέρι. Μην το αφαίνεις την κάμερα, ποτέ. 10 κλικ, πάμε. Εμείς δεν φοράμε πια. Τι γίνεται, ανταλλάζεται. Τώρα. Δοκιμάζουμε τι μας πηγαίνει. Άμα είναι αγοράσιμο τίποτα. 4, 3, 2, 1. Μπράβο, Κάτια. Στο τέλος, την Άννα Μαρία, η αλήθεια δεν ήταν πολύ το σετ της Κάτιας, γιατί συζητούσαμε για τα δικά μας. Νομίζω δεν χειροκροτήσαμε κιόλας, απλά αυτό έγινε εντελώς αυθόρμητα. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο, απλά δεν ασχοληθήκαμε πολύ με το συγκεκριμένο σετ. Δεν τη χειροκροτήσαμε. Μάλλον θα μας ξέφυγε. Τι να κάνουμε. Παιδιά, έχουμε την Κάρα Νάιτλι, την Σαλόμ Χάρλο και την Κέντελ Τζάνερ. Εγώ είμαι αυτή. Εμένα κάτι μου είπε τώρα, δεν το ξέρω. Θα την κουγκλάρω. Για πες, Κατιού. Το ένιωσα. Ένιωσα ότι πραγματικά είμαι στο δωμάτιό μου και ότι πραγματικά έχω τρεις ανθρώπους και με βοηθάνε να φτιαχτώ για την βραδιά μου. Το ζούσα του. Καλαθέα, το ζεις ακόμα, βλέπω. Εσύ δεν έχεις πάει στο GNTM, συγγνώμη που διακόπτω, έχεις πάει στα Oscars, νομίζω. Παιδιά, ναι, ετοιμάστε για Oscars. Αυτά που είναι με εκφράσεις, έχω να πω, τα κάνεις συγκλονιστικά. Ναι. Τα κάνεις τέλεια. Γελάς, ξαφνικά θυμώνεις, κάνεις άλλη διάκριση, ξαναγελάς. Αλλάζει συνέχεια διάθεση και τα κάνεις τόσο ωραία, μπράβο. Ο κύριος Κλώση θέλει διάφορες εκφράσεις. Δηλαδή είτε χαμόγελο, είτε λίγο πιο snob, είτε λίγο έκπληξη, είτε οτιδήποτε. Και εμένα αυτό που μου αρέσει σε κάτι και το κάνω και πάρα πολύ πράκτη στο σπίτι του καθρέφτη είναι να αλλάζω απότομες εκφράσεις, να έχω εναλλαγές συναισθημάτων στην έκφρασή μου. Και το σχολιάσανε και μου αρέσει. Μου αρέσει που το βλέπουν. School. Συγκλονιστικός. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Δημήτρη, υπέροχο. Δεν υπάρχει λάθος, δεν υπάρχει σκιά. Δεν υπάρχει χέρι που. Δηλαδή, μπράβο. Τίποτα. Είναι φανταστικό πολύ. Για τα κορίτσια. Και τι ωραία αρχή για τη μέρα μας. Πολύ. Πολύ. Very luxus. Πολύ. Πολύ. Και εγώ χαρικά. And the luxus. Και τα κορίτσια ήταν. Απίθανα. Συγκλονιστικά. Δεν μπορείτε να κάνετε. Εμένα με αγκαλιάσατε όταν βγήκα. Γιατί μιλούσα με τον κύριο Σκουλιό. Κορίτσια, Έλενα Ζεν, το πρώτο σκέλος της δοκιμασίας του υλικού μόλις έφτασε στο τέλος του. Ετοιμαστείτε για κάτι συγκλονιστικό. Make-up ready. Check. Κοσμήματα έτοιμα. Check. Τώρα έτοιμες για βραδινά υπέρλαμπρα φορέματα για να πάμε στο πάρτι της ζωής σας. Θα πάμε σε ένα πάρτι τύπου Vanity Fair πριν τα Oscars και θα γίνει χαμός. Θα έχει και έναν έτσι ethnic χαρακτήρα λίγο. Και θα σας περιμένουν όλοι να σας θαυμάσουν. Γιατί θες την τύπη στη βραδιά, Και θα γίνει πάρτι που θα περάσουμε τέλεια. Και θα κάνουμε ακόμα πιο ωραία φωτογραφία από αυτή που κάναμε τώρα που ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό αν check, θα το κάνουμε check εκεί. Είμαι έτοιμη να παρτάρω και να γίνω η ντίβα και η βασίλισσα του πάρτι. Για δω τα κορίτσια με τις πετσετούλες εδώ, έλατε. Μας περιδεάζουν λίγο για το δεύτερο σετ μας. Μας μίλησαν για ένα πάρτι. Ανυπομονώ είναι η αλήθεια. Θέλω, το φαντάζομαι έτσι πάρα πολύ γκλάμουρους και πάρα πολύ γιορτινό. Θέλω να δω πολύ τι μας ετοιμάζουν στη συνέχεια. Πάμε. Τα είδωλα. Καλά. Μείνε. Κοντά, Κάτια. Δεν υπάρχει αυτή η φωτό. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Είναι η καλύτερη ομαδική ΕΒΕ. Τέλειωσε το πρώτο σκέλος της δοκιμασίας μας. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Τα έχω πάει πάρα πολύ καλά, θεωρώ. Και σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κοπέλες, αισθάνομαι ότι τα έχω πάει και λίγο καλύτερα. Σοκ, τι έκανε. Το έχουμε! Αυτή είναι η παρόλα. Αυτή είναι η παρόλα. Έστω αυτή. Και εγώ θέλω. Μία τη δω, δεν μπορώ. Με βάση τα όσα έχω δει, δεν μπορώ να κρίνω ποια τα έχει πάει καλύτερα από κάποια άλλη, γιατί και οι τρεις δώσαμε τη δικιά μας πνοή και τη δική μας αισθητική. Οπότε είναι κάτι που δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Θα φανεί στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος. Ο χώρος που έχουμε έρθει είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικός και ιδιαίτερος. Είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει. Έχει έτσι μια αύρα ωραία. Δεν μπορώ να σκεφτώ ποια μπορεί να είναι η δεύτερη δοκιμασία γενικά. Το μέρος με εμπνέει για πάρα πολλά πράγματα. Με εμπνέει για κάτι εποχής, με εμπνέει για κάτι πιο σύγχρονο και alternative. Σου δίνει πάρα πολλές προοπτικές. Πώς νιώθετε? Θα γίνετε γκλάμουρ, ωραία κορίτσια. Πιστεύουμε.
Εμείς θα σας κάνουμε, αλλά είστε ήδη, εγώ πιστεύω. Λάμπετε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα μαλλιά πρώτα. Να γίνουν ωραία μαλλιά. Πολύ άνετα, ελεύθερα, σπαστά, με όγκους. Κορίτσια του σήμερα που έχουν βγει, αλλά δεν είναι στημένα. Οκ. Και στο μακιάζ υπέροχες επιδερμίδες. Και θα δώσουμε λίγο έμφαση στο μάτι. Θέλουμε μία ματιά ιδιαίτερη. Άρα, αν θέλουμε ματιά ιδιαίτερη, τονίζουμε τα μάτια και όχι όλα τα υπόλοιπα. Και θα γίνουν έτσι λίγο cut eye look, λίγο αισθησιακά, αλλά φίνα. Σίγουρα από το δικό μου μάλλον δεν μπορώ να καταλάβω πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, άμα είχα πιο μακριά και μου τα χτενίζανε κάπως, ίσως μου πέναγε μια ιδέα ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Αλλά έχω ένα συγκεκριμένο κουέρμα που μπορεί να δουλευτεί συγκεκριμένα. Οπότε το μαλλί δεν είναι μια έτσι καλή απάντηση για το τι θα κάνω. Το μακιγιάζ είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Βάλαμε έτσι γκλίτερ στα ματάκια μας, λίγο eyeliner, πολύ μάσκαρα, κόκκινο κραγιονάκι και τα μαλλιάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι όλο το σύνολο καταπληκτικό. Έλα, Κάτια μου, έλα. Λοιπόν, Κάτια, έχουμε τα υπέροχα του Βρετού Βρετάκου. Τα βλέπεις, έτσι, χαμός. Ναι. Και εγώ να φορέσει το λευκό. Θα είσαι πολύ ωραία με το λευκό. Επειδή τα μαλλιά είναι λίγο πιο ροκ, δεν θέλω να σε πάω ροκ-ροκ, θέλω να σε πάω να κάνει αντίθεση. Πολύ στρας, πολύ γκλάμουρ και μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα φορέματα γενικά. Και γύρνα μπροστά, Κάτια μου. Εδώ. Εδώ. Εντάξει, Κάτια, πιο γκλάμ. Δεν υπάρχει πιο γκλάμ από αυτό. Φεύγεις. Άννα Μαρία, έλα. Θα σου βάλω το μαύρο. Σε κάνω λίγο πιο ροκ, ροκ γκλαμ. Λοιπόν, αυτό το βάλουμε έτσι, λέω. Το ότι θα φορέσουμε βρετό βρετάκο, εμένα με ξεπερνάει. Είναι από τους σχεδιαστές που λατρεύω. Έχει ντύσει ακόμα και Beyoncé και τώρα θα ντύσει και εμάς. Λοιπόν, όλια. Ένα παπουτσάκι εσύ. Ναι. Ένα παπουτσάκι. Εντάξει, είσαι καταπληκτική. Ευχαριστώ πολύ που είναι και όλια. Και εσύ. Α, καλά. Λοιπόν, και εσύ το χρυσό. Τα ρούχα του κυρίου Βρετού Βρετάκου είναι υπέροχα. Δεν έχω φορέσει ποτέ ξανά και νιώθω πάρα πολύ τυχερή σήμερα που μας εμπιστεύτηκε με τις δημιουργίες του. Και το δικό μου ειδικά το λατρεύω. Μια χρυσή θέα. Μια χρυσή θέα. Τέλεια. Λοιπόν, έφυγες. You want to be on top. You want to be on top. Κορίτσια, καλησπέρα. Πραγματικά είναι μια φανταστική στιγμή για σας. Θέλω όμως να μου ανέβετε λίγο. Γιατί θα κάνετε κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό που θέλει το φουλ της ενέργειάς σας. Δημήτρη. Κορίτσια, θα σας κατατοπίσω λίγο. Σήμερα είστε ντίβες. Δεν ξέρω αν έχετε δει Jessica Rabbit ταινία, αν έχετε δει Τζίλντα. Το κόνσεπτ είναι λίγο 50s, Κούβα, δεκαετία 50. Hollywood glam. Hollywood glam, old Hollywood. Πρέπει να κάνετε είσοδο από αυτή την πόρτα, αυτή την κουρτίνα και θα πρέπει να είστε οι απόλυτες ντίβες της βραδιάς. Θα έχουμε πολλούς κομπάρους, εκείνο το δύσκολο, θα έχουμε πολύ κόσμο, αλλά πρέπει τα μάτια μου και τα μάτια των τηλεθεατών να είναι μόνο πάνω σας. Είμαι πάρα πολύ έτοιμη σε αυτό το σετ να έχω όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω μου. Θα είμαι η βασιλίσσα της βραδιάς και θα το ζήσω. Πέρα λοιπόν από τον πολύ κόσμο που θα σας πλαισιώσει, θα έχουμε και δύο ιδιαίτερες καλεσμένες. Θα σας πλαισιώσουν δύο ντίβες.
που τις αγαπάτε και τις αγαπάμε πολύ. Ποιες. 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 Εσείς οι δύο. Όχι. Όχι. Α. Αλλά χαιρόμαστε που μας αγαπάτε πολύ. Να πούμε. Έλενα, Ζε. Για ελάτε μέσα. Μπορείς να φωτογραφτούμε. Μου κάνετε βλάκ. Θα πάρω τώρα. Χάρηκα, πέθανα από τη χαρά μου. Πιστεύω μόνο καλό θα μου κάνουν και θα μου δώσουν τα vibes τους και την ωραία τους ενέργεια. Έχουμε δύο δυναμικές γυναίκες, το ξέρετε αυτό πολύ καλά, μετά από τόσους μήνες, με τόσα που έχετε υποφέρει, αλλά και πόσες φορές έχετε πάρει έμπνευση και σας έχουν βοηθήσει. Σήμερα θα σας βοηθήσουν πάλι. Θα είναι μέσα... Συγγνώμη. Εγώ έχω έρθει να φωτογραφηθώ από τον κύριο Σπουλό για να είμαι πιο ωραία. Δεν έχω έρθει να βοηθήσω καμία. Ήρθα να σας κλέψουν τη δόξα. Sorry κιόλας. Και δεν θα τις αφήσετε φυσικά. Μας έχουν περάσει από τα πάντα η Έλενα με τη Ζεν, από έμπνευση, από κατσάδες, από όλα τα συναισθήματα και θεωρώ ότι είναι η πιο σωστή στάση τους μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορούσε να είναι πιο σωστή, ας πούμε. Όταν λέω να σας βοηθήσουν, εννοώ θα είναι μέσα στο κάδρο σας και θα δώσουν ακόμα περισσότερη λάμψη στην ήδη υπάρχουσα. Που είσαστε και οι τρεις αγοργόνες, ειρήνες, ντίβες, Hollywood, glam. Βάλτε τα δυνατά σας παρακαλώ, μηδενίστε το κοντέρ, αρχίζουμε πάλι από την αρχή, χρειάζεται ενέργεια, πάρτε στη Χαβάνα, Κομπάρση, Γενεβιέβη, Έλενα, το έχουμε. Ναι, το concept της φωτογράφησης μου αρέσει πάρα πολύ, θα είμαστε τύπου ντίβες, που το έχουμε αυτό γενικότερα. Πρέπει να είμαστε και λίγο μπλαζέ, να απαξιούμε λίγο τους άλλους. Εμείς είμαστε οι κυρίαρχες του πάρτι και είναι έτσι πάρα πολύ στο mood. Μ' αρέσει. Έλενα, μια τελευταία κουβέντα στα κορίτσια σου. Πείσμα, επαγγελματισμό και λάμψη. Τέλος. Όλα καλά θα πάνε. Πρόσεξε, Σκουλέ, σε περιμένω στη γωνία. Η αλήθεια είναι ότι κατέχω και το πείσμα και τον επαγγελματισμό. Όσο φτάνουμε στο τέλος, νιώθω ότι λάμπω πιο πολύ από ποτέ. Οπότε δεν υστερώ σε κάτι από τα τρία. Ίσα-ίσα νομίζω βρίσκομαι στην καλύτερη μου φάση. Λοιπόν, έχετε 10 λεπτά η καθεμία, ξεκινάει η Κάτια. Ωραία. Ωραία. Καλή επιτυχία. Πάμε! Πάμε! Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το κόνσεπτ. Έχει μια γεύση τελικού. Πώς είναι να κερδίσεις τελικό και βγαίνεις και σε αυτή όπου έχει κερδίσει. Όλο αυτό είναι μια ωραία προοικονομία για μένα. Φαντάζομαι τι έχει να γίνει σε αυτό το κόνσεπτ που θα έχει πάρα πολύ κόσμο, που είναι τύπου πάρτι, Κοπακαμπάνα, Κούβα, κόσμος, καπνός, ποτά. Έλα με το κορίτσι σου εσύ. Τάσος! Ζήλεψα. Έτοιμη. Έτοιμη. Πολύ ωραίο σκηνικό έφτιαξε, Δημήτρη, ε. Θα πρέπει και εσύ να είσαι μέσα, και εσύ σαν κουβανός είσαι. Εγώ είμαι Χαβανέζος. Μπορεί να δυσκολευθούν τα κορίτσια, γιατί θα έχουν διαχειριστεί ότι δεν θα είναι μόνες τους. Θα έχουν κόσμο γύρω-γύρω. Αλλά θα έχουν εμένα απέναντι. Δεν θα βλέπουν τίποτα άλλο. Πάμε, Σκουλ! Κάτια! Άντε, φεύγω. Πιέσαι άλλη μια γουλιά που θα ναι. Μπράβο. Thank you. Στο μυαλό μου έχω έτσι μία εικόνα ότι είναι ένας θείασος από κάτω και ουσιαστικά κάνω την εμφάνισή μου σαν guest star. Οπότε απλά στο μυαλό μου να μπω έτσι πανέμορφη και να κερδίσω τον κόσμο, να κερδίσω το κοινό μου. Έχετε 10 λεπτά η καθεμία, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει και επειδή σας γνωρίζω πια, νομίζω ότι 10 λεπτά είναι πολλά για σας. Πάρα πολλά! Κάντε 8! Πάρα πολλά! 5! Κόψε, Ζεν, κόψε! Είσαι έτοιμη? Ναι. Μπράβο, Δημήτρη! Ε! Για να δω σε μένα. Μπράβο! Πολύ ωραία. Α, ωραίο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ντάνα. Μπράβο, ντίβα σε θέλω εκεί. Μείνε. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο το κορίτσι μας. Μπράβο! Σούπερ! Μπράβο όλοι! Τέλειο! Το ζω, το απολαμβάνω. Μου έχει φύγει από το μυαλό ότι κάνω δοκιμασία μου. Μου έχει φύγει ότι είμαστε απλόθυρα του τελικού, μου έχουν φύγει τα πάντα. Απλώς ζω τη στιγμή μου και πιστεύω όταν ζεις τη στιγμή σου, βγαίνει ακριβώς αυτό που θέλεις. Παιδιά, πώς θα πάμε μέσα? Πάρα πολύ καλά! Πάρα πολύ ωραία! Μπράβο, Κάτια, βουαλά συνέχεια! Και 3/4, Κάτια! Ανά Μαρία, τώρα που μόνο ακούς και δεν βλέπεις, δεν είναι λίγο... Δεν θέλω πολύ να δω. Κάτι
Θέλω πάρα πολύ να δω. Επειδή δεν είχα οπτική επαφή, μόνο από αυτό που άκουγα μπορούσα να κρίνω ότι τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και προφανώς αφού τα πήγαινε καλά, τη λέγανε συνέχισε έτσι, δώσε αυτό, κάνε. Μείνε σε μένα, κάτω κεφάλι εκεί. Τέλειο! Πάρα πολύ καλή παιδιά, φανταστική. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι ποίημα. Αλήθεια δηλαδή. Πω. Ας τα ευχαριστώ, παιδί μου, και πόζα, ρε. Μπράβο! Εμένα τα ποπούδια δεν μου αρέσουν στις συλλήψεις. Κοίτα χαμηλά. Μείνε. Εξαρτάται. Αυτό είναι κάπως ένα πολύ ωραίο ποπουδάκι, βέβαια. Δεν έχει να κάνει. Ναι, είστε όπως είναι. Εμένα μου άρεσαν όλες οι γωνίες Κάτιας και το προφίλ και το unfaz και η πίσω μεριά της. Γιατί κάπως έχει και ένα συγκλονιστικό σώμα. Σίγουρα είναι μια λήψη που ίσως δεν θα επιλεχθεί γιατί δεν είναι κατάλληλη για το κόνσεπτ, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι, μωρέ. Μένα, παιδιά, αυτές οι πόρες μου κάνουν λίγο νηφικό. Όχι, μωρέ, τώρα νηφικά είναι αυτά. Γενευγεύη, βγαίνεις νευριασμένη και επιθετική. Είμαι. Γιατί. Έτσι γεννήθηκε, πάμε. Εκεί να πέφτει, μείνε. Μπράβο, Κάτια. Θα παίζει νήμαρα και στα... Τι λέει. Ναι, μπράβο! Και τα χέρια ψηλά και τα δύο. Κάνεις είσοδο. Αυτό το μάμπο. Αυτό πάμε από εκεί, το ξέρω. Μου δίνει κεφί, μου δίνει στιμ. Έλα, πάμε. Εγώ χρειάζομαι και άλλα προ. Πού είναι οι άλλοι? Μου δίνει κεφί. Δεν έχετε πολύ κεφί παρέα όμως. Party time, guys. Μπράβο, ρε εσείς. Μπράβο, ρε. Καλά που μπορώ. Χαμός γίνεται. Ανυπομονώ να έρθει πάρα πολύ η σειρά μου. Γιατί έτσι και με την Κάτια νιώθω πάρα πολύ τα θετικά vibes που παίρνει και εκείνη από όλο το set. Είναι όλο καταπληκτικό, θέλω να το ζήσω τώρα. Παραζάλι. Νιώθω ότι πραγματικά με πήρε όλο αυτό το κύμα. Και είμαι λίγο μεθυσμένη. Νιώθω ερωτευμένη. Κάνω αυτό που αγαπάω. Και απλά πλέον σε τρελά και ευτυχία. Ευχαριστώ πραγματικά όλους. Μπράβο, Κάτια. Τα πήγες τέλεια. Μπράβο, Κάτια. Πάμε. Τι άκουσα. Πώς ήτανε. Ήτανε, παιδιά, και να έχετε άσχημη διάθεση και να έχετε το οτιδήποτε, σας τη φτιάχνουν εκεί. Ναι, κάτι καταλάβω. Σε ένα σημείο που ήμουν. Το ζούσα όλο, είναι υπέροχο. Έδωσε. Το κορίτσι έδωσε και τα άλλα θα δώσουν. Μπράβο, Δημήτρη. Μην έχεις δώσει εντελώς την ατμόσφαιρα. Όμορφη είναι πολύ. Παιδιά, και κάνει πολύ ωραία. Πολύ. Τα έκανε πάρα. Τα πίσω δεν μου άρεσαν τόσο πολύ εμένα, γιατί μου κάνει λίγο νύφη. Αλλά 10 λεπτά. Αλλά τα πρόσθετα πολύ ωραία. Το κλί. Πάντως τα 10 λεπτά είναι υπέρα αρκετά. Είναι πάρα πολύ. Εγώ νομίζω πάρα πολύ ωραία. Και 10 λεπτά. Και κύριο Σκουλό. Τίποτα είναι. Και βρε το βρετάκο. Λοιπόν, πάμε για Κέισι. Πάμε. Θα δώσει και εκεί. Να δούμε. Θα δώσει και θα σώσει. Πάμε. Κέισι. Έχουμε κάνει ένα συντηματάκι με το μητάκι μας. Κάνουμε «Σ' αγαπώ πολύ». Ένιωσα η πιο ωραία γυναίκα στον κόσμο εκείνη τη στιγμή και νομίζω ήταν αυτό που χρειαζόταν για το σημερινό σετ. Και μόλις ακούω τα χειροκροτήματα και τις φωνές και τα σχετικά, λέω εδώ είμαστε. Παίξε μπάλα γιατί χανόμαστε. Ξεκινάει. Θέλω πάρα πολύ να βγω έξω να το δω. Μπράβο και οι υπόλοιποι. Σούπερ. Καπνό. Πρόσωπο, Κέισι, πρόσεχε! Έλα, παιδιά, μην πέσουμε. Έλα λίγο, παρακαλώ. Πάμε! Ωραία! Όχι καλά. Θα το βρει, περίμενε λίγο.
Προσωπικά ήθελα να πάω πιο στατικά. Αυτό μου αρέσει, αυτό με εκφράζει. Θέλω να παίξω με τις καμπύλες του σώματός μου χωρίς έντονα χέρια. Και ήθελα να δώσω έμφαση στο βλέμμα μου που είναι το δυνατό μου στοιχείο. Έλα, Κέισι, ξύπνα! Έλα λίγο πιο κοντά σε μένα. Κάνε μου αυτό εδώ. Πήγαινε, κούμπησε λίγο απαλά στα τραπέζια των κοριτσιών. Φορούσαν διαφορετικά ρούχα, διαφορετικά φορέματα κορίτσια. Το φόρεμα της Κέισι ήταν πιο ωραίο να έρθει πιο κοντά στο φακό. Την κολάκευε περισσότερο. Οπότε εγώ εκείνη τη στιγμή έπαιρνα διαχειριστώ αυτό το πράγμα και να φροντίσω να κάνω ό,τι είναι καλύτερο για το κορίτσι. Κέισι, εκμεταλλεύσου όλο το χώρο. Μπράβο, ρε κούκλα. Μπράβο, Κέισι. Έλα, παιδιά, πάμε λίγο όλοι. Θέλω να δω το Όσκαρ στα μάτια σου, αγαπή. Έλα. Νομίζω ότι όταν ο Δημήτρης την έφερε πιο κοντά μέσα στον κόσμο, άρχισε να παίρνει την ενέργεια όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ήταν πιο χαλαροί, χαρούμενοι, το διασκεδάζαν, νιώθαν πραγματικά ότι βρίσκεται σε ένα πάρτι. Μπράβο, ρε κούκλα! Μπράβο! Σούπερ! Μάλλον θέλει το κοινό της η Κέισι. Κοίταμε, ευθεία κάτω. Κοίταμε. Αυτή είναι πολύ ωραία, παιδιά. Ο καλύτερος φωτογράφος είναι. Δηλαδή τον ακούς και θέλεις να δώσεις, θέλεις να βγάλεις το καλύτερο λεψιβιό, όχι για σένα, γι' αυτόν. Χαλαρά το στόμα, πιο ψηλά και πάλι λίγο. Εκεί. Κέισι μου, είσαι η βασίλισσα της βραδιάς, το πρόσωπό σου λίγο φτιάξε. Είσαι λίγο ξινούλα. Εμένα μου φαίνεται σαν να μην θέλει να είναι σε αυτό το πάρτι. Ενώ η Κάτια μπήκε μέσα και τη... Το ένιωθε. She owned the place, ναι. Ναι, τώρα είναι σαν να μην θέλει. Κέισι, Κέισι, μαλάκωσε λίγο, είναι σαν να είσαι αλλού. Είναι πολύ σκληρή, πάρα πολύ σκληρή. Δεν έχεις πολύ χρόνο ακόμα. Μήπως έχει πάρει αυτή την πιο σνομπάτσα, έτσι, τύπου της Κέισι. Και δεν το θέλω αυτή καγιά. Κοίτα, είναι και πολύ δύσκολο το αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ένα τσακ πριν να πιεις νερό και να πρέπει να δώσεις ενέργεια την οποία έχεις αξιοποιήσει σε όλη τη διαδρομή. Δεν είναι εύκολο. Και όπως έχουμε ξαναπεί, τα απλά είναι τα πιο δύσκολα. Τέλειο! Πολύ ωραία, μπράβο! Στην πορεία συνέχισα να κρατάω τις τακτικές πόζες που έκανε εξ αρχής. Με ενδιέφερε μόνο να φαίνεται το σώμα μου και όχι τόσο τα χέρια μου και απλά άλλαξα την έκφρασή μου. Αυτόματα αυτά έδωσε μια διαφορετική εικόνα και κάτι πιο φρέσκο που θέλανε και οι κριτές. Κέισι, αλλά και είσαι εδώ! Και τα χέρια! Πάμε! Πάμε! Χέρια! Τι γίνεται, δεν θα μάθω. Ακούω τη φωτογράφηση της Κέισι και... δεν είχε την ίδια οχλαγωγία που είχα εγώ, δεν είχε το ίδιο σαματά. Συνεχίζει τη φασαρία. Κάντε λίγο φασαρία, λίγο. Μπράβο, μπράβο, Κέισι, μπράβο. Είναι ωραίο να φωτογραφίζεις και να έρχονται οι κριτές, να σε περιτριγυρίζουν, να χορεύουν μαζί σου. Ένιωσα πάρα πολύ ωραία εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι σαν γιορτή ουσιαστικά ο τελικός. Εγώ έτσι το βλέπω, είναι οι μέρες γιορτής. Αγάπη μου, εσύ σ' άκουγα. Τι να κάνω. Μ' άρεσε πολύ, πολύ ωραία ήταν. Και τα παιδιά πολύ καλά. Άντε, σειρά σου τρίτη. Δεν είναι πολύ ωραία αίσθηση. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λίγο τρακαρισμένη. Τρακαρισμένη ήταν και το που μιλούσαμε. Εντάξει, σίγουρα έχει κάποια πολύ ωραία λήψη. Δεν το συζητάμε τώρα, φυσικά. Αλλά είναι ένα κορίτσι που είναι. Την είδα την Ιταλία που σήκωνε το φρύδι και άνοιγε ο λαιμός και δεν θα κάνει τίποτα. Γιατί λοιπόν, τόσο σκληρή και εσύ, τι έπαθε. Δεν είναι, σε κάποια πολύ ωραία. Με δυσκολεύτηκε καλά, με ωραία είναι. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Έτσι κι αλλιώς. Το ρούχο ήθελε πιο κοντινό. Δεν ήθελε μακρινό αυτό δεν το ρούχο. Δεν είναι τόσο ψηλή αυτό. Ακριβώς. Ενώ κοίτα εδώ, εντάξει, δεν είναι σκληρή. Κούκλα είναι. Εδώ είναι καλή. Κούκλα είναι. Πριν ήταν να έσφυγε τα σαγκόνια. Κοίτα, τα κοίτα. Αυτό. Και όταν την έφερε εκεί που το φω και βλέπει το χρυσό και όχι να μην γίνεται μπλε το φόρεμα. Αλλά ήθελε το ρούχο να έρθει κοντά αυτό. Εγώ δεν σε είδα, αλλά είμαι σίγουρη για εσένα ότι σου είναι τέλειο. Ευχαριστώ και όλα. Αυτό το κόνσεπτ σου ταιριάζει. Για επίσης το στυλ σου αλαβάστρινο έχω να πω. Δηλαδή αυτό καλά δεν υπάρχει, ναι. Θεϊκόστιχο. Συγκλονιστικό. Τι αυτό είναι λίγο James Bond girl. Ναι. Ενώ πριν τη Κάτια και το φόρεμά τη ήταν πιο εθέρεο, πιο διάφανο. Εδώ είναι τύπου μέταλλο, είναι μέταλλο, σαν φορά πανοπλία. Κοπέλα που κάνει σαματά. Κοίτα. Ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Κολόνα. Έτσι. Ήτανε Κέισι, κορίτσι James Bond, ήταν Goldfinger. Η εικόνα σας είναι... Α, και η δικιά της τώρα δεν γίνει. Θυμάστε το Μιλάνο? Ναι. Ποιο? Εντάξει. Και εσύ θα βγεις επίσης. Ακόμα. Ποιο? Χαλαρά. Αν θες οτιδήποτε, θες κι άλλη ώρα να κάτσεις, να χαλαρώσεις κτλ. Θα μου πεις. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας τα πάνω μου. Ευχαριστώ. Θέλω να μπω στο σετ να το ζήσω κι εγώ. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο.
wanna be on top. You wanna be on top. Τώρα, το τρίτο κορίτσι που έχουμε να φωτογραφίσουμε είναι η Άννα Μαρία, που είναι η μικρούλα της παρέας. Είναι πιο μικρή ηλικιακά. Με λέρωσε. Το έχει το κορίτσι! Το έχει! Έχει! Για να δω! Έρχεται η Άννα Μαρία. Βελεφάκι. Βγαίνω στο σεφ, Βασίλισσα, και βλέπω μπροστά μου τη Ζέννη με την Έλληνα που εγώ τρελαίνομαι για αυτές τις δύο, ειδικά που θα φωτογραφίζονται μαζί μας. Και έχω και τη Σκουλό απέναντί μου να με κοιτάει. Είμαι έτσι. Και πάμε να δούμε. Για να δω, μπράβο. Μείνε. Μείνε, μείνε. Να κατέβει. Έλα, Άννα Μαρία, ξύπνα, ξύπνα λίγο. Η Άννα Μαρία με άγχωσε πάρα πολύ στη δεύτερη δοκιμασία. Λέω τώρα τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω, να γελάω. Τι μου συμβαίνει, είμαστε στην τελικό. Πού πήγε το κορίτσι μας, γιατί εξαφανίστηκε. Πάμε, 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 πάμε. Ωραίο αυτό. Ναι. Έλα, Άννα Μαρία! Να σου πω κάτι, δεν μπορώ έτσι. Ας εμείς, να πω στην φίλη μου. Ίδωλο είναι όμως. Τέλειο! Για μένα, το να σέβεσαι τον αντίπαλό σου, σέβεσαι πρώτα τον εαυτό σου. Οπότε, ειδικά με την Άννα Μαρία που δεν έχω καθόλου ανταγωνισμό, άμα μπορώ, θα μπω και μέσα να της δείξω πώς να ποζάρει. Μπράβο, Άννα Μαρία! Μπράβο! Μπράβο! Για πάμε να την βοηθήσουμε λίγο. Πάμε, πάμε, πάμε! Όταν έχω ειδικά τι έχει απέναντί μου, δεν μπορώ. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου δίνει δύναμη. Γιατί είναι αυτή που είναι και τη θέλω συνέχεια δίπλα μου. Μπράβο, αγάπη μου. Έλα λίγο, παιδιά, παραπάνω. Έλα, έλα λίγο. Έλα, κούκλα μου. Θα σκοτώσω μία. Ναι, πήγαινε, βρε Άγγελε. Εσύ είναι το πρωτόπουλό σου. Πήγαινε. Πήγαινε, έχει 4 λεπτά. Βοήθησε τη. Εκεί, και κοίταμε, 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 κοίταμε. Μπράβο. 3/4. Μπράβο, Άγγελε, βοήθα! Του πρατόπινο. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, Άγγελε, έλα μαζί. Ωραία, μπράβο! Τέλειο. Μπράβο, Άννα Μαρία μου, πάμε ωραία. Έλα, Άννα Μαρία, για σένα είναι αυτή η φωτογράφηση. Χαμόγελα! Ζήστο, Άννα Μαρία. Όλοι οι άνθρωποι που ήταν στο σετ μου δίναν απίστευτη ενέργεια. Όλοι ήταν τόσο θετικοί, χόρευαν, τραγουδούσαν, φώναζαν. Απελάτε να χορέψουμε. Ήτανε απίστευτο από τα πιο δυνατά σετ. Κάτι για τα παιδιά που είναι εδώ. Εσείς δεν το καταλαβαίνετε, αλλά είμαι σίγουρη ότι τις έχετε δει από την πρώτη μέρα που μπήκαν στο παιχνίδι. Έχετε παρακολουθήσει τι έχουν τραβήξει, τι έχουν περάσει, τις τοίχους που έχουν κατέβει, τα φίδια που έχουν ζωστεί, με τους δαίμονες που έχουν παλέψει. Και σήμερα σας τα δω με την καρδιά σας και φαίνεται και είναι πολύ συγκινητικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά. Εσείς δεν το καταλαβαίνετε, αλλά όλος ο κόσμος που είναι εδώ μαζί σας σήμερα σας βλέπει από την πρώτη μέρα. Εγώ έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, δεν θα κλάψω, φεύγω. Καλά, παιδιά. Θέλω να κλάψω. Έλα, τελείωσε. Όχι, θα κλάψουμε τώρα τα μωρά, δεν μπορώ. Αφού υπάρχει αυτό το λόγο. Έβγαινε τέλεια. Τέλεια, 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 τέλεια. Τι ωραία που ήρθατε να με δείτε. Μόνοι μου σκόβει. Αλήθεια. Έπρεπε να το κάνω κι εγώ. Έτσι κάνω. Λέει, δεν μπορώ να πάω, εγώ μπορώ. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά πέρασα τέλεια. Και σκέφτομαι ότι αυτές είναι οι τελευταίες μου στιγμές εδώ μέσα και θέλω να τις ζήσω στο full, πάρα πολύ έντονα, γιατί τελειώνει.
και θέλω να μου μείνουν μόνο τα καλά. Πολύ ωραία. Υπέροχη, υπέροχη. Όταν κάνει αυτά τα τρία τέταρτα με ψηλά το κεφάλι που γυρίζει. Α, κοίτα, τα μίλια αυτά. Υπέροχα. Μπράβο, έχεις δίκιο, Βίκυ. Εγώ πιστεύω ότι τα πήγανε και οι τρεις στις άξια, να ξέρεις. Η κάθε μία για την προσωπικότητά της και για αυτό που είναι. Τουλάχιστον ήταν και οι τρεις πολύ λαμπερές. Αυτό που θέλαμε, αυτό δεν ήθελες. Να είναι λαμπερές, μοιραίες, ωραία θηλυκά. Stardust. Αυτό ήθελα. Stardust. 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 Steven Meisel. Τι ωραία που ήταν τα Vanna Girls μας. Η κάθε μία ξεχωριστή και διαφορετική. Πάρα πολύ. Εντελώς κούκλες και οι τρεις. Και με πολύ διαφορετικές ταχύτητες. Η μόνη αλήθεια είναι ότι και οι τρεις έχουν τελείως διαφορετική ταχύτητα και τελείως διαφορετικό φυσικό. Είναι άλλου τύπου μοντέλα και τις κατατάσσει σε τελείως άλλο επίπεδο. Αυτό είναι καταπληκτικό. Γιατί μιλάμε για τρεις φιναλίστες, οι οποίες δεν μοιάζει με την άλλη, που δεν αντιπροσωπεύουν το ίδιο πράγμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί και οι τρεις είναι νικήτριες στο τέλος. Όλοι οι σχεδιαστές, όλα τα περιοδικά, όλη η μόδα που αυτή τη στιγμή παρακολουθεί ο GNTM ξέρει πολύ καλά τι να κάνει και με τις τρεις. Πέσα. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν ότι φωτογραφιζόμουν αυτή τη στιγμή το τελικό, η αλήθεια είναι. Mm. Αυτό είχατε το βάρος ότι είναι τέτοια φωτογράφηση. Όχι, καθόλου. Γιατί εγώ δεν το είδα. Αυτό χαλαρό και όμορφο. Οπότε δεν υπήρχε αυτό το άγχος. Δεν σκεφτόμασταν κάτι τέτοιο. Όπως στην ουσία αυτό ήταν και ο σκοπός. Εντάξει, βοηθάει και ότι δεν έχετε κρίση περίεργη πια, ότι δεν περιμένετε κάτι. Δηλαδή τώρα ήμασταν 100% όλοι μαζί σας. Και νομίζω αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα, όχι. Συμφωνώ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αχ, μωρέ, που... θέλει. Αχ, μωρέ, αγάπες μου, εντάξει. Λοιπόν, πού έχουμε και συνέχεια, έτσι. Πού θα έρθεις μαζί μου. Άμα θέλει. Δεν μπορείς να βγεις ακόμα από το σπίτι. Τι να σε κάνω. Έχουμε και συνέχεια, δεν θέλω να πέφτετε. Τι συνέχεια. Δεν ξέρω. Δεν λέω. Ξέρετε, αλλά δεν λέτε. Δεν λέω. Τι. Με τρελάνεις, δεν είμαι από. Ποιος. Τι έχουμε. Συνέχεια. Έχουμε συνέχεια. Τι συνέχεια. Τι θα συμβεί στο after party, μετά το party. Μετά θα έχει. Πάμε. Θέλω να μπω στη τελευταία μου δοκιμασία, τελευταία δοκιμασία του GNTM και πραγματικά όχι απλά να το ζήσω. Να μου μείνει χαραγμένο για πάντα. Και άμα μπορώ να το χαράξω και στα μυαλά των υπολείπων. Λοιπόν, κορίτσια, τελείωσε και το δεύτερο σκέλος της φωτογράφησης του τελικού και μας μένει άλλο ένα, το οποίο είναι... Συναισθηματικό. Εσωτερικό. Ατμοσφαιρικό. Μυστήριο. Συνεχίζω. Θα δούμε. Ποιο θα μας πει. Πάρτε μερικές ανάσες, συνεχίζουμε. Ναι. Το τρίτο σετ. Εμένα λίγο με τρομάζει, γιατί ακούω και συναίσθημα, ατμόσφαιρα. Εγώ, ναι... Του τύπου... Κάτσε δεν μπορώ. Λίγο. Γιατί, άμα σκέφτεστε αυτό που σκέφτομαι... Σκέφτομαι βίντεο. Εγώ να αρχίσω να κλαίω από τώρα. Παιδιά, είπε συναισθηματικό. Αυτή, εμένα, μόνο αυτή η λέξη μου. Συναισθηματικό, ατμοσφαιρικό και... Και ένα άλλο λέξη, άλλη μία. Ούτε αυτά δεν θυμόμουν. Τα ξέρω, μιλούσαν και ξεχνούσα λέξεις. Τι έχεις καταλάβει, ας πούμε. Αυτό που έχω καταλάβει κι εγώ. Αυτό έχω καταλάβει κι εγώ. Ό,τι κατάλαβα ένα μέρα, κατάλαβα κι εγώ. Τους δικούς μας. Τι. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Τι σκέφτηκες τότε. Ας μου πει κάποιος. Εγώ σκέφτηκα... Εμένα σε περίπτωση που φέρνει το αγόρι μου εδώ, νομίζω πρέπει να έχουν... πρέπει να έχουν και ένα φορείο μαζί τους, γιατί σίγουρα θα λιποθυμίσω. Ωραία, Άννα Μαρία, τι σκέφτηκες. Εγώ σκέφτηκα τα αγόρια μας. Αυτό. Μόνο εγώ δεν το σκέφτηκα. Καλά, εσύ αυτό δεν σκέφτηκες. Δηλαδή, σκέφτηκες που σκέφτηκα κι εγώ, αλλά εγώ εν τέλει δεν το σκέφτηκα. Δεν ξέρω. Το σκέφτομαι και λιποθυμά. Δεν θα μπορέσω να φωτογραφηθώ. Θα χάσω τις αισθήσεις μου, σίγουρα. Λοιπόν, ποιο θες κορίτσι να έρθει πρώτο, να το πάμε έτσι όπως είναι στις κρεμάστρες. Ναι. Άρα το κόκκινο το δίνουμε στην... Κάτια. Κάτια. Έλα, Κάτια. Θα πάρεις το κόκκινο φωτιά. Τελευταίο σκέλος της τελικής δοκιμασίας και φοράω κόκκινο φόρεμα. Αισθάνομαι ότι αυτό είναι το φόρεμά μου και μου ανεβάζει πάρα πολύ τη διάθεση αυτό το κόκκινο. Μπράβο, Κάτια. Τέτοια ενέργεια θέλω. Λοιπόν, το ροζ χρώμα το έχουμε δώσει στην Κέισι. Έλα, στεράκι μου.
Χαίρεσαι, Κέισι. Χαίρομαι. Ναι. Είσαι σε after party mood. Πολύ. Μπράβο, αγάπη μου. Τα ρούχα μας ήταν καταπληκτικά. Ήταν από τον κύριο Βαλταδόρο. Δεν έχω ξαναφορέσει δικό του ρούχο και χάρηκα πολύ που είχα την τιμή να το φορέσω τελικό. Είσαι ίδια η Vivian Leigh. Ίδια η Vivian Leigh, δεν είναι. Ναι. Κοίτα τι ωραία που είναι έτσι. Είσαι όνειρο, Είσαι όνειρο. Έλα, ελάφι. Νιώθω σαν μια μικρή πριγκίπισσα. Το πορτοκαλί μου ταιριάζει πάρα πολύ με το καινούριο μου μαλάκι. Κάνε μια σβούρα. Όνειρο είσαι. Ναι. Καλή επιτυχία. Πάει. Τελείωσε. Το τελευταίο. Και να με πιστεύει. Όχι. Πιστεύω. Ούτε κι εγώ. Α το δούμε μετά αυτά. Τόσο καλή που μα πιάσουν. Κούκλες. Α, τι ωραία χρώματα. Κορίτσια, τι όμορφες που είστε. Είστε χαρούμενες. Πάρα πολύ. Φτάνουμε στο Roof Garden. Ο χώρος ήταν τέλειος, εμείς υπέροχα ντυμένες. Και απλά προσπαθώ να ακούσω, να δω τι θα μας πούνε, τι μας περιμένει, τι θα γίνει. Λοιπόν, κουκλάρες, ετοιμαστήκατε, στολιστήκατε, βάλετε τα διαμάντια σας, λάμψατε κανονικά σε ένα φανταστικό ακβανέζικο πάρτι και τώρα πρέπει να ετοιμαστείτε για το after party, παρέα με τον αγαπημένο σας. Έγινε σήμερα το concept, το τελευταίο που κάνουμε. Είναι λίγο αισθηματικό, έχει συνέστημα, έχει έρωτα. Ναι, αγαπημένος σας ή αγαπημένος σας, τον αγαπημένο σας εννοούμε με κάποιο αγόρι μοντέλο. Ναι. Άρα θέλω να δω συνέστημα, αγάπη, όλα αυτά. Ναι. Εντάξει. Τέλει. Κορίτσια πανέμορφες, όπως πάντα. Ευχαριστούμε. Και ωραία βαμμένες. Αλλά όπως είχε πει ο Yves Laurent, το ωραιότερο μακιγιάζ για μια γυναίκα είναι ο έρωτας. Γι' αυτό σήμερα θέλουμε να βγάλουμε ένα πολύ δυνατό συνέστημα από εσάς και θέλουμε να δούμε τρεις διαφορετικές γυναίκες ένα βήμα πριν τον τελικό. Είστε έτοιμες? Ναι. Αγόρια! Γούρια. Ελάτε. Surprise! Γεια σας, κορίτσια. Σοκ. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Εμφανίζονται τα μοντέλα μας. Είναι τα αγόρια μας, είναι η συντροφή μας. Κοκάλωσα, κόλλησα. Είναι τρελή, ρε. Μωρό μου. Βλέπω τον Δημήτρη. Παγώνω. Γιατί δεν είναι σαν σχελισμένες. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ήταν λες και ζω ένα όνειρο. Και απλά μου είχαν κόπει τα πόδια. Ήθελα απλά να τον αγκαλιάσω, να δω αν είναι αληθινός. Αγκάλιασέ μου. Μόνο αυτό. Ο Δημήτρης είναι ο έρωτας της ζωής μου. Αχ, η μυρωδιά σου, δεν το πιστεύω. Σε πιο όμορφη. Από τη μία θέλω να κλάψω, θέλω να ουρλιάξω. Δεν υπάρχουν πουθενά, έχουν τελειώσει κάτι θεματάκια εδώ. Θα τους απαρέσει. Κάποια είναι ναι μεν, ο αγαπημένος αυτή τη στιγμή στο πλευρό σου, αλλά έχεις δουλειά να κάνεις. Έχεις ένα τελικό μπροστά σου, επέλεξε. Πρέπει να τη συγκινηθήσουμε εδώ πάνω. Να σου πω κάτι, το περίμενα πάρα πολύ, δεν ξέρω αν νιώθω. Νιώθω πάρα πολύ περίεργα. Τι περίεργα. Τι, δεν χάρηκες πολύ που με είδες. Καλά. Εγώ την πρώτη φορά με τον Τάσο, ότι θα τον δω, την είχα διαφορετικά, δηλαδή ήθελα λίγο πιο προσωπικό χώρο. Είχα να τον δω και 6 μήνες. Δεν μου το ξανακάνεις ποτέ αυτό. Δεν μου το ξανακάνεις. Εγώ δεν το πιστεύω ότι σε πιάνω, γάμο. Δεν το πιστεύω ότι σε πιάνω. Θα ήθελα λίγο να κάτσω να σκεφτώ τι να του πρώτο πω, γιατί αυτό που έχω ζήσει είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό και δεν ξέρω πώς να το μεταφέρω, γιατί όλο αυτό που έχω ζήσει εγώ είναι μια τρέλα. Φύγουμε. Έχει σήμερα. Δεν είχα σκεφτεί καθόλου αυτή τη στιγμή και τώρα είναι απλά μπροστά μου.
και δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, έλα τα σούρλα σε γνωρίζει και σένα. Εγώ είμαι η Κέισι. Ανά Μαρία. Που μιλάει για σένα, τη μιλάω για σένα, σε ξέρει. Άκουσα και το που λένε που είναι δικιά μου έκφραση. Ναι. Μάθατε και το που λένε. Τα παιδιά. Αχ, θα πεθάνω. Χαίρομαι πολύ. Είμαι κάποια. Χαίρομαι πολύ. Ο Γιάννη, ωραία. Είμαι κάποια. Χαίρομαι πολύ. Γεια σου, Γιάννη, η Κέισι. Χάρηκα. Έλα. Αχ, κρατά μου καλή. Πρέπει να σα έχουμε δει στην τηλεόραση, νομίζω. Μπορεί. Κάπου σα έχω δει. Είστε σίγουροι. Αλήθεια. Εγώ μόνο σαν να μην. Είχα κάτι, αλλά δεν ήξερα πώς. Θα δούμε. Τι? Τίποτα. Τι? Γιάννη, τι? Από το βλέμμα και μόνο του Γιάννη κατάλαβα ότι θέλει να πει κάτι. Θέλει να κάνει μια δήλωση, να κάνει μια πρόταση. Μίλα. Δεν ξέρω αν κατάλαβες. Αυτή η μάτσα. Τι κάνεις, Γιάννη, τι κάνεις, τι πας να κάνεις. Είσαι στην τσέπη και είναι δικό σου. Όντως. Ναι, όντως. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος. Δεν θέλω να παρεξηγήσω τίποτα αυτή τη στιγμή, για ποιο πράγμα. Να... να γίνεις οικογένειά μου. Αρχικά. Γιάννη. Αν παντρευτείς, παιδί μου, θα το σκεφτείς. At least. Γιάννη, τι κάνεις τώρα. Σε αγαπάω, τι κάνω. Γιατί τώρα, είναι μωρό μου. Δεν το κάνω τώρα, τότε. Μπορώ να το γυρίσω λίγο πίσω. Κάτσε να κάνουμε τη φωτογράφηση, κάτσε λίγο. Εγώ. Να το δείτε. Ναι. Σε έλειψα. Ω, Ανά Μαρία. Δεν γίνεται χωρίς Ανά Μαρία. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς Ανά Μαρία. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς Ανά Μαρία, Ανά Μαρία. Αλήθεια σου λέω. Ήμουν τίποτε, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται τώρα. Έχω μπροστά μου κάποιον που μοιάζει στο Τάσο. Κάτι τέτοιο ένιωθα. Δεν ένιωθα ότι... είμαι πραγματικά με το αγόρι μου, τον βλέπω για πρώτη φορά. Ήταν όλα... σαν να ήταν όλα ένα λάθος για μένα εκείνη τη στιγμή. Είναι πάρα πολλά... Τι? Είναι πάρα πολλά που δεν σου έχω πει. Που δεν σου έχω πει, όχι κακά. Σταμάτη. Αυτή η μάτσα, αυτή τη μάτσα την έχω ξεχάσει. Κάθε φορά που σου λέω κάτι να βρειάζει. Άρα, Μαρία, να τον αγαπάς τον Τάσο, έτσι, γιατί είναι νευρικός. Γιατί, τι έκανε. Τίποτα, τον είδα λίγο... Μην τα λέω. Όχι, όχι, όχι. Πες μου, πες μου, πες μου, για πες μου. Μαζί με τον Δημήτρη. Αγάπη μου. Α, πες μου. Τίποτα, απλά τώρα, ξέρεις, να είμαι και στεναχωρημένος, να είμαι και νευριασμένος που δεν θα σε πάρω να φύγουμε μαζί. Κατάλαβες. Τι το έλεγες στη Δημήτρη. Τι, πώς, τι να το πω, Δημήτρη, αγάπη μου. Ακόμα νομίζω ότι μπορώ να πνεύσω. Κάτσε, βρε. Ακόμα δεν μπορώ να μιλήσω, μου έχουν κοπεί τα πόδια. Πραγματικά είμαι. Νιώθω ότι ζω όνειρο. Πόσο χάρηκες από το 1 μέχρι το 10. 11. Να σου πω κάτι, το περίμενα και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να καταλάβω ότι είσαι εδώ. Όταν συνειδητοποίησα τι έγινε, άρχισα να κλαίω πάρα πολύ. Ανά Μαρία, κοίτα με βρε, εγώ είμαι εδώ για σένα. Hey. Ανά Μαρία μου, αγάπη μου, έλα σε κόρα μου, μπαίνει. Έλα σε. Ένιωθα πάρα πολύ περίεργα και...
ένιωθα άσχημα γιατί νόμιζα ότι το περνάω, και του ίδιου και καταλάβαινε ότι είχε στεναχωρηθεί κάπως γιατί μπορεί να νόμιζε ότι δεν χάρηκα από τον είδε κάτι τέτοιο. Και δεν είναι έτσι, απλά είμαι εδώ πέρα 6 μήνες, έχω ζήσει τόσα πράγματα, είμαστε... Μιλάμε πάρα πολύ λίγο με τους δικούς μας και τώρα απλά έρχεται ο Τάσος και δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ήξερα τι να του πω, τίποτα. Είσαι με μια φορά καλύτερη να ξέρεις. Αλήθεια σου λέω, δεν καταλαβαίνεις, γράφεις. Δεν το πιστεύω ότι είσαι κουμπάνω. Δεν το πιστεύω, αλήθεια σου λες, τρομερή. Πόσο φαίνεται η τριάδα? Μπέσα. Easy. Δεν είχα καμία αίσθηση ότι είναι... Νόμιζα ότι προχθές μπήκα και τώρα βγαίνω. Πέρασε ο καιρός. Ναι, κι εγώ κάπως έτσι. Σαν να μπήκες πρόπερση και... Έχεις άλλο 2 χρόνια ακόμα. Φανταστικά. Τι... Τι τώρα στεναχωρήθηκες με μένα? Με τι στεναχωρήθηκες? Πες μου με τι στεναχωρήθηκες. Έλα ρε βλάκα, πρέπει να χαίρεσαι που με είδες. Δεν χαίρεσαι. Χαίρεσαι. Δεν βλέπεις πως σ' αγαπάω. Άμα δεν σ' αγάπαγα, δεν θα ήμουν εδώ. Γιατί κλαίει ένα Μαρία? Γιατί... Τι τσέκανε? Όταν πήγαμε για καφέ, ήταν τρελαμένος, προσπαθούσα να τον ηρεμήσω και προσπαθούσε εν τω μεταξύ να τσιτάσει και εμένα. Αχ, το κάπου μου ξαναπείς ποτέ, θα μου το ξανακάνεις αυτό? Ναι. Για πες, θα μου το ξανακάνεις. Αλλά την επόμενη φορά, άμα θέλεις να το ξανακάνεις, θα πω μες στη βαλίτσα, έτσι, θα την ανοίξω, θα πω μέσα. Και μόλις θα φτάσει εκεί, θα φτάσω, θα πω, Άννα Μαρία, ήρθα κι εγώ μαζί σου, για να μην στεναχωριέσαι. Ναι. Ο Τάσος γενικότερα είναι πάρα πολύ αστείος και γλυκός και ξέρω ότι με κάνει να νιώσω τέλεια. Δεν με νιώθεις ποτέ. Όχι, όχι, καραδούλα μου. Όχι, 2 μέρες μείνω νερό. Είμασταν, κάθανε. Εδώ θα μας τόσο καιρό, ρε. Έλα, σε τόσο ένα φιλάκι. Και, τι, ας ελπίσουμε σοκολατένιο γάλα, Ναι. Σου φτιάχνουμε κάθε πρωί. Τι θες, μη στεναχωριέσαι, βρε. Μα εσύ πρέπει να είσαι χαρούμενο. Πω, τέτοια φρίκη δεν έχω ξαναζήσει. Χαλιά είμαι. Είσαι το μορφότερο κορίτσι όλου του κόσμου, ρε Μαρία μου. Απλά με το που τον είδα, εγώ ήθελα να φύγω, γιατί δεν θέλω να ξαναφύγει, δεν θέλω τίποτα, θέλω να φύγω μόνο, μαζί του. Άννα Μαρία μου, τι έγινε αγάπη? Περίμενε, μου. Τι έχεις κορίτσι μου? Έλα εδώ να σε πάρω μια αγκαλίτσα, τι είναι? Άντε, ναι. Κουκλάκι. Τι έχεις, παιδί μου? Πρόσιο. Τι έχεις, κοριτσάκι μου, γιατί κλαις τόσο πολύ? Θα σου κόψω τα αυτή. Τι έκανες στο κορίτσι μας και μας το έκανες να κλαίει? Τι έκανες στο κορίτσι μας και το έκανες να κλαίει? Μαντέψτε. Όχι, δεν θα μαντέψουμε, θα μας πεις γιατί κλαίει. Γιατί συγκινήθηκε προφανώς. Γιατί συγκινήθηκε? Προφανώς. Δεν πιστεύω, κοίτα, εγώ στεναχωρημένη τη βλέπω, συγκινημένη. Δεν είμαι στεναχωρημένη. Τι είναι, από ευτυχία κλαις έτσι? Μα μην είσαι έτσι. Όχι, καρδόν. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τίποτα δεν έγινε, με ενοχώνεστε, όλα καλά. Τι θα γίνει τώρα, κορίτσια με τα αγόρια? Θα γίνει Βατερλό, θα έχουμε λήψεις, θα κάνουμε τελικό. Εκεί νομίζω μας κοπήκαν και στους 4 στα πόδια. Όχι. Λοιπόν, ελάτε να πάρουμε μια ανάσα. Έλα εσύ μαζί μου. Πήγαινε σε την άλλη. Δυνατός σου έρωτας. Όχι, καλά μου, ναι. Είναι ευαίσθητος χαρακτήρας. Είναι ότι είναι ευαίσθητο κορίτσι πολύ. Εμείς την προσέχουμε τόσους μήνες. Ναι, πολύ την προσέχουμε, να ξέρεις. Το μικρό παιδάκι μας την έχουμε. Θα το εκμεριώσω τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα? Δευτέρα. Γιατί, τι θα γίνει τη Δευτέρα? Ευελπιστούμε ότι θα ξαναβρεθούμε. Δεν θέλω να φύγω. Σου είπα ότι θες να φύγεις. Νιώθω. Κοίτα, Άννα Μαρία, έφτασες μέχρι εδώ, ρε αγάπη, τώρα και θα μου λες αυτό το πράγμα τώρα? Μην το κάνεις τώρα αυτό το πράγμα, Άννα Μαρία. Για ποιο λόγο? Μην το κάνεις, κορίτσι μου, αυτό το πράγμα και πετάξεις τη ζωή στον δρόμο τώρα, 18 χρονών. Κοίταξε με, δεν θα πετάξεις τη ζωή στον δρόμο, μ' ακούς? Για κανέναν. Πώς είμαστε εδώ? Καλά. Δημήτρης. Εμείς θα τα λέμε και στο γήπεδο καλύτερα. Μαζί, κοντά καθόμαστε, δεν κατάλαβα. Ένα-ένα ήρθαμε. Ναι. Ναι, ρε εσύ. Α, καλά. Δεν αντέχω. Μετά θέλουμε και πρωτάθλημα. Α, καλά. Εδώ όλα καλά? Λαμπρά. Όλα, Χαρικές. Χάρηκα. Τι, δεν θα χαρείς? Χάρηκα. Ναι. Είναι εύκολο.
Σαν παιδί μου σου μιλάω αυτή τη στιγμή. Δεν σου μιλάω σαν Βίκυ Καγιά. Σαν να είσαι κόρη μου η Μπιάνκα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ψηλά το κεφάλι, ρε Μαρία, ψηλά. Τι λες, θα κάνουμε την καλύτερη λήψη. Γι' αυτό ήρθα. Ήρθα να κερδίσω. Θέλω το βλέμμα της νικήτριας όμως. Το έχω προπονήσει αρκετά, 6 μήνες τώρα. Μπορεί να ακουστεί πάρα πολύ εγωιστικό και άσχημο αυτό, αλλά αγχώνομαι λίγο για το πώς θα φωτογραφηθεί. Γιατί θέλω να έχω μια πάρα πολύ καλή λήψη. Μικρούλα. Ελαφάκι. Ελαφάκι. Εντάξει. Λοιπόν, κορίτσια, το love story είναι τεράστιο. Εύχομαι να χαρήκατε. Που έχετε τις παρτενές σας αγκαλιά, τους ανθρώπους σας αγκαλιά, που τους έχετε πεθυμίσει τόσο πολύ, γιατί σε λίγο θα γίνει λάλαλαντ εδώ πέρα. Θα υπάρξει μία τεχνητή βροχή, θα μπείτε από κάτω με το ζευγάρι και θα χορέψετε. Θα χορέψουμε στην βροχή. City of love. Θες να χορέψεις. Από αυτή τη φωτογραφία θα κρυθεί η νικήτρια. Είναι η τελευταία δοκιμασία και η πιο δυνατή, η πιο σημαντική. Θα βοηθήσετε τα κορίτσια σας. Μανός. Δεν μπορώ να αλλιώς. Εδώ το Δημήτρη δεν τον βλέπω πολύ. Εδώ. Τι. Αν είμαι έτοιμος. Ναι, είσαι έτοιμος. Γεννήθηκα έτοιμος. Τέλεια! Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Κέισι και τον Δημήτρη. Πάμε, παιδιά! Ναι! Ναι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Θα είναι, Ναι. Άννα Μαρία και Τάσο, στεναχωρήθηκα λίγο στην αρχή. Γιατί μου το στεναχώρησε το κορίτσι μου το μικρό. Και το κοίταγα έτσι. Για πάμε να χωριστούμε τώρα, έλα. Θα ξαναβρεθούμε σε λίγο. Εμείς πάμε στα καναπεδάκια μας. Ναι. Θα σε κατευθύνω κι εγώ. Έξω μερικές προζούλες. Εγώ προσωπικά είμαι έτοιμη. Γεια σου. Θες να κάνουμε κάτι εντυπωσιακό σε φάση να σε σηκώσω και να γυρίσω γύρω-γύρω. Ναι. Το ότι θα φωτογραφηθώ με τον Δημήτρη είναι πολύ τέλειο από μόνο του, γιατί έχει πολύ περισσότερη φαντασία από μένα. Και τον είδα εγώ, είναι καιροεξάτος έτσι. Μου έλεγε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Αλλά κάτσε, εγώ δεν ξέρω ακόμα τι σετ έχουμε και τα σχετικά. Μου έλεγε όχι, ξέρω εγώ. Του λέω καλά, πάμε. Ο Δημήτρης είσαι τον μπαμπά που θα παραδώσει την ύφη. Αυτό σκεφτόμουν, ρε Βίκυ, ακριβώς τώρα. Πάμε! Τελευταία ώρα του GNTM. Στην τελευταία δοκιμασία. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Γκλαν, γκλαν. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Κάτι πιο χαρούμενο. Τώρα αυτό μου έρθει και εμένα. Τι να σου πω. Η ώρα που μου αρέσει είναι πονό. Δεν το είπα αυτό. Για πάμε το ζευγάρι το υπέροχο εδώ. Hey, γλυκούλιδες. Ναι, μωρέ. Του σκόρδα. Έχει τελειώσει το πάρτι, έχετε περάσει υπέροχα και έτσι κλείνει η βραδιά. Παιδιά, ανυπομονώ να δω πώς θα είναι τώρα αυτή η φωτογράφηση. Έτσι. Καταρχάς θέλω να δω όλη αυτή τη βροχή, όλο το σκηνικό και το ζευγάρι. Όχι, αλλά αυτό είναι το ωραίο. Ναι, αλλά έχουν το feeling. Τον έρωτα. Feelings. Nothing more than feelings. Μπαίνουμε πρώτη στο σετ, δεν με αγχώνει καθόλου. Γιατί το συνέστημα που έχουμε οι δυο μας δεν περιμένω να το βγάλει κάποιο άλλο ζευγάρι. Οπότε δεν έχω τίποτα να δω από τα υπόλοιπα κορίτσια. Θέλω απλά να φωτογραφηθώ με το αγόρι μου και να έχω μια φωτογραφία για πάντα μαζί του. Πάμε να δούμε, πάμε βροχή! Βροχή! Πάμε! Πάμε, Δημήτρη! Αυτό μας τους ακουμπάει. Τους ακουμπάει, Ζεν, παίρνει την αλήθεια. Όχι, υπάρχει ομπρέλα ειδική. Ναι, βρε αγάπη μου, στη βροχή χορεύουν. Σας ακουμπάει. Η Ζεν θα έχει τα κέφια της λογικά όταν θα σκεφτόταν το κόνσεπτ. Μέσα στο κρύο, με τη βροχή, το καταχύμωνο. Πάμε να σας δω! Εκεί πάμε να σας δω! Μπράβο! Σούπερ! Κέισι, να βλέπουμε πρόσωπο! Ναι, Κέισι! Ωραία! Ωραία αυτή η υπέροχη! Το κορίτσι και τα μάτια. Μπράβο, Δημήτρη! Μπράβο!
Είναι λίγο σεξουαλικό η πουλένα και ο πουλένος. Πάμε ξανά. Πάρα πολύ. Μπράβο, Κέισι! Μπράβο! Μπράβο, Κέισι! Μια δυνατή αγκαλιά! Ο Δημήτρης στείνεται, τη γαρπώνει. Γράφουν πάρα πολύ όμορφα από αυτό που βλέπω. Και το συναίσθημα το περνάνε. Είναι ερωτευμένο ζευγάρι. Αχ, αγάπες μου! Α, μήνε. Μπράβο, Δημήτρη, έτσι, βοήθα την Κέισι. Μπράβο, ρε αγόρι μου. Ο Δημήτρης έχει γεννηθεί έτοιμος, εγώ το ήξερα. Και χαμόγελα! Ήταν πάρα πολύ επαγγελματίας. Τι κάνει αυτός. Πολύ GTM, γιατί τι έχει πάει τόσο λάθος. Μπράβο, Δημήτρη, χαμογέλα! Μπράβο, τέλεια, τέλεια, πολύ πιο ωραία. Δημήτρη, δεν έχω δει την Κέισι πιο χαρούμενη ποτέ, να ξέρεις. Η Κέισι είναι η στιγμή της. Και ένα τελευταίο, έτσι κοντινό, σφιχτά και τελειώσαμε. Έλα. Ήταν η στιγμή που το ζήσαμε εντελώς και δεν με νοιάζει τόσο πολύ πώς θα βγει αυτό στη φωτογραφία. Απλά το ζούσαμε με το αγόρι μου, λες και είμαστε κάτω από τη βροχή και χορεύουμε. Ωραία. Είναι προφέσιο. Το έχουμε, παιδιά, μπράβο. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, παιδιά. Μπράβο! Έχουμε και άλλα μοντέλα, περιμένουνε. Μπράβο, τα κούπα. Δεν θέλει, δεν κάνει στο κρύο. Μιλάμε για έρωτα σταθμός, ότι υπάρχει εδώ πέρα. Η Κέισι δεν έκανε Λαλαλάντ, έκανε Notebook κανονικά. Είδε τον αγαπημένο της μετά από χρόνια που τον έχει χάσει και μιλάμε. Εντάξει, λιώσαμε, η αλήθεια είναι. Εωρούντε, πού είναι, σε ταράτσα, δεν ξέρεις. Αυτή η εικόνα είναι φανταστική. Αυτή η εικόνα είναι. Πέντε. 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 Πέντε αστέρια από όλους. Μωρό μου! Πώς πήγες, Πουλένα, με τον Πουλένα. Ήταν τέλειο. Παγώσαμε. Ναι, ναι. Ναι. Ήταν τέλειο. Ναι. Τώρα σου έχω κάνει. Δεν ξέρω τι είδατε εσείς. Όχι, ήταν συγκλονιστικό. Έχουμε σίγουρα λιψάρα. Δεν... Πιστεύω είναι το καλύτερο μου σετ αυτό με διαφορά. Δεν το αλλάζω με κανένα. Κάτια, Κάτια! Καλή επιτυχία. Πού το βάλει. Καλό σταγόρι. Να, του λέει ήδη. Αυτό. Κοίτα, τι ωραία. Κοίτα όμως πώς τα λέει. Αγάπη μου, Γιαννάκη. Αγάπη μου, αγάπη μου. Μια τσένη βάνω δεν είπες. Την είπα μόνος τώρα. Πάμε. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο. Έλα, εντάξει, κλείσατε τέλεια. Μπράβο. Τέλεια. Μπράβο, Γιάννη, είσαι καταπληκτικός. Μπείτε κάτω από τη βροχή, θεϊκό. Μπράβο, καρδιάρα! Πάμε. Αυτό. Παραδώσου εκεί. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο, Κάτια. Κάτια Θεά. Αισθησιακή, ερωτική. Μπράβο σου, Γιάννη, που τη βοηθάς τόσο. Μπράβο σου. Γιάννη, μπράβο, έβγε. Μπράβο, Γιάννη, μπράβο, Γιάννη. Κανόνισε, Γιαννάκη. Μη μου πάρεις το τη λάμψη. Θα σε πάρει ο έξω από εδώ. Καλέ, μην την κάνεις να γελάει συνέχεια. Κάτια, είσαι στρατιώτης. Τώρα πρέπει να είσαι γυναίκα μαζί με το αγόρι σου. Μπράβο, μπράβο. Εκεί. Α, είναι φανταστική, παιδιά. Τέλει. Είναι φανταστική. Του πιάνει τα μαλλιά, παιδιά. Ωραίο, ωραίο. Και είσαι παθιασμένο ζευγάρι, τέλειο.
Ο Γιάννης μου άρεσε πάρα πολύ γιατί βοηθούσε την Κάτια γενικότερα. Το είχε, μπράβο του. Και είχαν έτσι μια πάρα πολύ ωραία χημεία. Μου άρεσαν. Γενικότερα, εγώ όταν βλέπω ζευγαράκια, μ' αρέσουν. Μη με σκάς. Παιδιά, παρά είναι τώρα αυτό. Παιδιά, λίγο πιο ρομαντικά. Ναι, αυτό που σας λέω, συνέστημα θέλω, συνέστημα. Και όχι πόζα, εκεί. Τι ωραίο ζευγάρι. Παιδιά, τι κάνεις, λύφει το αυτή. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννη, ποζάρεις τέλεια, τα χείλη σου να έχεις λίγο πιο κλειστά. Και δάχτυλα. Δούλεψε τα δάχτυλα. Είμαστε καλά, πόσο χρόνο έχουμε. Πόσο χρόνο έχουμε. Δεν έχουμε. Γιάννη, δεν Γιάννη. Κοντινά, πάμε κοντά. Δεν έχουμε, ο Γιάννης θα πεθάνει. Χωρίς γέλια, κάτι όμως συνέστημα. Μπράβο, ρε κυρία. Ωραία, φτάνει, το έχουμε. Μπράβο! 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 Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Και πιστεύω ότι έχω πάρα πολύ ωραία λήψη. Θεός σου, Γιάννης! Μπράβο σου, ρε Γιάννη, μπράβο σου, γιατί κάτι το ξέραμε. Συνεχίζουν οι κριτές. Γιάννη, να σου πω μήπως θέλεις να έρθεις στο τελικό να δεις κάτι. Πώς να πω εγώ σπίτι να τελειώνουμε. Καλά, αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι υπέροχη. Υπέροχη. Υπάρχει. Καλά, με το Γιάννη έμεινα, δεν του το είχα. Του είχε κάνει σεμινάρια η Κάτια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Υπέροχος, πάρα πολύ σταντικός και πάρα πολύ άντρας. Πάρα πολύ έτσι αρενοπός. Ήσασταν τέλειοι και οι δύο μαζί. Ήσασταν... Ήταν πάρα πολύ. Μπράβο. Άννα Μαρία! Άντε, Μαρία. Πάμε, μικρή μας. Εγώ δεν έχω ξαναχορέψει ρομαντικά με άνθρωπο. Δεν ξέρω πώς είναι. Θα το κάνω πρώτη φορά σήμερα αυτό, με το Τάσο. Και θα το βρούμε, έτσι. Ο Τάσος δεν τα φοβάται αυτά. Όχι. Τα γόρι μου. Γλυκό και τραγανό σαν καραμένα. Και πόσες όταν παίρνει άντρα όρι μου. Τα γόρι μου είναι μούνε, είναι τρέλα. Χιλάκι, πέτρο, κέρασο και μάγουλο. Ρικο. Θέλω να βγάλεις τα τακούνια σου καταρχήν. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω. Επειδή ο Γιάννης έβαλε πολύ δύσκολα τελικά. Να η Άννα Μαρία που ξέρουμε. Είδες. Σωστή. Βγάλαμε τον παπούτσια λίγο. Έχω εδώ πέρα τον άντρα. Τι θα το κάνω εγώ. Όχι. Το ζήτησα να μου το κάνει. Τι gentleman είναι. Μου τα έβγαλε τα παπουτσάκια μου. Μου τα έβαλε στην άκρη. Και πάμε να φωτογραφηθούμε. Εντάξει είμαστε. Πάμε πάνω. Πάμε παιδιά. Έλα. Πάμε. Άννα Μαρία. Χαλαρώστε θέλω. Εντάξει, παιδιά, από μετά από χιλιάδες κλικ, περάσαμε πάρα πολλά. Χιλιάδες, εκατομμύρια. Εκατομμύρια τα κλικ που έχουν γίνει. Και ήρθε η ώρα για το τελευταίο. Έχουμε και το jukebox μαζί, βγήκε καγιά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Παίρνω κάμερα στα χέρια. Μπράβο, Άννα Μαρία μου. Με ενδιαφέρει μόνο συνέστημα. Για πάμε να γίνει εδώ πέρα να βρέξουμε το σύμπαν εδώ. Κοίτα κούκλα. Μπράβο, Άννα Μαρία! Μπράβο, τέλεια! Μα καλέ πανέμορφη είναι, θα τρελαθώ. Μπράβο, Άννα Μαρία! Εντάξει. Αυτό με ενδιαφέρει να δω. Εσάς. Μην κρύβεις την Άννα Μαρία πίσω. Άννα Μαρία, εσύ μπροστά, είσαι πρωταγωνίστρια. Συνέστημα, δεν με ενδιαφέρει τα μάτια ανοιχτά, είναι κλειστά. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Θέλω όλο αυτό να είναι αληθινό, τίποτα άλλο δεν θέλω. Ο Τάσος είναι λίγο δύναμη, ε. Δεν μπορεί, ναι, γιατί δεν το ρίχνει κάτω το κορίτσι. Ζήστε το. Άννα Μαρία, χαμογέλα, ζήστε και πάλι πίσω. Νιώστο. Πόδι, να δούμε και ένα πόδι αριστερό. Κράτα, Τάσο, γερά το κορίτσι. Κράτα, Τάσο. Το
Τον Μπούτι φωνάξτε να βγει. Τον Μπούτι! Τον Μπούτι! Τον Μπούτι, ρε Άννα Μαρία! Τον Μπούτι σου λένε οι φίλες σου, δεν ακούς! Ωραία, μπράβο, έξυπνα. Μπράβο, συνέστημα. Και όχι πόζα, συνέστημα. Ναι, ναι, ναι! Άννα Μαρία, αποπλάνησε τον. Το έχεις κάνει ήδη, ξανακάτω. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Όντως είναι σε όλες τις φωτογραφίες κούκλα, έτσι. Είναι πανέμορφη. Χαλαρά το πρόσωπο. Μπράβο. Εκεί. Άρε, λαφάκι. Άρε, λαφάκι. Μπράβο. Τέλεια. Μπράβο, λαφάκι. Είναι σαν κάντη. Σούπερ. Έτσι, μπράβο. Τέλειο. Τέλειο. Μπράβο! Μπράβο! Αυτή είναι τέλεια. Τάσο, χάσου στην αγκαλιά της. Κύριος Κουλός θέλει να δει συναίσθημα και εμείς θα του το δώσουμε. Μόνο από τις ματιές μας φαίνεται ο έρωτας που έχουμε και γενικότερα έχω να τον δω τόσο καιρό. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Πάσε τη μέση, κοίτα το σκουλό! Μπράβο, αχ, πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο, μπράβο, ωραίο! Τέλειο, ναι, Άννα Μαρία, συνέχισε! Πέσε! Κοντά. Πρόσωπο κοντά στον Τάσο τώρα. Ωραία, εκεί. Ναι. Μα ήταν μπαλερίνα. 10 τελευταία κλικ, Άννα Μαρία! Το τελευταίο κλικ είναι τι ωραίο. Τέλειο. Χαρά. Μπράβο σας, μπράβο, μπράβο. Νομίζω ότι ο Τάσος δεν βοήθησε και πάρα πολύ την Άννα Μαρία. Την επηρέασε κιόλας κάπως συναισθηματικά πριν, το οποίο ήταν κάτι που δεν νομίζω ότι τη βοήθησε. Αλλά okay, νομίζω η Άννα Μαρία, ως επαγγελματίας που είναι πια, το χειρίστηκε πάρα πολύ καλά και βγήκε και πολύ όμορφη στη φωτογράφηση. Τάσο, είδες δύσκολη δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ. Και να δεις αυτό το λιγότερο που έχει κάνει 6 μήνες τώρα. Συγχαρητήρια για όλα. Έλα, Κάτια. Ας κάνουμε μία τετρα, μία τετραπλή μέχρι να έρθει και το ελάφι. Αισθάνομαι ένα έτσι, να το πω κενό μέσα μου, να το πω... Σαν να φύγει ένα βάρος. Αλλά ένα βάρος το οποίο δεν ήθελα να το αποχωριστώ. Ή δεν ήμουν ακόμα έτοιμη. Ωραία. Υπέροχη. Εντάξει, πάρα πολύ. Ωραίο που έβαλε το φόρεμα από κάτω. Όταν του αρέσει κάτι, ο Δημήτρης να σου πω πώς κάνει. Με κοροϊδεύουνε, με τρολάρουνε. Έχω μεγάλη ευθύνη στην επιλογή των φωτογραφιών, γιατί είμαι εγώ αυτός που τις έκανα κιόλας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο μου σήμερα. Πάρα πολύ. Γιατί τα κορίτσια μου το έκαναν δύσκολο και έτσι έπρεπε. Τελευταία φωτογράφηση. Παγωμένη. Το χαρήκατε. Πολύ. Το ζήσατε. Παγωμένη. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ελενάκη, Ζεν, τελειώσαμε. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό που έχω φτάσει μέχρι εδώ και γενικότερα σκέφτομαι και την πορεία μου και όσα έχω κάνει και είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Ό,τι και να γίνει, για μένα είμαι νικήτρια. Είστε οι τρεις πιο όμορφες Ελληνίδες. Έχετε τελειώσει μόλις τώρα ένα πολύ συναρπαστικό και απαιτητικό τελικό και πάμε για πλατό, τελείωσε. Enjoy the fashion ride, girls. Συγχαρητήρια σε όλες. Σε λίγο θα ξέρουμε την νικήτρια. Wow! Wanna be on top? Bam, 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 bam. Έλα. You don't wanna be on top? Είμαι έτοιμη για να ανακοινωθεί η επιτέλους του νικήτρια του φετινού GMT. You wanna be on top. Thank you.
τελευταία μέρα στο σπίτι, μετά από αρκετούς μήνες. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα στενοχωρηθώ που θα φύγω από το σπίτι, αλλά είναι πάρα πολύ περίεργο το συναίσθημα, γιατί είναι πάρα πολλές και στιγμές που έχω ζήσει εδώ πέρα μέσα. Παίρνοντας τις φωτογραφίες από τους τοίχους, μαζεύοντας τα πράγματα, είχα πάρα πολλά flashback από κάθε στιγμές, από τότε που τα κορίτσια κολλάγαν τις φωτογραφίες τους, από τις αποχωρήσεις, από δοκιμασίες. Είναι έτσι, σαν να μου κόβουν ένα έτσι μικρό κομματάκι από την καρδιά μου ένα πράγμα. Μαζέψατε. Κι εγώ. Πώς νιώθεις. Και θέλω και δεν θέλω. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Είναι πάρα πολύ περίεργο, φίλε. Εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν θα ξυπνάμε για μια δοκιμασία κάτι. Ένα πλατό, ένα πηγαδάκι. Εμένα από το σπίτι θα μου λείψουν έτσι οι στιγμές μας. Που μιλάγαμε. Που μας έλεγε το καφέ η Κάιζερ. Δεν περίμενα ποτέ θα το πω εγώ αυτό. Ότι θα μου λείψει. Μετά από τόσους μήνες έχει γίνει μια συνήθεια, είναι ένα κομμάτι της ζωής σου. Σκεφτόμουν όλα αυτά που έχουμε περάσει μέσα στο σπίτι, ακόμα και με τις κοπέλες που έφυγα νωρίς. Έχω αρκετές αναμνήσεις και όλες τους μου έχουν αφήσει από κάτι. Γενικότερα θα φύγω από εδώ πέρα με πάρα πολλές αναμνήσεις όμορφες και θέλω να το θυμάμαι πάρα πολύ ωραία, γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο για μένα. Ωραίο το σπίτι, ωραία τα μαζέματα. Πάμε να γίνουμε και ωραίες για το πλατό. Όχι, δεν είμαστε. Αλλά γίνουμε κι άλλο. Κι άλλο. Για το τελευταίο πλατό. Για το τελευταίο. Για το τελευταίο πλατό. Δεν έχω καταλάβει ακόμα ότι τελειώνει το παιχνίδι. Νομίζω μέχρι να φτάσω στο πλατό και να δούμε τις κριτές και να μας πούνε ότι ξέρετε είναι το τελευταίο πλατό και μετά από αυτό θα δούμε την νικήτρια, νομίζω δεν θα το πιστέψω ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσια. Είμαι η Σοφία Νομικού, η official hair expert για το Τρέζεμέ. Συγχαρητήρια που φτάσατε ως το τελικό. Ευχαριστούμε. Γνωρίζετε ότι το Τρέζεμέ είναι 20 συνεχόμενες σεζόν η επίσημη χορηγή στο New York Fashion Week. Εκεί επιμελούμαστε το look και τις τάσεις μόδας στα μαλλιά που βλέπετε στα μοντέλα, στις πασαρέλες και που φοριούνται κάθε επόμενη σεζόν. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε σε ένα τέλειο επαγγελματικό αποτέλεσμα στα μαλλιά σας. Παρέα με τα προϊόντα styling του Τρέζεμέ. Είσαστε έτοιμες? Ναι. Τέλεια. Ποια θα έρθει πρώτα? Έρχομαι. Έλα. Γεια σου, όμορφη. Τι θα κάνουμε? Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι εκθαμβωτικό, γιατί η βραδιά είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να είσαστε πανέμορφες. Τέλεια, τέλεια. Τέλεια. Θα βάλω φρόνο στο μαλλιά και θα κάνουμε κύματα. Με μια αισθητική που δεν μπορώ να σου πω ακόμα. Θα τα δεις στο τέλος, θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Γεια σου, Κάτια! Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μέρα, ε! Γι' αυτό τα κάνουμε και πολύ ωραία μαλλιά. Τέλεια. Τέλεια. Αφήνουμε στα χέρια σου και στο Τρέζεμέ. Καλά κάνεις. Ξεκινάμε. Τέλεια. Μ' αρέσει που την ημέρα του τελικού αφαιθήκαμε στα χέρια των επαγγελματιών και τις αγαπημένες μάρκες που μας στήριξε όλο το παιχνίδι. Το μαλλί μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ιδιαίτερο. Θυμίζει κάτι από άλλη εποχή έτσι και έχει μια γεύση του τελικού, της τελικής δοκιμασίας που κάναμε, που ήταν από άλλη εποχή. Και μ' αρέσει, είναι έτσι διαφορετικό, αλλιώτικο. Γραμμόλα, ναι. Άλλα.
Ουσιαστικά κλείνοντας την πόρτα του σπιτιού του GNTM, αυτόματα κλείνει ένας πάρα πολύ μεγάλος κύκλος, αλλά πιστεύω ότι ανοίγει κάτι ακόμα καλύτερο. Έχω πάρει πολλές εμπειρίες και έχω ζήσει πολύ έντονα πράγματα και αυτό θα με βοηθήσει ώστε να εξελιχθώ πολύ περισσότερο. Πιο πολύ απ' όλα θα μου λείψει αυτό που ήμουνα όλη την ώρα με τα κορίτσια, γιατί τώρα οι δρόμοι μας αχωρίσουνε. Είναι πάρα πολύ έντονο όλο αυτό. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να φύγω. Πίσω στο πλατό του GNTM, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ξυπνάνε αναμνήσεις μέσα μου. Ταυτόχρονα αγχώνομαι κιόλας χωρίς λόγο, λες και θα κρυθώ. Πιστεύω ότι και αυτό το πλατό είναι άλλη μία δοκιμασία, όλες ντυμένες μπράτη, καταπληκτικές θέες, όλες. Μοντέλα. Είμαι κι εγώ μία από αυτές. Είμαι κι εγώ μοντέλα. Γεια σας. Πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι πίσω στο GNTM. Μου λείψανε όλα, οι κριτές, οι κάμερες, όλα. Μου λείψανε πάρα πολύ. Δεν ήθελα να έχω φύγει, ήθελα να είμαι εδώ πέρα. Συνέχεια με τις κοπέλες σε κάθε πλατό. Αλλά εντάξει, δεν πέρασε πολύ σχεδόν σε όλη πια. Πολύ συγκινητικό. Γεια σας, κορίτσια! Γεια σας! Wow! Αυτό. Κορίτσια! Είσαστε ο λόγος που το GNTM έχει γίνει το αγαπημένο πρόγραμμα της χρονιάς. Μπράβο! Είμαστε περήφανοι για κάθε μία από εσάς. Πολύ, πολύ περήφανοι και πολύ συγκινημένοι σήμερα. Και τι ωραία να βλέπουμε όλες μαζί. Σουρεάλ. Πώς το λέγεται το τραγούδι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σαν να πέρασαν πολλοί μήνες όμως, κορίτσια, έτσι δεν είναι? Ναι. Οι κριτές σήμερα ήταν ιδιαίτερα συμπαθητικοί, γιατί ήταν πολύ ευδιάθετοι, συγκινημένοι, χαρούμενοι και τους προτιμώ έτσι γενικότερα. Σπυρούλα, πώς είναι το reunion, να σας ξανά. Τέλειο, τέλειο. Νιώθω πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα. Ήταν όλα χρήσιμα που μάθατε εδώ, Σπυρούλα. Εννοείται. Βγαίνοντας έξω, είδες τη διαφορά. Εννοείται. Πόσο πολύ σας αγαπάμε. Ναι, έχω πάρα πολλές προτάσεις, μου δώσατε τις βάσεις. Και είμαι σούπερ. Μπράβο, Σπύρουλα! Μπράβο. Γιώτα, για σένα πώς είναι να ξαναβρεθείς με όλα τα κορίτσια και με εμάς? Αισθάνομαι πολύ ωραία, είμαι συγκινημένη. Αισθάνομαι ότι θα ξαναβγω να κρυθώ λίγο. Δεν θέλω να τελειώσει αυτό. Τελειώνει, αλλά δεν θέλω. Πώς σου φαίνεται που έβλεπες τον εαυτό σου τηλεόραση? Περίεργα λίγο. Είναι λίγο weird. Είναι λίγο weird. Θέλω να κρατήσω αυτό που έζησα. Μαρία. Πώς αισθάνεσαι τώρα που βγήκες έξω μετά από τόσο καιρό μέσα στο σπίτι? Δεν πρόλαβα να προσαρμοστώ έξω. Ήμουνα σε σύνδρομο Στοκχόλμης. Ήθελα να επιστρέψω εδώ πέρα. Να βλέπω τον κύριο Σκουλό με κοιτάει έτσι. Να πείτε λοιπόν. Χαρά εσύ. Ήρθες στην Ιταλία, πήρες τη γεύση μου τελικού, έφυγες νωρίς. Μου λείπει πάρα πολύ το παιχνίδι. Μου λείπετε εσείς, μου λείπουν τα κορίτσια, η Κέισι. Πάρα πολύ. Πραγματικά. Θα τη ζήσει λίγο τις φίλες σου. Και να μην διαγωνίζομαι, να είμαι σε μια κρούλα, να σας κοιτάω εκεί πέρα. Να λέω τα κορίτσια. Δεν μπορώ. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχω πάθει. Είναι η τελευταία φορά όμως τώρα. Είναι. Μαρτίνα, ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που έζησες εσύ στο GNTM? Όλες μου αρέσαν πάρα πολύ. Οι δοκιμασίες ήταν κάτι τρομερό για εμένα. Και βγαίνοντας, κατάλαβα αυτό πραγματικά που λέγατε, ότι μας προστατεύετε και ότι έξω τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα όταν βγαίνεις στην αγορά και περνάς τα πρώτα casting. Είναι πολύ πιο δύσκολα. Μιλάμε για μαχαιριά στο στομάχι, ναι. Παιδιά, όχι αστεία. Και θέλω και να κάνω την ίδια ερώτηση στην Ασημίνα, αλλά δεν θα ξεκινήσεις λέγοντας πραγματικά. Ναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, η αλήθεια αυτή. Μπορείς να πεις αληθινά. Αληθινά, δηλαδή, πραγματικά, θα τα πω όλα. Ήταν η κάθετη πασαρέλα και νομίζω ότι το χαρήκαμε όλες τόσο πολύ. Ελευθερία, αύξησες και εσύ το στίγμα σου εδώ. Σου λείπουμε καθόλου? Μάλλον όχι.
Καλά είμαι και έξω. Μου λείψανε κάποια πράγματα, κάποια άλλα όχι τόσο. Ποια σου λείψαν και δεν σου λείψανε. Θα σου πω εγώ, τις έλειψαν τα κορίτσια και το σπίτι, δεν τις λύσαμε εμείς σίγουρα και οι δοκιμασίες. Η ώρα της κρίσης, πώς λέγεται, αυτό δεν μου έλειψε. Γιατί η ώρα της κρίσης δεν έχει το έχουμε ακόμα. Καταλάβει αυτό. Γιατί θα απαντάω. Τουλάχιστον να μην αντισυνήσουμε. Η ώρα της κριτικής. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξέρω ποια από όλες εσάς είχε προβλέψει την τριάδα του τελικού. Καμία. 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 Εδώ ούτε και εμείς δεν είχαμε προβλέψει. Έλατε. Καμία. Τα. Έστω κάποιο κορίτσι. Ναι, κάποιο κορίτσι και ναι. Την Άννα Μαρία. Την Άννα Μαρία. Κάτια. Κάτια Άννα Μαρία. Κάτια ξεκάθαρα. Και από αυτές τις τρεις, ποια πιστεύετε ότι δούλεψε πιο πολύ από όλες? Εγώ νομίζω η Άννα Μαρία, γιατί είναι 18 χρονών και εξελίχθηκε νομίζω μέσα στο παιχνίδι. Η Κάτια αντιθέτως ήταν επαγγελματίας μοντέλο και ίσως δεν εξελίχθηκε τόσο όσο η Άννα Μαρία. Και η Κέισι, που άλλως ξεκίνησε και αλλιώς θα... Η Κέισι όμως έκανε μεγάλη αλλαγή. Τεράστια αλλαγή. Τεράστια. Οπότε αυτό είναι πιο δύσκολο πιστεύω, όταν να έχεις μπει ένα μοντέλο και να αλλάξει εντελώς. Η Άννα Μαρία τα ξεκίνησε το 0, η Κέισι είχε πάει κάπου και άλλαξε. Δεν ήξερα άμα θα εξελιχθεί η Κέισι και η Άννα Μαρία, αλλά από τη μέση και μετά βλέπω ότι κάνανε ένα μπαμ. Ουσιαστικά εγώ αυτό πιστεύω με το GNTM. Καλώς σας βρήκαμε, κορίτσια, και ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα να στολίσετε το πλατό μας. Πάμε για τελικό! Πάμε για τελικό! Πάμε! Πάμε, την κρατήσαμε και εμείς! Πού είναι τα κορίτσια! Πού είναι! Όταν βλέπω να μπαίνουν στο πλατό η Κέισι και η Άννα Μαρία, ήθελα να βάλω τα κλάματα. Η τελευταία μέρα είναι πολύ περίεργο, γιατί έχουμε ζήσει πολλά πράγματα και γενικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη συγκίνηση εκ μέρους μου. Δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν περίμενα αυτά τόσο έντονο, αλλά είναι πολύ πιο έντονο από το περίμενα. Έπαθα σοκ που τις είδες μαζί. Πρώτη φορά μας βλέπω όλες στο πλατό. Δεν ξέρεις πόσο μας έλειψε. Δεν ξέρεις. Πάρε τα χωράματα. Μην τις τελακώνετε. Κούκλες. Συγχαρητήρια. Κατάφερε. Μόρφινες, γαμόσα, μπράβο. Καλά είσαι. Πού είσαι, μωρό. Μην κλάψεις. Νο, μου λείψε πάρα πολύ. Να σε χαιρετήσω. Το διάλειμμα τελείωσε. Πάμε πίσω. Πάμε, κορίτσια, πάμε. Τελικό. Στις θέσεις σας. Να βάλω τάξη. Κάτια, το κουδουνάκι που είναι. Κορίτσια, πάμε πίσω. Έλα, έβαλε την τάξη, πράτη. Έλα. Κορίτσια, το ξέρω ότι είστε συγκινημένες, αλλά πρέπει να έρθουν μπροστά οι τρεις φιναλίστες και να ξαναπάρετε τις θέσεις σας. Και εγώ να έρθω να ξαναφτιάξω τα φορέματά μου. Ναι. Καλά, θεϊκά τα ρούχα. Αχ, κορίτσια, φοράτε και όλες πράτη σήμερα, αλλά αυτά τα μάξι τα μπροστινά. Δούλεψες πολύ σκληρά για αυτό το τελικό. Στέκομαι επιτέλους στο σημείο που είχα φανταστεί ότι θα στεκόμουν από την πρώτη μέρα που μπήκα στο παιχνίδι. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω, μ' αρέσει αυτή η τριάδα. Μ' αρέσουν οι κριτές απέναντι και μ' αρέσει ότι είμαι στο τελικό του GNTM. Κάτια, ποια σου έλειψε από τις φίλες? Μου έλειψαν και οι τέσσερις φίλες μου. Ασημίνα, Σουζάνα, Άννα, Κωνσταντίνα, αλλά... Κωνσταντίνα ή Μαρτίνα εννοείς? Κωνσταντίνα εννοώ. Α, Κωνσταντίνα. Ναι. Παγωτό και λέω, όπα, λαβράκι εδώ πέρα. Εντάξει, σοκαρίστηκα λίγο.
Υποτίθεται ήταν EFF. Πάει, μπήκε η Κωνσταντίνα τελικά. Έχασα πολλά επεισόδια. Πολλά, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά έχω μια σοβαρή αδυναμία εκεί στο τζιντζεράκι και χάρηκα πάρα πολύ που την είδα. Εντάξει, το τζιντζεράκι. Εσένα, Κέισι. Εγώ έχω τη Χαρούλα, την Πόπη, τη Μαρίνα, την Όλγα, την Κάιζερ. Έχω κάνει όλα με την Ήλτα. Την Άννα Μαρία την έχω δίπλα μου, με την Έμα. Είχαν πολύ καλή σχέση με τα περισσότερα κορίτσια και δέθηκα πάρα πολύ μαζί τους. Και δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω, πραγματικά. Εμείς congeniality. Του πετύχαμε. Τι να κάνω τώρα, να πάμε σε μετά. Άννα Μαρία, απόψε, δεν θα κοιμηθεί στο σπίτι του GNTM μετά από τόσους μήνες. Πώς φαίνεται αυτό? Η αλήθεια είναι ότι καρτερώ το σπιτάκι μου, οπότε δεν στεναχωριέμαι. Αλλά έτσι έχω συνηθίσει πάρα πολύ τώρα τελευταία και με την Κέισι που είμαστε κάθε μέρα μαζί και αυτό δεν σταματήσει. Δεν έχετε κορίτσια, δεν έχετε τηλέφωνο αυτό, τι σημαίνει. Έχουμε, αλλά ξυπνάγαμε, κοιμόμασταν, γελάγαμε, τρώγαμε τα πάντα, όλα θα μαζί. Θα πάτε διακοπές τα Χριστούγεννα. Κέισι, από όλες τις δοκιμασίες που κάναμε, ποια ήταν η αγαπημένη σου? Δεν θα ξεχάσω ποτέ ζωή μου το Μιλάνο. Το έχω πει, θα το στηρίζω για πάντα. Εντάξει, το κόνσεπτ με τις χείρες. Μαγικό ήταν το Μιλάνο. Δεν το συγκρίνω για όλους σας μαγικό. Εσύ, Άννα Μαρία. Συμφωνώ με την Κέισι. Σε Μιλάνο. Στην καρδούλα μου. Ξεκάθαρα, Μιλάνο. Εσύ, Κάτια. Εμένα ήταν μερικές οι αγαπημένες μου δοκιμασίες. Το σόου του Άγγελου Μπράτη ήταν μια από τις αγαπημένες μου, γιατί και ο χώρος ήταν υπέροχος. Συμφωνώ. Η μπουλντόζα. Okay. Συγγνώμη. Και μόλις λέει κάτι για το σώμα του κύριου Μπράτη, λέω, οχ, κάτι ξεχάσα. Η μπουλντόζα μου άρεσε πάρα πολύ η αντίθεση και το Μιλάνο, ναι, έχει μείνει χαραγμένο. Θα μείνει σε όλους στην καρδιά μας. Ναι. Καλά, το Μιλάνο, παιδιά, περάσαμε τέλεια. Ναι. Περάσαμε τέλεια. Sorry. Είμαστε πολύ όμορφα εδώ. Και είναι φανταστική ατμόσφαιρα, αλλά θα ήθελα να μοιραστούμε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του GNTM μέχρι σήμερα. In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. Next. Star Trek. Θα τρελαθώ. Μέρη 32 και ακόμα δεν έχω καταλάβει. Βρισκόμαστε στο Next Top Model στο Survivor. Λοιπόν... Φύγε από τη μέση, ζε. Έτσι και με σπρώξε θα φάτε ξύλο, ε. Πάμε. Τι φοράς? Φοράω ένα φορεματάκι. Φοράω... Ελίνα... Σελεστίβα. Κολέκτιβα νουά. Σελεστίβα νουά. Κολέκτιβα, Μαρή. Μπορεί να με στείλει στο ψυχίατρο. Ωραίο παιδί μπορεί. Πολλές φορές για να μιλήσω μαζί της... Μη με έρθεις ούργελα. Πρέπει πρώτα να σταματήσω, να πιάσω σήμα με τον Κρόνο. Ταξί! Αλλά έρχεται στα σετ, απαθής έκφραση. Μπράβο, Άννα, μπράβο! Έλα, Άννα! Δεν ξέρετε να χορεύετε, τι! Δεν ξέρετε να χορεύετε! Ωραία. Ότι από εκεί και πάνω δεν πάω ούτε λέει έτσι εγώ. Η Ζεν σήμερα μου έσπασε τα νεύρα. Jesus! Oh, no. Oh, yes. Τα πόδια είναι σφτσού. Εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή, τέλεια για να τρία τους. Θέλω να πού είναι τα πόδια όμως. Σφτσού. Γεια σου, Νικότα. Γεια σου. Γεια σου, Τινά. Είναι από τις λίγες στιγμές που ζηλεύω που δεν είμαι εγώ πίσω από την κάμερα. Τι έγινε εκεί? Μπράβο. Έφυγε ρε παιδιά, τι θέλω αυτήν, γρήγορα. Άννα Μαρία. Κύριε Μπράτη. Δεν μπορώ να το ξέρω. Πλιέ, πλιέ. Πλιέ, πλιέ. Θέλει πολύ ενέργεια. Έχω ενέργεια.
Και πολύ τσαγανό. Έχω. Αλήθεια. Και πολύ δύο. Παιδί μου, εμείς δεν βγάζουμε μοντέλα, βγάζουμε νίντζα. Να έρθει τελευταία. Έλα και δεν με πληρώνουν πολλά. Τέλεια. Τέλειο. Ω, Χριστέ μου. Θες νερό. Θες φορείο. Μη χαλάσει την ομπρέλα. Είναι σε κάθαρα. Τώρα καταλαβαίνω. Τέλειο. Σας κεράσανε σφινάκια. Φύγω πάρα πολύ και λέω. Το προχωράει. Σας δείξω εγώ γατάκι. Wanna be on top. Θα είμαι εγώ. Τέτοιες στιγμές συνειδητοποιούμε κι εμείς πόσο καταπληκτικά περάσαμε φέτος μαζί σας, πόσες υπέροχες στιγμές, πόσο γέλιο, πόσο κλάμα, πόσα ευτράπελα είχαμε και πραγματικά ήταν μια χρονιά γεμάτη, πολύ χαμόγελο και πολύ αγάπη. Καθώς έβλεπα το βίντεο, συγκινήθηκα πάρα πολύ και όσο συγκινήθηκα, άλλο τόσο γέλασα. Ήταν καταπληκτικό. Ποιος θα έφτιαξε, είναι τέλειος. Για όλες μας είναι ένα υπέροχο, υπέροχο πανέμορφο ταξίδι. Εμείς είχαμε βίντεο, εσείς δεν έχετε. Θωμά, παίξε το βίντεο για τους κριτές. Ωχ. Τι. When the night has come. When the light has come. And the moon is the only light we'll see. Κύριε ένα Βλαχοπούλου εδώ. Από τα χίλια, έχετε στα μάτια ανεβαίνει. Κι εγώ τσαχπίνη είμαι. Σαν το βουτσά που λέγει η μάνα. Πιο γρήγορα, παρακαλώ, πιο γρήγορα. Και βάλε και δύο σοκολάτες, κύριε Στέφανε. Δημήτρη μου. Τον έχει πιάσει την τροπή τώρα, κοιτάζει κάτω. Μπράβο. Ωραίο. Μπράβο, ρε κούκλα, να. Πήραμε λίγο τα πάνω μας. Σε βοήθησε γαρίδα. Και έγινε το μάτι μου γαρίδα. Έχουμε κανένα συγκινητή εδώ μέσα να το πάρτε σκοτώ. Τι φοράς? Τα πλά μου. Τι αυτά που φοράω κάθε Δευτέρα. Κυρίδα και εκδίσου. Εμένα και ο οδηγός μου άρεσε. Και τώρα ξεκινάει το GNTM. Και πάμε! Έχει έρθει το φαγητό. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα να φάμε. Επομένα όχι. Να. Πάμε. Λέμε το ουμ. Να το. Αυτό το κουκουδάκι. Αφού είναι μπράβο. Γιάμι. Να το. Για τα γέλια, για τα πανηγύρια. Θες να με δεις γυμνό. Τι είναι αυτό που έρχονται όλες και λέει, θέλω να με βοηθήσετε να στεγνώσω. Τι είμαστε στεγνώσεις οι δυο. Το ποτάκι. Ποτάκι δεν βλέπω. Σας κεράσω, είναι σφινάκια. Πες μόσκα, θα πες. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Κότες, βολά, γάτια και... Με τα ζάλισες, έλα. Μ' αρέσουν τα σπλάτερ. Εγώ χαίρομαι που χάρηκε ο κριτής. Δεν πειράζει, δώσε, δεν σε νοιάζει. Τι τους ταΐζετε. Μπιφτέκια. Πάω να φύγω εγώ. Έπρεπε να είμαι εγώ στις φωτογράφεις. Λάθος, κριτής στείλανε. Αγάπη μόνο. Είδαμε κάποιες εικόνες. Δεν έχετε ξαναδεί εικόνες από GNTM. Όχι, δεν έχουμε δει. Τι χάνουμε, τι κάνετε. Ξέρετε τι κάνετε. Λίγο ψωμάκι που λέγει. Κορίτσια, το GNTM έχει γίνει η πιο αγαπημένη απόλαυση, η πιο αγαπημένη εκπομπή της χρονιάς. Έτοιμες. Να έχουμε για τελικό. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Πάμε. Πάμε. Και εκείνη τη στιγμή, για πρώτη φορά, αισθάνομαι ένα έτσι σφίξιμο.
τελικός GNTM που αποτελείται από τρεις φωτογραφίσεις. Βάλετε υπέροχα μπουρνούζια στην προεδρική σουίτα του Hilton. Φορέσατε διαμάντια Δανελιάν από τον Νίκο Κοσμημάτων και διαμαντιών Δανελιάν. Όπως όλα τα top models που έχουν παρελάσει στις καμπάνιες τους, μετά κι εσείς. Έπειτα πήγατε σε ένα ξέφρενο πάρτι που είχε έτσι λίγο Χαβάνα χαρακτήρα, Χαβάνα κλαμπ. Και μετά χορέψατε στη βροχή με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, με τα αγόρια σας. Είδατε λοιπόν μετά από τόσο καιρό το Γιάννη, τον Δημήτρη και τον Τάσο. Ένα πολύ έντονο συνέστημα που περιμέναμε να σας βοηθήσει στις αποδόσεις σας και όντως το έκανε. Ήσασταν πάρα πολύ συναισθηματικές και αυτό ήταν και το ζητούμενο. Όλα αυτά λοιπόν για τα έπαθλα, Ηλιάνα. 50.000 ευρώ. Ένα εξώφυλλο στο Madame Figaro. Συμβόλαιο στο Αμβούργο με το Place Models. Και φυσικά ένα συμβόλαιο με την Dust & Cream. Ποια θα τα κερδίσει αυτά, Άννα Μαρία, Κέισι ή Κάτια? Κάθε φορά που ακούω τα έπαθλα που θα κερδίσει η νικήτρια, εκπλήσωμαι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δυνατά και είναι ουσιαστικά μία αρχή, γιατί και οι τρεις νικήτριες έχουμε βγει, αλλά αυτή που θα τα πάρει θα τη βοηθήσουν πάρα πολύ. Θα έχει ουσιαστικά έτοιμες δουλειές και 50 χιλιάρικα στο χέρι που μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει. Είναι πολύ δυνατό αυτό. Κορίτσια, ο Δημήτρης ήταν ο φωτογράφος σας, ο κύριος Κλός. Στο τελικό είχατε αυτή την τιμή. Είσαστε έτοιμες να δούμε τις φωτογραφίες? Ναι, πολύ. Yeah. Και εμείς είμαστε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι θα βαθμολογήσουμε από το 1 μέχρι το 10 τα δύο σκέλη του τελικού. Το τρίτο σκέλος θα γίνει live μπροστά σε όλη την Ελλάδα, η οποία θα συμμετέχει στη βαθμολογία σας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα το ότι το τρίτο σκέλος του τελικού μας θα το δει και ο κόσμος εκείνη τη στιγμή live. Θα το ζήσει μαζί μας. Θα δει τις εκφράσεις μας ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Θα δει τις αντιδράσεις μας ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ουσιαστικά, θα ακούω ένα σχόλιο, θα χαίρομαι και θα με βλέπουν ακριβώς έτσι όπως είμαι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδέα τι γίνεται στον κόσμο έξω. Εγώ αυτό που πάντα σκεφτόμουν στο παιχνίδι, δεν σκεφτόμουν να βγω η καλή ή η κακιά. Σκεφτόμουν πάντα, μακάρι να βγαίνει ο χαρακτήρας μου αυτούσιος έτσι όπως είναι. Και αν όντως αυτός ο χαρακτήρας αρέσει τον κόσμο, τότε ναι, θα ήθελα πολύ να με στηρίξουν. Απλά πάντα με ένοιαζε να είμαι ειλικρινής και αυθόρμητη και όχι να σκέφτομαι αν αρέσω ή όχι. Άννα Μαρία. Κύριε Μπράτη. Έλα. Να τη φωτογραφία. Ωραία, μαρά μου. Βλέπω τη φωτογραφία της Άννας Μαρίας και λέω, okay, η αλήθεια είναι πως δεν πολύ θέλω να δω τη δικιά μου. Η κοπέλα είναι κομμένη και ραμμένη για αυτό το κόνσεπτ. Άννα Μαρία, αυτή είναι η φωτογραφία σου. Πες μας για τελευταία φορά, πώς σου φαίνεται η φωτογραφία σου? Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Άννα Μαρία, κάνει πολύ καλά και σ' αρέσει. Είσαι εκθαμβωτική. Αυτά τα υπέροχα μάτια που έχεις, τα ελαφίσια που, που σου λέμε και σου λέμε συνέχεια, πραγματικά, όπως τα λέει και ο Δημήτρης, είναι εξώφυλλο γαλλική Vogue αυτό. Υπέροχα χείλη, υπέροχα τα χέρια σου, η ώμη σου. Είσαι αυτό το φρέσκο νέο κορίτσι που ανταγωνίζεται τα πετράδια που φοράς στο λαιμό σου. Είσαι πολύ πιο ακριβή από αυτό. Ε, κύριε Μπράτη, πώς θα τον αγαπάω, πώς τα λέει έτσι. Είναι απλά υπέροχος και τον ευχαριστώ πολύ για όλα όσα έχει κάνει για μένα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που μου δίνει πάντα δύναμη και με την κριτική του. Και τον ευχαριστώ. Άννα Μαρία μου, καταρχάς συγχαρητήρια στον κύριο Σκουλό, στον Δημήτρη μας, για αυτή τη φωτογράφηση. Είναι καταπληκτική. Για μένα είναι η καλύτερη φωτογράφηση που έχουμε κάνει σε όλο το GNTM. Είναι δηλαδή συγκλονιστικό όλο το κόνσεπτ. Και προσωπικά για μένα η δική σου φωτογραφία είναι η καλύτερη σε ολόκληρο το GNTM 1 και 2. Είμαι συγκινημένη, εγώ θα κλάψω εγώ για σένα. Μην κλάψεις. Ευχαριστώ.
κλάψιμα θέλει. Καλά, λίγο. Λίγο όμως. Κομψά, κομψό κλάμα. Τι που ξέρεις, Hollywood έτυχε. Καλά, δεν έχει και λίγο να ακούς τέτοια πράγματα τώρα στο τελικό και τέτοια λόγια μετά από τόση προσπάθεια, λογικό. Εμένα ήταν πολύ δύσκολο το έργο μου, γιατί πρέπει να είμαι κριτής τώρα και ήμουν ο φωτογράφος που έκανε τις τρεις τελευταίες φωτογραφίσεις. Και πρόσεξε. Θα σου πω μόνο για τη δική σου, γιατί μπορεί κάποια να έχει καλύτερη. Ναι. Μόνο για τη δική σου, λοιπόν, θα μιλήσω στην Κέισι. Επειδή γνώρισα τον Δημήτρη στη φωτογράφηση, ο οποίος πάει στο γήπεδο μαζί μου, από ό,τι μου είπε, όταν θα δεις τον Δημήτρη σου, θα πεις ο κύριος Κουλός, όταν είδε τη φωτογραφία της Άννας Μαρίας, είπε, λήξ' το τώρα. Τέλος. Ωραία. Από τα αποδυτήρια που λέμε. Γκόλ από τα αποδυτήρια. Από τα αποδυτήρια και έγινε. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Άννα Μαρία. Ξεκινώντας το GNTM, ήσουν ένα τελείως διαφορετικό πλάσμα και αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Ότι είσαι πολύ μικρή, ότι δεν είχες εμπειρία, δεν είχες καταλάβει τι σημαίνει μοντέλο, δημοσιότητα, κάμερα. Ένα γενικότερο μπέρδεμα που πρέπει να παραδεχτώ και εγώ είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχετε βιώσει όλες μέσα εδώ. Τώρα βλέπω μπροστά μου ένα ολοκληρωμένο μοντέλο. Βλέπω μπροστά μου ένα κορίτσι που το αξίζει μια τεράστια καριέρα. Που ξέρει τι πρέπει να κάνει και θα το κάνει. Γιατί αυτή η φωτογραφία. Είναι εξώφυλλο, κούκλα μου. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Με συγκίνει πάρα πολύ με τα σχόλιά της, γιατί έτσι μερικές φορές μπορεί να ήταν και λίγο πιο αυστηρή, αλλά τώρα που ακούω αυτό που μου λέει, λέω, εντάξει, τα έχω καταφέρει. Ξεκινάω εγώ τη βαθμολογία με την Άννα Μαρία στην πρώτη φάση του τελικού, στο Towel Series. Αλλά όχι από τον Μάριο Τεστίνο, από τον Δημήτρη Σκουλό. Και σου βάζω ένα ολοστρόγγυλο 10, Άννα Μαρία. Το αξίζει. Άννα Μαρία, 10. Ναι, ευχαριστώ. Άννα Μαρία, 10 με τόνο. Ευχαριστώ. Η Λιάρα μου έβαλε 10 με τόνο. Την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλή και κουκλάρα. Εάν δεν με σταματούσανε, εγώ νομίζω ότι ακόμα θα σε φωτογράφιζα. 10. Το ότι πήρα 10 από το σκουλό, εμένα με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί ήταν και ο φωτογράφος μας. Και τον σέβομαι πάρα πολύ ως φωτογράφο και γενικότερα ως άνθρωπο, γιατί βοηθάει, επειδή το θέλει και αγαπάει αυτό που κάνει. Και είμαι πάρα πολύ υπερηφανή με αυτό. Ευχαριστώ. Τέσσερα στα τέσσερα, έγινε και αυτό. Έκλαιγα από τη χαρά μου βέβαια και τη συγκίνηση, γιατί ήταν υπέροχη. Και λέω, ναι, κορίτσι μου, το αξίζεις. Πάμε για Κέισι. Πάμε. Για να δούμε. Όπο χαμόγελο. Χαμογελάει τέλεια. Κέισι. Κέισι. Δεν περίμενα να βάλουν χαμόγελο, είναι αλήθεια. Μου άρεσε πολύ. Καταρχάς, πόσο χαρούμενη είμαι, πόσο συγκινημένη και πόσο περήφανη που η πρώτη σου φωτογραφία τελικού είναι με χαμόγελο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και πόσο έχεις μάθει να το δουλεύεις, να φτιάχνεις και σωστά τις γωνίες σου, να δίνεις το χαμόγελό σου και να γίνεται το ατού σου. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και πολύ περήφανοι για σένα, γιατί έχεις εξελιχθεί πάρα πολύ από την ώρα που ξεκίνησες. Μ' αρέσει υπερβολικά στη φωτογραφία σου. Από την αρχή που σε έλεγα στο backstage, θεωρούσα ότι είσαι πιο ντίβα από όλες, δηλαδή σου πήγαινε πάρα πολύ το κόνσεπτ. Σε ήθελα λίγο πιο μπλαζέ. Σε ήθελα. Αλλά μ' αρέσει που το πουλάς έτσι. Μ' αρέσει που χαμογελάς. Και θα σου έβαζα. Δεν θα σου πω ακόμα, θα περιμένω τον Δημήτρη. Να πέσω τώρα μετά. Μου έλεγαν ότι δεν θα μπορούσα να βγάλω φωτογραφία με σένα να χαμογελάς, γιατί δεν είναι το ατού σου αυτό που είπε η Λιάννα. Έλεγαν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Είσαι μια κούκλα, το χαμόγελο σου είναι τόσο λαμπερό όσο και τα κοσμήματα που φοράς. Είσαι ultra sick. Shine bright like a diamond. Είσαι η γυναίκα που θα ήθελε κάθε γυναίκα να αντιγράψει όταν θέλει να βγει σε ένα event red carpet. Και είναι... κάθε άντρας να παντρευτεί. Ακούς, Δημήτρη. Φανταστική φωτογραφία, φανταστική σου στιγμή. Μπράβο, Κλής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χαμόγελο πίστευαν πάντα οι κριτές ότι δεν είναι το δυνατό μου σημείο, αλλά τώρα στο τελικό τους απέδειξα ότι μπορώ να κάνω και αυτό και χαίρομαι. Κέισι, εγώ πάντως σου έλεγα ότι μου θυμίζεις εσύ film star, μια ντίβα και γενικά είναι ένα κόνσεπτ που σου βγαίνει πάρα πολύ. Είσαι πανέμορφη, έχεις ένα υπέροχο βλέμμα,
Μ' αρέσει πάρα πολύ το χαμογελό σου, αυτό που έχω συζητήσει πολλές φορές. Αλλά εγώ βλέπω το ότι είναι συγκρατημένο. Δεν είναι ένα πηγαίο χαμόγελο, ότι πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Ακριβώς. Αυτό που έκανες τώρα. Αυτό που έκανες τώρα ήταν τέλειο. Αυτό. Δηλαδή θα μ' άρεσε να το κάνεις. Πόσο χαίρομαι. Αν κάνεις κάτι, κάντο all the way. Βαθμολογώ λοιπόν πρώτη. Και εσύ μου για το γλυκό σου το χαμόγελο, 9. Ευχαριστώ. Κέισι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το χαμόγελό σου και νομίζω αν το έκανες all the way που λέει ο Άγγελος, δεν θα ήταν αβαντάς, θα δισαβαντάς για σένα. Σου βάζω 9. Ευχαριστώ. Κέισι, καταπληκτική. Εδώ είμαστε όμως στο τελικό και όλα κρίνονται από την τρίχα. Θα γίνει τριχιά κάποια στιγμή, κατάλαβες τι εννοώ. Και από μένα 9, τα πήγες καταπληκτικά. Μπράβο, σου γελάς. Προφανώς δεν χαίρομαι που παίρνουν 9 άδεια, αλλά συγκριτικά με την Άννα Μαρία, ναι, είναι 9. Εγώ θέλω αυτό το βηματάκι λίγο παραπάνω και να νιώθεις ακόμα πιο πολύ και να μην φοβάσαι να το πηγαίνεις λίγο πιο πέρα. Θα σου βάλω 8. Ωραία, ευχαριστώ. Με στεναχώρησε το 8 του, δεν το περίμενε, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, είναι αυτό που είδα. Για μένα και εσύ υπερεύει τον εαυτό ότι στην πρώτη φωτογράφηση, γιατί χαμογέλασε και το έκανα με ένα πολύ όμορφο τρόπο, οπότε δεν της άξω το 8. Να δούμε την εικόνα της Κάτιας. Έχοντας στο νου τη φωτογραφία της Άννας Μαρίας, θα ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένη με ένα 37, για τη δικιά μου λήψη, γιατί ξέρω ότι στα πορτρέτα δεν είναι το ατού μου, δεν είναι το δυνατό μου σημείο, οπότε με ένα 37-36 θα ήμουν σούπερ. Κάτι για σε ένα μοντέλο που μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ελέγχεις και το φωτισμό εκείνη τη στιγμή. Αν σου πει κάποιος να κλάψεις, θα κλάψεις, γέλα, θα γελάσεις. Είσαι ένα σπουδαίο μοντέλο. Και στη φωτογραφία αυτή είσαι μια κούκλα. Τι να λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι, έχεις σταυρώσει υπέροχα τα πόδια σου. Αυτή η επιδερμίδα που γυαλίζει που είναι και στα ρένια είναι φανταστική. Τα διαμάντια σου πάνε full. Απλά θα το ήθελα λίγο πιο ανάλαφρο, δηλαδή σαν πραγματικά να ετοιμάζεσαι για να πας στα Oscars. Όμως πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία εικόνα και είσαι κουκλάρα. Κουκλάρα όμως. Ευχαριστώ. Κάτι πανέμορφη. Εδώ θα συμφωνήσω λίγο με τη Βίκη ότι είναι λίγο πόζα. Κάτι σου θυμίζει, σαν να το έχεις ξαναδεί λίγο. Εγώ είχα στο μυαλό μου αυτό ακριβώς που είπε ο Άγγελος. Είναι κάτι που έχουμε ξαναδεί. Παρ' όλα αυτά είσαι πανέμορφη. Έχεις κάνει ολόσωτα την πόζα σου. Λάμπεις ολόκληρη. Νιώθω μόνο ότι σε κρατάει κάτι πίσω και δεν έχεις κάνει αυτό το do it all the way. Δηλαδή, αν το έκανες, δεν θα έμοιαζε με τίποτα. Okay. Αυτή η πόζο. Ευχαριστώ. Με τα σχόλια που ακούω από τους κριτές, το 37 που υπολογίζω. Φλερτάρω, δεν φλερτάρω. Κάτια μου. Εγώ βάζω 9. Ευχαριστώ. Και εγώ βάζω 9. Thank you. 9-9-18. Για πάμε να δούμε το επόμενο. 9. Αν μου έδινες αυτό το ουμφ παραπάνω που λέει και η Βίκη, θα το έβαζα το κάτι παραπάνω. 9. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μόλις διαμορφώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού του GNTM, η Άννα Μαρέ έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμή 40 βαθμούς, η Κέισι 35 και η Κάτια 36. Κάποια πήρε 4-9. Η αλήθεια είναι ότι η δικιά μου άρεσε λίγο παραπάνω. Είχε κάτι παραπάνω από τις Κάτιας, αλλά είναι ένας πόντος. Μπορώ να το πάρω πίσω. Λοιπόν, η αγωνία φυσικά ανεβαίνει. Είσαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το δεύτερο κόνσεπτ της φωτογράφησης που πήγατε στο κλαμπ, ναι, στο πάρτι και γίνεται Grand Dam και Divas. Ναι. Άννα Μαρία, ξεκινάω εγώ μαζί σου. Τέλεια. Πάμε να δούμε την εικόνα σου. Τέλεια. Άννα Μαρία, όταν ξεκίνησες και μπήκες μέσα στο κόνσεπτ με το ρούχο σου, σε βρήκα τύπου breathtaking. Γιατί εγώ τα αγγλικά μου δεν τα ξεχνάω. Ήσουνα φανταστικά σε ένα αερικό. Όταν φύγουμε θα πάρουμε λόγο overall. Όσοι δεν έχουν. Αλλά όταν ξεκίνησες να ποζάρεις, εμένα με άγχωσες. Γιατί έκανες μια παρόμοια πόζα την οποία την πήγαινες και την έφερνες. Κατάλαβα. Θα ήθελα να έχεις προσπαθήσει λίγο παραπάνω. Ήταν κάτι σαν να σε μπλόκαρε και να σε σταμάτησε. Αλλά γενικά είσαι πάρα πολύ όμορφη, καμπύλες, διαφάνειες, κουκλάρα κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα, Άννα Μαρία, μου κάνεις ένα κορίτσι, το οποίο είναι τύπου μια εξωτική χορεύτρια.
και εμφανίζεται κάθε βράδυ στο κλαμπ, ίσως με ένα αγόρι που είναι λίγο επικίνδυνο μαζί της. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχεις ανοιχτά τα πόδια, έχεις πάει στη μέση, που έχεις δώσει κάτι τελώς διαφορετικό από αυτό που θα περίμενε κανείς από μια τύπου Jessica Rabbit, κάτι πάρα πολύ κλασικό, το οποίο εγώ το βρίσκω και κουραστικό. Το μόνο που δεν μ' αρέσει, αν το φέρεις κοντά, είναι που έχεις ανοιχτά τα χείλη σου. Επειδή έχεις προς τα πάνω, δεν μ' αρέσει που βλέπεις την άκρη των δοντιών. Θα μ' άρεσε να είναι τύπου κλειστά. Τύπου, ναι, μένει, είμαι πολύ σεξι, αλλά δεν μπορείς να με πλησιάσεις. Λοιπόν, Άννα Μαρία μου, σε αυτό το υπέροχο κόνσεπτ, εμφανίζεσαι, λάμπεις, σε κούκλα, ξεκινάς να φωτογραφίζεσαι, πληγώθηκα. Κάτι μου έλειπε. Ήσουν αγχωμένη, ήσουν μαγκωμένη. Παρ' όλα αυτά, έχεις αυτό το φανταστικό πρόσωπο, έχεις αυτό το ύφος που είναι το δικό σου, είναι το ατού σου, είναι η σφραγίδα σου που λέμε, που ό,τι και να κάνεις, με το που θα ρίξεις αυτό το βλέμμα, θα κοιτάξεις λίγο στο πάτωμα και θα σηκώσεις τα ματάκια σου και θα πούμε, εντάξει, πεθάναμε όλοι. Οπότε, μου αρέσει πολύ η φωτογραφία σου, θα ήθελα αλλαγές στο σώμα. Κάτι μου λείπει από τη star του πάρτι. Κατάλαβα. Ευχαριστώ. Νιώθεις έξι, το δείχνεις, το κορμί σου είναι υπέροχο, όπως γράφει μέσα από τα φώτα. Κρατιέμαι λίγο, γιατί έγινε η ζωή μου λίγο πιο δύσκολη από τα άλλα κορίτσια εκείνη την ώρα. Ακούω την κριτική των κριτών προς την Άννα Μαρία. Βλέπω ότι δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη. Και εκεί καταλαβαίνω 1000% πια ότι θα υπάρχουν πολλές ανατροπές που φαίνεται. Θα βάλω 8 και θα καταλάβεις το λόγο σε λίγο. Ευχαριστώ. Άννα Μαρία, και εγώ θα σου βάλω 8. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι είσαι πανέμορφη, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι πανέμορφο κορίτσι. Ευχαριστώ. Άννα Μαρία, εγώ θα σου βάλω 9. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι τον κύριο Μπράτη. Με βαριά καρδιά, 8. Ευχαριστώ. Εκεί που ήταν τα 10, ξαφνικά δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση της. Λοιπόν, η Άννα Μαρία έχει συγκεντρώσει 73 βαθμούς, η Κέιση 35 και η Κάκια 36 μέχρι στιγμής. Έχουμε ακόμα μέλλον. Θα προσπαθήσω την επόμενη φορά να είμαι καλύτερη. Αλλά ποια επόμενη φορά? Δεν υπάρχει επόμενη φορά. Τελευταίο πλατό είναι. You wanna be on top. Κέισι. Wow. Είναι τέλεια. Δεν υπάρχει κοπέλα. Η Πετόπουλο κάθισε και θέλει να την κοιτάζει τη φωτογραφία της. Πανέμορφη, υπέροχη, φίλη μου. Το απόλυτο James Bond girl. Wow. Θέλω να σε απόρριτε με τη Βίκη. Τα μαλλιά σου, τα σουλαρίκια σου, τα χείλη σου, τα φρύδια σου, το τόξο των βουδιών, ο λαιμό σου, η όμη. Το τρίπο με το μανίκι, το χέρι. Κέισι, είσαι καταπληκτική! Η Κέισι είναι θεάρα στη δεύτερη φωτογραφία. Κοιτάει αυτό ένα υπεροπτικό ύφος. Είναι μια κούκλα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει λίγο παραπάνω και από τις Άννα Μαρίας. Λοιπόν, Κέισι, μπαίνεις ελουσία όπως πάντα σε αυτό το πάρτι και κοιτάς από ψηλά τους φτωχούς υπόλοιπους μέσα στο χώρο. Με αυτό το απλά χρυσό 24 καρατίο φόρμα που φοράς, γιατί είσαι φυσικά συγκλονιστική και πανάκριβη ολόκληρη. Το μόνο που με χαλάει, ξέρεις τι είναι? Τόσο δά με χαλάει όμως, τόσο δά. Ότι είσαι τόσο πλούσια, που είσαι και λίγο ξινούλα ρε Κέισι, άμα το δεις στο κοντινό. Τι να κάνω με αυτή τη στιγμή? Λίγο, αλλά είσαι πανέμορφη ρε κορίτσι μου, τι να σου πω. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Είσαι τόσο όμορφη στο κοντινό σου. Τόσο όμορφη. Δεν είπα ότι δεν είναι όμορφη. Πραγματικά είσαι τόσο όμορφη. Κάτσε, θα μου το δώσει εδώ τώρα. Αχ, μου αρέσει. Το βλέπεις. Είσαι η Σον Γιάνγκ από το Blade Runner. Ήταν ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ. Κούκλα όμως, που συγγύνευε τους πάντες. Δεν έχω λόγια, δηλαδή δεν σε έχω δει πιο ωραία. Και δεν είναι τη δική μου εικόνα, αλλά πραγματικά και εγώ όταν σε έβλεπα μετά έλεγα. Άμα έχεις μείνει και εσύ wow. Φωτογράφος.
Σπίτσλες πάει. Καήκαμε. Και εσύ είσαι αυτό το κορίτσι που μπήκες μέσα στο κλαμπ και πάγωσε ο κόσμος. Είναι σαν να έχεις καταλάβει ακριβώς που βρίσκεσαι και λες δύο λεπτά. Συμβαίνει κάτι. Συμβαίνει κάτι. Αυτό που θα ήθελα λίγο παραπάνω από σένα είναι εκείνη την ώρα να δίνεις και εσύ λίγο παραπάνω πόζες και άλλες δοκιμές για να δούμε διαφορετικές γεωμετρίες και αν μας αρέσουν στο πρόσωπο και στο σώμα. Αλλά πέρα από αυτό έχεις μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς κακώς με το φόρεμα που είχα. Ήταν το πιο βαρύ φόρεμα απ' όλα. Ήταν πάρα πολύ άκαμπτο, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Το ξέρω ότι είναι δικό μου θέμα αυτό, αλλά. Επειδή είναι δικό μου θέμα, γι' αυτό και έβγαλα μια τόσο ωραία φωτογραφία με ένα τόσο δύσκολο φόρεμα. Οπότε για μένα το κατάφερα. 10. Ευχαριστώ. 10. 9. Ευχαριστώ. Δεν πιστεύω ότι έξι φωτογραφία μου είναι. Για μια έκφραση που τη βρήκε λίγο παραπάνω ξινή. Κέισι, θα σου βάλω 9 και θα καταλάβεις το λόγο μαζί με την Άννα Μαρία σε λίγο. Όταν ο κύριος Κουλός λέει ότι σου βάζω 9, αλλά θα δεις μετά το λόγο, καλώς και κακώς προειδεάζει τους άλλους για να καταλάβουν ποιο είναι το δεκάρι που εννοεί εκείνος. Λοιπόν, Κέισι, είναι και από μένα 9 και θα σου εξηγήσω γιατί. Η φωτογραφία σου είναι καταπληκτική. Όμως για μένα, στο σημείο που φτάσαμε πριν στο τελικό, έχει πάρα πολύ σημασία και την ώρα της φωτογράφησης πώς το μοντέλο δίνει παραπάνω υλικό. Πέρα από αυτό, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Αλλά έχει σημασία για μένα αυτό, πίστεψέ με. Okay. Έχει σημασία. Και σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Και εδώ βλέπω να γίνεται ένα ντέρμπι τώρα σιγά-σιγά. Βλέπουμε 73 βαθμούς για την Άννα Μαρία μέχρι στιγμής, 72 για την Κέισι και 36 για την Κάτια. Είναι όλα πάρα πολύ κοντά, γιατί και οι τρεις είστε πάρα πολύ καλές. Οπότε καλούμαστε να δούμε τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και στην απόδοσή σας σαν συνεργάτες, αλλά και στην τελική φωτογραφία. Άντε, να δούμε και την Κάτια. Γεια σου, Κάτια. Α, είναι πολύ ωραία. Έζησα λίγο. 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 Κάτια, Κάτια, Κάτια. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλά να περάσουμε. Το μαγαζί μου ανήκει. Και αμπιγιόνσε. Έχω μείνει άφωνη πραγματικά. Είναι η αγαπημένη μου φωτογραφία σου που έχεις βγάλει σε όλο το GNTM. Ήσουν πραγματικά υπέροχη. Θα πεθάνω. Συγχαρητήρια, Κάτια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι μια υπέροχη λήψη τελικού. Να πω. Κορίτσια μου, τώρα με καταλαβαίνετε? Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Τι να κάνω όταν η Κάτια μου φέρνει αυτή την εικόνα? Είναι πολύ καλή. Κάτια, μπήκες μέσα και επειδή σήμερα δεν ξέρω, με τον Άγγελο διαφωνώ. Τζέσικα Ράμπιτ, εγώ αγαπώ Τζέσικα Ράμπιτ. Μπήκες και είπες, κορίτσια, μέχρι εδώ. Ήρθα. Και ήρθες. Από την πρώτη στιγμή που μπήκες στο σετ, το έζησες, το έπαιξες, το κατάλαβες, ήσουν εκεί 100%. Και είμαι σίγουρη ότι ο Δημήτρης είχε πολλές επιλογές να κάνει. Είναι όντως αυτό αλήθεια? Μπήκες μέσα σαν μια σύγχρονη Marilyn Monroe, γιατί μόνο αυτή μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα, και είπες «Hello, boys. This is Katya». Μόνο ένα μεγάλο μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι πως την ώρα που φωτογραφιζόμουν είχα στο μυαλό μου τη Μέρλιν και κοίτα που ό,τι αισθάνεσαι βγαίνει προς τα έξω, θες ή δεν θες, πάντα. Λοιπόν, Κάτια μου, εμένα το comment μου βέβαια κάποια στιγμή ήταν ότι μου θυμίζεις ότι κάνεις νηφικά. Αλήθεια. Mm. Γιατί? Και κάτι πράγματα που κρατήσαμε την πλάτη και τις πόρτες και κάτι διαγώνιες. Τώρα, η εικόνα που βλέπω εδώ, μου αρέσει πάρα πολύ το σώμα σου. Που το έχει σπάσει, που έχει κάνει αυτή τη φιγούρα που εμένα μου θυμίζει Thierry Mugler. Αυτό που δεν μ' αρέσει είναι ότι δεν έχει καμία επαφή με τον κόσμο. Ότι είσαι εντελώς απόκοσμη, και ότι είσαι πάνω στην πόρτα με ανοιχτές πόρτες και είναι τύπου Δεύρω έξω, Λάζαρε. Το σκαλοπάτι ήταν αυτό ουσιαστικό ο χώρος που φωτογραφιζόμαστε. Έχεις πολύ καλά που είσαι πάνω, γιατί το φόρμα σου ήταν μακρύ. Θα μπορούσε βέβαια να είσαι και λίγο πιο κάτω. Ή θα μπορούσε και τα χέρια σου να είναι μαζεμένα. Δεν νομίζω ότι μ' αρέσει τα χέρια ανοιχτά. Μου θυμίζει πάλι μια φωτογράφηση που έχει ξανακάνει με χέρια ανοιχτά. Και εκεί που είσαι στα ύψη και λες ότι το έχεις, ότι. Πάμε για 10-10-10-10, έρχεται ο κύριος Μπράτης και σε ξαναγυρίζει λίγο στη γη, γιατί είναι ωραία και στη γη. Κάτια μου, εγώ βλέπω τη φωτογραφία σου και σκέφτομαι ένα πράγμα. Ας έστελνε. 10. Ευχαριστώ. Καλό.
Θα το δώσετε. Α, τεράστιο δέκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας έστελνε. 10. Κάτι μου από μένα θα είναι 8. 10, 10, 10 και το άπειρο. Το 8, του κύριου Μπράτη. Πήρε τα 3 δεκαράκια της η Κάτια και ο κύριος Μπράτης πήγε και έβαλε ένα γοτάρι, έτσι δυνατό. Πολύ φίλος με ο κύριος Μπράτης. Έχετε ένα πόντο διαφορά η μία από την άλλη. Έχει συγκεντρώσει 73 βαθμούς η Άννα Μαρία, 72 η Κέισι και 74 η Κάτια. Και μία ακόμη φωτογράφηση την οποία θα κρίνουμε live μαζί με όλη την Ελλάδα. Δεν πάρουμε λίγο τώρα. Τι κάνουμε, που είναι στο πόντι διαφορά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας το είπα. Εδώ σου μιλάμε. Τι. Εγώ σαν μόδιστρος πάντως πρέπει να σας πω ότι όλα κρίνονται πάντως στον πόντο. Έχεις δίκιο. Εσείς μας το κάνατε δύσκολο και μπράβο σας. Δηλαδή, εγώ το περίμενα από εσάς και αυτό που περίμενα το κάνατε. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα εξελιχθεί ο τελικός του GNTM2 σε ένα ουσιαστικό και αληθινό ντέρμπι. Εγώ αγχωθήλες και είμαι εγώ στη θέση του. Είμαι έτσι. Τι θα γίνει τώρα, τι θα γίνει τώρα. Θέλω να δω τις επόμενες λήψεις, να δω τι θα γίνει. Θα υπάρξει ανατροπή, κάτι που θα προσπεράσουν ξανά οι φίλες μου. Τι θα γίνει. Από τη δικιά μου μεριά και νομίζω και από εσάς, είσαστε και τρεις νικήτριες. Να το ξέρεις. Αληθινά. Αλήθεια. Άννα Μαρία, Κέισι και Κάτια και οι υπόλοιπες βέβαια που είσαστε εδώ, κάντε ένα διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε live και θα μάθουμε το αποτέλεσμα παρέα με όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τώρα που έχω μείνει τελευταία στη βαθμολογία, λίγο έχει πέσει το ηθικό μου, αλλά υπάρχει άλλο ένα σετ. Το οποίο ξέρω ότι τα έχω πάει καλά. Από τον κόσμο δεν γνωρίζω ότι η ανταπόκριση υπάρχει. Ελπίζω να είναι θετική και θέλω πολύ να το κερδίσω. Έτσι, συγχαρητήρια! Πες μου λίγο, τελευταία φωτογράφηση είναι με το κάνετε. Μπράβο, ρε Κέι. Εντάξει, δεν θυμάμαι τίποτα. Πού πήγες, πού έφτασες, τι, πες μου. Σε λίγο ξεκινάει το live και περιμένω με πάρα πολύ ανυπομονησία. Θέλω να δω αν στον κόσμο αρέσουν οι φωτογραφίες μου, αν αρέσω εγώ. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Θέλω να δω πάρα πολύ τι θα γίνει. Πραγματικά αγωνιώ να δω τι θα γίνει. Θα τα καταφέρω ή όχι. You wanna be on top. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα! Είμαστε live στο μεγάλο τελικό του Greece's Next Top Model. Το πιο αγαπημένο σόου της ελληνικής τηλεόρασης σε πολύ λίγο θα στέψει τη βασίλισσά του. Και επειδή σας αγαπάμε και σας υπερευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας από το πρώτο λεπτό, από την πρώτη στιγμή και μέχρι τώρα, θα σας δώσουμε τη σκυτάλη να μας βοηθήσετε και να ψηφίσουμε μαζί το αγαπημένο Next Top Model της Ελλάδας. Μεγαλώνει η αγωνία σήμερα γιατί έχετε εσείς ουσιαστικό ρόλο στην ανάδειξη της νικήτριας. Μένει μία φωτογραφία μέχρι να ολοκληρωθεί η σημερινή διαδικασία. Όταν έρθει η στιγμή, σε πολύ λίγο δηλαδή, θα πρέπει να μπείτε στο my.star.gr και να επιλέξετε ποιο κορίτσι θέλετε εσείς να είναι το επόμενο top model της Ελλάδος. Έχουμε συνηθίσει να ζούμε έντονες στιγμές, γεμάτες συναισθήματα και εικόνες. Πιστεύω πως και αυτή εδώ η στιγμή θα έχει ένα ξεχωριστό παλμό. Με τα κορίτσια του GNTM περάσαμε αρκετούς μήνες μαζί και συνδεθήκαμε ως άνθρωποι, καταρχάς. Ναι, γίναμε οικογένεια. Ναι. Και νομίζω πως αυτή η σχέση θα διαρκέσει για πολύ ακόμη. Η αλήθεια είναι... Η αλήθεια είναι πως φέτος τα κορίτσια μας ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Μπήκαν έτοιμες για όλα και από την πρώτη στιγμή μας έφεραν σε δύσκολη θέση με τις καταπληκτικές φωτογραφίες από τα πιο απίθανα κόνσεπτ που μας έφεραν εδώ. Πάμε μες τώρα να τις απολαύσουμε σε ένα τελευταίο catwalk.
από αυτό το πλατό σήμερα δύο κορίτσια. Κορίτσια, πάρε. Κορίτσαρι. Κορίτσαρι. Δύο κορίτσαρι που σας βοήθησαν να φτάσετε όλες μέχρι εδώ. Τον Ήρου. Με τον τρόπο του. Η Ζέντ και η Έλενα. Χωρίς εσάς, τι θα είχαμε απογίνει. Χωρίς τα κορίτσια τι θα κάναμε. Έλα μου, ντε. Δεν ξέρω. Τι ξέρεις. Δεν ξέρεις, εσύ τι ξέρεις. Πες εσύ. Όχι, αρχίσανε. Εσύ να πεις. Να το πάρουμε αλλιώς. Θα πεις εσύ. Κατάλαβα, να το πάρουμε αλλιώς. Πώς. Πείτε μας πώς το ζήσατε, πώς το νιώσατε. Αρχικά είσαστε υπέροχα ντυμένοι και οι τέσσερις σήμερα. Ευχαριστούμε. Υπέροχα. Αλήθεια. Πώς το ζήσαμε. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω για όλα τα κορίτσια, για όλα πραγματικά, εκτός από τα τρία, που εντάξει τους έχω ιδιαίτερη αδυναμία, ότι από την πρώτη στιγμή στα πιο δύσκολα κόνσεπτ φερθήκαν άψογα και τα κάνανε να φαίνονται παραμύθι και πανεύκολα. Ήτανε πάρα πολύ καλά παιδιά, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και θα μου λείψουν όλες. Ακόμα και με αυτές που δεν τα πήγαινα πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ακούτε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι η πρώτη και τελευταία φορά που το ακούτε. Εντονώ. Έλενα! Απόψε είναι μια βραδιά που όλα επιτρέπονται. Το συνέστημα. Όπως νιώθετε ακριβώς. Έτσι πήγαμε μέχρι τώρα, έτσι πάμε και στον τελικό. Αποφυτίσανε, τελειώσανε. Εμένα δεν θα μου λείψει καμία. Γιατί όμως. Ξέρω εγώ γιατί. Γιατί θα τις βλέπω παντού, θα τις βλέπω να δουλεύουν. Η καθεμία στο στόχο της, στο σκοπό της, στη δουλειά της. Ό,τι και να θέλει να κάνει η καθεμία, εδώ έχει το καλύτερο βήμα. Από εδώ ξεκινάνε όλα και από εκεί και πέρα οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, αρκεί να το ονειρευτείτε, να το πιστέψετε και να το καταφέρετε. Ένα πράγμα θέλω να σας πω, ότι κανένας δεν είναι on top αν δεν πατάει πολύ γερά στη γη, είτε με τα κούνια είτε όχι. Σωστό. Καλή επιτυχία σε όλους. Σωστό. Ποιος λείπει όμως, ε? Λείπουνε οι τρεις φιναλίστ της βραδιάς. Κορίτσια, παρακαλώ. Συγχαρητήρια, κορίτσια, είσαστε πανέμορφες. Πανέμορφες. Έλενα και Ζεν, σας αγαπάμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για θα όλα. Θα σας αποδεσμεύσουμε για τώρα, θα σας χρειαστούμε αργότερα. Κορίτσια, είσαστε κουκλάδες. Ζεν δεν το παρατάει. Καλά, μείνετε και εσείς, δεν έχουμε πρόβλημα. Θα φύγουμε. Άνε. Τι άνε. Αυτό λέμε τόση ώρα, να φύγουμε. Σας αγαπάμε. Και Κάτια, πολλά πολλά συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μας που έχετε φτάσει σήμερα μέχρι εδώ για πάρα πολλούς λόγους. Από μέσα προς τα έξω, για αυτό που είστε, για αυτό που πρεσβεύετε, εκεί που θέλετε να φτάσετε και αυτό που έχετε καταφέρει. Το κάνατε μόνες σας, με βοήθεια βέβαια όλων, αλλά το καλλιεργήσετε κάθε μία και τον εαυτό σας τόσο όμορφα, με τόση αξιοπρέπεια και πάρα πολύ φινέτσα. Και εμένα αυτό με συγκίνει γενικά στα νέα παιδιά. Συγχαρητήρια λοιπόν προκατακτικά. Περάσατε έναν υπέροχο τελικό με τρεις φωτογραφίσεις που σας φωτογράφησε ο Δημήτρης με έναν υπέροχο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχει φωτογραφίσει άλλες γυναίκες και έχει προσέξει πιο πολύ από εσάς. Ε, Δημήτρη. Ε, μπορεί εμάς, ρε Βίκη. Εμάς δεν μας έχει προσέξει τόσο. Εμένα γιατί. Εσείς είστε πιο έμπειρες. Εσείς, οπότε έλεγα και στον Άγγελο ότι ο φωτογράφος δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Απλά πατάει το κλικ. Ε, και εδώ δεν έκανε και πολλά. Δεν έχουν την εμπειρία σας. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα, αυτή η ώρα που περιμένατε από την πρώτη στιγμή που κάνατε την αίτηση στο GNTM 2019. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τη βασίλισσά μας. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής η βαθμολογία στις δύο φωτογραφίσεις, γιατί έχουμε άλλη μία που θα τη δούμε για πρώτη φορά όλοι σε αυτό το πλατό. Άννα Μαρία έχει συγκεντρώσει 73 βαθμούς, Κέισι 72 βαθμούς και η Κάτια 74. Τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμη, είναι όλα πάρα πολύ κοντά. Και το αποτέλεσμα είναι στο χέρι σας και στο χέρι του κόσμου. Γιατί σήμερα έχετε σύμμαχο όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και όπου μας βλέπουν. Πώς αισθάνεστε, κορίτσια? Άννα Μαρία, ξεκίνα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν το πιστεύω καθόλου. Είμαι πάρα πολύ περήφανη και χαρούμενη για τον εαυτό μου. Και εμείς για σένα. Είμαι πολύ χαρούμενη και για τις όλες μαζί κιόλας. Κάνεις δαχτυλάκια. Αγαπώ.
Με τον Δημήτρη πώς πήγε? Τέλεια. Δημήτρη πώς πήγε με την Άννα Μαρία? Μου έστειλε. Η Κέισι? Και εκείνη. Όλες στείλανε. Στείλανε. Όλες ήταν πάρα πολύ καλές. Η Άννα Μαρία ήταν πάρα πολύ... βοήθησε και τον Τάσο. Δεν έχουμε δει ακόμα τη φωτογραφία, αλλά ήταν πάρα πολύ εντάξει. Είτε είχε ένα πρόσωπο η Άννα Μαρία που δεν είχαμε δει σε αυτή τη φωτογράφηση. Και νομίζω τα πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά θα το δούμε μετά. Κέισι. Εσύ πώς το έζησες? Εγώ ζούσα τον έρωτα εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Το καταλάβαμε και εσύ. Ζούσα την ώρα που ήρθε ο Δημήτρης. Ζούσα τον έρωτα. Είναι όλο το συνέστημα που είχα εκείνη τη στιγμή. Και το σοκ λίγο. Το σοκ, το πόσο πολύ μου είχε λείψει. Δεν... Απλά το ζούσα. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Έρωτα. Δεν κρύβεται. Δεν κρύβεται. Κάτια κόμπλαρες με το σκουλό στη φωτογράφηση? Καθόλου. Ένιωθα άνετα. Ήταν πάρα πολύ βοηθητικός και σε όλες μας πιστεύω. Δηλαδή ήταν. Βασικά ήταν κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ να ζήσω κάποια στιγμή, να φωτογραφηθώ από τον κύριο Σκουλό. Και στο τελικό ήταν σούπερ. Καλά, γιατί δεν ζήσαμε εδώ. Χωρίς ήταν πολύ μεγάλη χαρά η δική μου. Γιατί είστε σπουδαία μοντέλα. Είστε πάρα πολύ καλά μοντέλα. Και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Μην ξεχνάτε ότι η τύχη της νικήτριας είναι και λίγο ως πολύ στο χέρι σας σήμερα και εμείς με χαρά θα σας δώσουμε κάποιες μύτες σκητάλη για να ψηφίσετε το αγαπημένο σας Next Top Model. Πριν δούμε τη βαθμολογία, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που θέλω από την πρώτη στιγμή να σας ρωτήσω. Τι εύχεστε, ποια είναι η ευχή σας εκτός από το νικήσετε, να νικήσετε απόψε, Άννα Μαρία? Να βγω και να έχω πολύ καλές δουλειές, να ξέρω ποιες να διαλέγω. Μου εύχομαι να κάνω όσο το λιγότερο λάθη μπορώ και να έχω μια πάρα πολύ καλή πορεία. Ωραία. Αυτό. Εσύ και εσύ τι εύχεσαι, ποιο είναι το όνειρό σου? Ουσιαστικά αυτό που λέει και η Άννα Μαρία, το ότι θέλω να δουλέψω. Έχω τόσο πάθος για αυτή τη δουλειά και τόσο όρεξη να δουλέψω, να μάθω και να εκμεταλλευτώ ό,τι μου έχει δοθεί εδώ πέρα, όλες αυτές τις γερές βάσεις τις οποίες εσείς μου δώσατε. Θέλω να τα εκμεταλλευτώ και να βγω έξω και να δουλέψω. Μπράβο, εργατικά κορίτσια. Πείσμα και θέλησες ακόμα και θα τα καταφέρεις. Είναι τρία. Πάθος, πείσμα και θέληση. Άμα είναι και το όνειρό σου. Τα έχει όλα. Το έκανες. Κάτια. Εγώ θέλω να μην χάσω τον εαυτό που βρήκα μέσα από το παιχνίδι. Την Κάτια που βρήκα, σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος. Να μην ξαναμπω στα κουτάκια και να δώσω όλο μου το είναι στη δουλειά του μόνο. Σας ευχόμαστε όλοι ολόψυγα τα όνειρά σας να βγουν αληθινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κορίτσια, έρωτας, βροχή, χορός και τα αγόρια σας για το Lovers After Party. Άννα Μαρία, πριν δούμε τη φωτογραφία σου, την τελευταία σου φωτογραφία για το GNTM, πριν πάμε εκεί, θέλω να δούμε πώς έφτασε μέχρι εδώ. Για να δούμε. You wanna be on top. Είμαι η Άννα Μαρία Ηλιάδου, είμαι 18 χρονών και μένω στην Αθήνα. Θέλω να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ στο διαγωνισμό. Η καλύτερη φωτογραφία αυτής της εβδομάδας ανήκει στην Άννα Μαρία. Είσαι έτσι γαλλικά πιάνο και πολύ καλό κοριτσάκι. Είμαι καλό κοριτσάκι, μόνο σας πρέπει. Βλέπω μία συνεχόμενη ανασφάλεια που περπατάει. Άρχισα καλά, αλλά στο τέλος τα έκανα πολύ θάλασσα. Ας φύγει και κάποια την πεντάδα που δεν κάνω και τόσο παρέα. Πέντε. Άννα Μαρία, είσαι λίγο σαν να την πέφτει στην Περάκη, ε. Είναι κακό. Έλα, γαρδούλα μου, τι κάνεις. Μωρά μου, τι κάνεις. Τώρα θέλω να κλάψω, αλλά δεν ξέρω γιατί. Δεν πρέπει να σε παίρνει όμως τον παράπονο, Άννα Μαρία. Πρέπει λίγο να έχεις πιο πολύ δύναμη μέσα σου. Είναι η μαμάκα μου. Η μαμά μου. Άννα Μαρία, wow. You were a Bratis girl all the way. Δεν χορταίνω να σε βλέπω. Ωραίο! Τελικά ο Άγγελος έχει δίκιο που σε λέει Bratis girl. Τελεία. Ένας από τους στόχους μου είναι να φτάσει στο τελικό. Μπράβο, μείνε τώρα, Άννα Μαρία.
Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μία είναι η φωτογραφία της ημέρας και αυτή ανήκει στην Άννα Μαρία. Και πήρατε καλύτερη φωτογραφία. Δεν το περίμενα καθόλου. Άννα Μαρία, μου τα πήγες πολύ καλά. Άννα Μαρία. Άννα Μαρία. Άννα Μαρία. Άννα Μαρία. Άννα Μαρία. Σ' άρεσε, ευχαριστώ. Μπράβο, αερικό που σε λέμε, κάντο. Δείξ' το. Η καλύτερη φωτογραφία του 24ωρου, σε συνολικό βέβαια επίπεδο, είναι της Άννας Μαρίας. Μπράβο σου, κορίτσι μου! Αχ, Παναγία μου! Το ξέρεις ότι πιστεύουμε. Έφαθα σοκ. Άννα Μαρία, πώς έζησες στην τελευταία φωτογράφηση, θέλω να μας πεις, με τον Τάσο. Ήταν πάρα πολύ έντονο, ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα, αλλά στο σετ τα ξέχασα όλα και ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Ένιωσα ότι τα πήγα πολύ καλά. Ο Τάσος τι είπε, του άρεσε η εμπειρία? Του άρεσε. Του άρεσε. Α, ωραία. Είσαι έτοιμη να δούμε τη φωτογραφία σου? Είμαι. Ωραία. Πώς σου φαίνεται, Άννα Μαρία? Βλέπω, πολύ μπάθας. Κι εμείς. Βλέπουμε πάθος βέβαια μέσα σε σένα, γιατί τον Τάσο δεν τον βλέπουμε. Εντάξει, δεν πειράζει, το νιώθουμε. Το νιώ... Σωστά. Και τι είναι το πάθος αν δεν το νιώθεις? Βέβαια, καλά. Δεν είναι πάθος. Δεν είναι. Λοιπόν, Άννα Μαρία, είναι υπέροχη η φωτογραφία σου. Πραγματικά έχεις κλέψει την παράσταση. Υπέροχη κίνηση, είσαι ένα ζωντανό γλυπτό με το κόκκινο φόρεμα. Φαίνεται υπέροχη η πλάτη σου, έχει σηκώσει το λαιμό σου. Είναι τόσο ποιητική, είναι μια στιγμή στον χρόνο. Πραγματικά πολύ ερωτική και κλασική με κάποιο τρόπο. Συγχαρητήρια. Άννα Μαρία μου, είμαι πολύ συγκινημένη που φτάσαμε στις τελευταίες φωτογραφίες και θέλω να πω καλή επιτυχία σε όλες σας. Ευχαριστούμε πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία σου. Εμένα μου αρέσει που έχεις κρύψει τον Τάσο, που έχεις μάθει να είσαι πρωταγωνίστρια, έχεις αντίληψη στη φωτογράφηση και στο κόνσεπτ. Έχεις πλασάρει τον εαυτό σου υπέροχα, το σώμα σου, το πόδι σου, το πρόσωπό σου είναι παραδομένη. Βλέπουμε ένα παράφορο πάθος και πραγματικά είσαι το απόλυτο La La Land. Μπράβο, κορίτσι μου. Ευχαριστώ. Ελαφάκι μου, ελαφάκι μας. Μπράβο, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Εγώ ήθελα να δω στην τελευταία φωτογράφηση, αν έχετε καταλάβει, μου αρέσει πάρα πολύ το συνέστημα στις εικόνες. Ήθελα να δω μια Άννα Μαρία που δεν είχαμε δει μέχρι τώρα. Σε λέγαμε αερικό, λέγαμε πιο... Μπλαζέ. Πιο μπλαζέ, ναι. Σε λέγαμε λίγο διαφορετικού τύπου μοντέλο. Ήθελα να δω μια Άννα Μαρία πιο σεξι, πιο αισθησιακή. Και το ζήταγα. Για τη φωτογραφία σου. Κοίτα. Καρινάζει. Είσαι τόσο κυρίαρχη που έχεις αρπάξει τον Τάσο, τον έχεις βάλει στο λαιμό. Ο Τάσος δεν αναπνέει. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα δεν αναπνέει και μαζί με τον Τάσο έχει κοπεί και η δική μας ανάσα. Κανείς δεν αναπνέει. Πριν τελειώσω γρήγορα, θέλω να σου πω ότι Τάσος, τώρα θα κάνω τα λογοπαίγνια μου. Σαν σύγχρονη γκόλφο, λοιπόν, τον πήρες από το χέρι, τον πήγες στην πηγή, βραχήκατε, χορέψατε ατελείωτα. Τώρα, αν θα πιεις νερό, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να το δούμε. Θα περιμένω. Άννα Μαρία, ένα πράγμα που βλέπουμε σε σένα και όλοι μας, όχι μόνο εγώ, είναι ότι ξεκίνησες σαν κοριτσάκι και έχεις γίνει πια γυναίκα. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ ξεκάθαρα σε αυτή την εικόνα. Γιατί έχεις
χρησιμοποιείς όλα τα εργαλεία μιας γυναίκας, ενός μοντέλου, για να βγάλεις μια απόλυτη και ωραία εικόνα μόδας, η οποία δεν ξεφεύγει από αυτό που κάνουμε εδώ, από τη μόδα, να πηγαίνει κάπου αλλού. Και το σέξινες και το πάθος και όλη αυτή η επιθυμία που υπάρχει είναι απολύτως θεμητή και απολύτως μέσα στο κόνσεπτ. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχεις μάθει και χειρίζει τον εαυτό σου με έναν πολύ κομψό και σωστό τρόπο. Ακούς το φωτογράφο, αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται γύρω σου και αυτό είναι τεράστιο απόκτημα, κορίτσι μου, και μπράβο σου γι' αυτό. Θέλω να σου πω επίσης ότι έχεις αφήσει το νερό και τη βροχή και σε χαϊδεύει. Δεν φαίνεται ότι βρέχεσαι, κρυώνεις, ταλαιπωρείσαι, γιατί δεν ήταν και εύκολο αυτό που συνέβη. Επίσης, δεν ήταν εύκολο όλο το roller coaster που είχες τραβήξει πριν, το ψυχολογικό, γιατί είχατε ένα καυγαδάκι με τον Τάσο. Το έβαλες όλο πίσω σου, γύρισες όλη την ένταση προς αβαντάζ σου και κατάφερες μια υπέροχη εικόνα, κορίτσι μου. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που είπες, βέβαια, ότι όχι μες στο παιχνίδι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ήρθε ένα μικρό κοριτσάκι. Το θυμάστε? Ναι. Ποιο? Με μια λεπτή φωνούλα. Η Άννα Μαρία. Βεβαίως. Ήταν ένα μικρό κοριτσάκι από το σχολείο. Την είχαμε μαλώσει κιόλας. Πολλές φορές. Καλό δεν σου έκανε. Πολύ καλό. Έχει καλό μνημονικό, να το πούμε αυτό. Ισχύει. Και έχει αποκτήσει αντίληψη. Βγαίνεις πολύ πιο δυνατή από αυτό. Σ' αρέσεις? Μ' αρέσω πάρα πολύ. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμάς μας αρέσει. Ξεκινάει μόλις πολύ. Τώρα και η βαθμολογία, ε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Άννα Μαρία, ξεκινάω τη βαθμολογία για εσένα απόψε. Στην τελευταία φωτογράφηση του GNTM, Lovers Dancing Under the Rain, από μένα είναι 10. Άννα Μαρία, για την τελευταία σου φωτογραφία και από μένα είναι 10. Ελαφάκι μας, 10. Ευχαριστώ. Άννα Μαρία μου, εγώ σου βάζω 9. Δεν πειράζει. Μ' αγαπάς ακόμα? Πολύ. Και πιο πολύ αγαπάει τον Άγγελο ούτως ή άλλως. Συνεχίζουμε με την Κέισι. Είσαστε έτοιμες, κορίτσια? Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Είμαστε. Βλέπω λίγο τρακαρισμένες. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Εντάξει, λίγο... είναι λογικό να έχουν αγώνα. Κάτι ηρέμησε. Κέισι, είμαστε σε φιλικό περιβάλλον ακόμη. Εδώ έχουμε εμείς άγχος, κοντεύουμε να πέσουμε κάτω. Κέισι, έχει αγχώς. Ξέρεις τι τραβήξα να φτάσουν μέχρι εδώ? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ κατέβηκα πρώτη πάνω από τα 30 μέτρα. Έχεις δίκιο. Κέισι μου, έχεις αγχώς? Λίγο. Λίγο ή πολύ τώρα, είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Πες την αλήθεια. Εμείς έχουμε ιδρώσει από το άγχος για σένα και την αγωνία. Νομίζω ότι η Κάτια είναι η πιο αγχωμένη απόψε. Φαίνεται τόσο πολύ. Η Κάτια έχει βάλει το poker face. Εντάξει, αδειμονώ να μάθω να... Για να μην ξεχνιόμαστε, σε λίγο θα πρέπει να μπείτε στο my.star.gr και να επιλέξετε ποιο κορίτσι θέλετε να είναι το επόμενο top model της Ελλάδος. Μην ξεχνιόμαστε. Δεν είναι πολύ απλό, δεν είναι δύσκολο, πανεύκολο, να τα λέμε κι αυτά. Κάνεις αυτό. Διαλέγεις ποιο κορίτσι. Ποιο κορίτσι, διαλέξτε. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Κέισι, για να ξαναγωθείς λίγο και να πάρετε και μια βαθιά ανάσα, ας δούμε λίγο πώς κατάφερες να φτάσεις μέχρι εδώ. You wanna be on top. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κέισι. Κέισι. Τι με κοιτάς, μωρέ, γυναικάρα, είσαι 2 μέτρα. Ναι, και από μένα. Μου αρέσει πολύ, ναι. Μπράβο. Δεν μπορώ. Τέλεια. Σε μένα, Κέισι. Για μένα αυτή είναι η καλύτερη φωτογραφία μέχρι στιγμής. Πάμε για βουτιά. Είσαι το τέλειο Bond Girl, η sexy Casey. Wow. Εάν σξυρίζα με τη μία πλευρά... Κοίτα τι όμορφο μας που είναι η Casey. Μια Grand Dame. Όλο το έχεις. Casey, πολύ περίεργη πόζα. Μείνετε! Μπράβο! Μπράβο, Casey, ωραία! Εμένα μου αρέσει η φωτογραφία σου. Συγκλονιστικό πρόσωπο που έχεις βγάλει σε αυτή την εικόνα, μπράβο σου. Στη Casey θα δώσω χίνα. Όχι, αγάπη μου. Με όλα τα πουλιά το έχει η Casey. Εγώ είμαι απλά σεξι. Can you disappear me? Right now, please. Can you do it? Η καλύτερη φωτογραφία της εβδομάδας, η Casey. Casey, πέφτεις κινηματογραφικά.
περίμενα να κλείσουμε ένα χρόνο έτσι. Νιώθεις ότι θα φύγεις, ε? Αχ, μου λείπεις πάρα πολύ, αλήθεια. Μην ασφιχτιάς, τα κατάφερες. Να είμαι και λίγο σεξι. Να είσαι κοριτσάρα μου. Κέισι! Είναι σαν στάρ όμως, ε. Αυτή είναι η σημερινή μας συσκευή. Ανάθεμα, κατάλαβα τι είναι αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η εικόνα σου. Ω, πολύ, 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 πολύ καλή. Δώσε πόνο, Κέισι. Εδώ βλέπω αυτή την Κέισι που πάντα ονειρευόμουν. Για εμένα το σημαντικό δεν είναι ότι παίρνεις αυτή τη δουλειά. Το σημαντικό είναι ότι θα πάρεις τη δουλειά από τις άλλες. Μπορεί να σκεφτείς σαν παιδάκι. Όχι. Γιατί. Δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί, μωρό μου. Το παρατάω, δεν θέλω. Κέισι, μπράβο σου. Παραμένει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξεχνάει κανείς τον το βλέπει. Κέισι μου, τώρα που είδες την πορεία σου μέχρι εδώ, πώς αισθάνεσαι? Τι θα είχε συμβεί αν τα είχες παρατήσει τότε με τον Λύκο? Νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων που μου δώσατε την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ πέρα. Και χαίρομαι που δεν τα παράτησα, γιατί πραγματικά είχα να δώσω και άλλα πολλά σε αυτό. Και εμείς χαιρόμαστε που δεν τα παράτησες, Κέισι. Χαιρόμαστε πολύ. Ξεκάθαρα είχες να δώσεις πάρα πολλά, γιατί έφτασες μέχρι τον τελικό. Με εμπιστευτήκατε. Γι' αυτό έφτασα. Πάρα πολύ. Από την αρχή σε εμπιστευτήκαμε. Όσες περάσετε μέσα στο σπίτι από την αρχή, σας αγαπάμε και σας θέλαμε σαν τρελή να σας έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαι έτοιμη να δούμε τη φωτογραφία σου? Ναι. Για να δούμε. Βρε Κέισι, τι έρωτας είναι αυτός! Τον ζήσαμε από το πρώτο δευτερόλεπτο. Έρωτας είναι, θαρώ, ναι. Δηλαδή πόσες ώρες μέχρι να πάμε στο σετ ήσασταν έτσι, μούρι με μούρι. Μύτη πολλά με φιλιά, μύτη. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά. 6 μήνες ήταν αυτή. Ο Δημήτρης είναι εδώ. Είναι. Αχ, εδώ είναι ο Δημήτρης. Δημήτρη, κούκλο είσαι, μπράβο. Έλα, Δημήτρη! Και εσύ πώς σου φαίνει τη φωτογραφία σου? Την αγαπάω. Την αγαπάω. Γιατί αγαπάς και τον Δημήτρη σου και είσαι χαρούμενη. Ναι. Μη μου συγκινηθείς τώρα και μου χαλάει στο μακιγιάζ, τελικό καλά, έχουμε. Είμαι καλά, είμαι καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ναι. Είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία, υπάρχει ξεκάθαρα πολύ συναίσθημα. Φαίνεται ο έρωτας και η αγάπη που έχετε μεταξύ σας. Για μένα, ίσως έχει λίγο παραπάνω συνέστημα από αυτό που θα ήθελα, γιατί έχεις παρασυρθεί σε αυτόν τον έρωτα στην πραγματικότητα και δεν έχεις κρατήσει το χαρακτήρα σου σαν μοντέλο. Είναι ένα τέλειο αποτέλεσμα. Θα ήθελα το πρόσωπό σου λίγο προς τα έξω, γιατί βλέπουμε παραπάνω τον Δημήτρη, ο οποίος φυσικά κούκλος και τα πήγε φανταστικά. Πραγματικά βλέπω την εικόνα σου και νιώθω την αγάπη που έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ας ημίνα, βλέπεις το πραγματικά δεν το λες μόνο εσύ πια. Το έχουν κολλήσει όλοι. Πραγματικά. Κέισι, στην αρχή μου άρχισες κάτι χορευτικά, θυμάμαι. Έπεφτες πίσω, δεν σε έβλεπα, κρυβόταν το πρόσωπό σου. Καλά, εδώ κάνανε αγκαλιές, ένας πάνω στον άλλον. Μετά άρχισες να το βρίσκεις και έβγαλες μια... κάτι εσωτερικό, κάτι... δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια αφίσα από την ταινία The Notebook. Έβγαλες τόσο συναίσθημα, τόσο αγάπη, τόσο τρυφερότητα, που ότι βγάζεις τόσο συναίσθημα, εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Ίσα-ίσα που μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είσαι μια αληθινή Vivian Leigh, μια Grand Dame μελαχρινή, μια πολύ ξεχωριστή ομορφιά, που μας θυμίζει την Catherine Zeta-Jones, μας θυμίζει άλλα μοντέλα μελαχρινά στα νιάτα τους. Γενικά είσαι ένα κορίτσι που έχεις star quality πάνω σου και είσαι σίγουρα model material, δηλαδή μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Ήτανε πάρα πολύ όμορφο να σε βλέπουμε με τον έρωτά σου, γιατί ήσουν πολύ ευτυχισμένη. Ήθελε και αυτό να σε βοηθήσει. Ο Δημήτρης ήταν δίπλα σου, άκουγε ό,τι του έλεγες, έκανε ό,τι του έλεγες, προσπάθησε τόσο πολύ να σε βοηθήσει. Ήταν πολύ συγκινητικό. Και μας άκουγες και εμείς να φωνάζουμε. Θα συμφωνήσω όμως με την Λιάννα στο ότι έφυγες λίγο από το είμαι μοντέλο, κάνω τη δουλειά μου, πρέπει να παραδώσω μια υπέροχη φωτογραφία μόδες και πήγε λίγο στο πιο στοργικό. Είμαστε αγαπημένοι. Αυτή η φωτογραφία είναι για το σπίτι μας, είναι η δική μας στιγμή. Έχουμε 6 μήνες να βρεθούμε. Σωστό, έχουμε 6 μήνες να βρεθούμε. Σωστό. Παρ' όλα αυτά, παραμένει μια υπέροχη εικόνα. Το νερό είναι υπέροχο επάνω σας. Κρατάς τον Δημήτρη σφιχτά, κλείνεις τα μάτια σου. Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική εικόνα. Θα ήθελα κι εγώ λίγο το πρόσωπό σου γυρισμένο, γιατί σε καλύπτει ο Δημήτρης. Ναι. Και σου κάνει σκιές. Γενικά όμως, πρόκειται για ένα αριστούργημα.
Ευχαριστώ. Μπράβο. Κέισι, πραγματικά είναι μια εικόνα όπου και οι δύο πρωταγωνιστές είναι εισάξιοι. Είναι δύο πρωταγωνιστές σε αυτήν την εικόνα. Δεν βγαίνει εσύ μπροστά από τον Δημήτρη. Είναι μια εικόνα που φαντάζομαι κάποια στιγμή θα την βάλετε σε μια κορνίζα και θα την έχετε στο κοινό σας σπίτι. Σίγουρα, σίγουρα. Γίγα, το αφήσα. Την έχουμε συγκινήσει, την γλυκούλα. Για να θυμώσετε και δύο αυτή την υπέροχη στιγμή. Επειδή είσαι μια κούκλα έτσι κι αλλιώς, Κέισι, θα μ' άρεσε λίγο παραπάνω να δείχνεις λίγο το πρόσωπό σου, αυτό που είπαν και τα παιδιά, λίγο παραπάνω. Αλλά ωστόσο δεν πάβει να είναι μια πολύ συγκινητική φωτογραφία, όπως είπε και ο Δημήτρης, γιατί είναι πραγματικό το συνέστημα. Δεν είναι προσποιητό. Και αυτό την κάνει πάρα πολύ όμορφη. Και αληθινή. Ευχαριστώ. Με το κοριτσάκι μας τα ερωτευμένα. Ναι. Πόσο συγκινητικό όμως είναι εγώ άκουσα, αυτό. Εγώ άκουσα τον Άγγελο που έλεγε και οι δύο πρωταγωνιστές και άκουσα έχουν λυσάξει. Και λέω, και ένα δίκιο. Αντρικά είπε μετά ότι είναι εισάξι και σε αυτό δίκιο έχει. Να σας πω ότι είδα και τον Τάσο εκεί. Πολύ ωραία. Πού είναι ο Τάσος. Ναι, τον είδα, πριν δεν τον είχα δει. Είναι ο Τάσος και ο Δημήτρης εκεί, ναι. Τάσο, μη μας το κάνεις να κλαίσει πάλι το κορίτσι μας. Κουμπατζανάκια. Μη μας το κάνεις να κλαίει το κορίτσι μας. Ναι. Πρόσεξε καλά. Και είσαι γιατί κλαίς. Γιατί κλαίς. Γιατί κλαίει, μετά από τόσο που είπαμε. Είναι δάκρυα χαρά, Βασίλη. Χαίρομαι πολύ που τα ακούω αυτό, κορίτσι μου. Χαίρομαι πολύ. Είναι δάκρυα χαρά. Λέει, σου λέει, δέξω το Θεό, μετά από τους μήνες τα καταφέραμε, τελειώνουμε. Πάμε σπίτι μας. Να ξεκινήσουμε τη βαθμολογία, τι λέτε. Ναι, Άγγελε. Πάμε με τον Άγγελο. Αν την Ηλιάνα, ο Άγγελος είναι. Εγώ. Και εσύ. Είσαι έτοιμη. Ναι. Για αυτή την φωτογραφία γεμάτη πολύ, πολύ αληθινή αγάπη. 9. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ μου, όταν ζήτησα να δω συνέστημα, μας το έδειξες. Μου άρεσε πάρα πολύ η εικόνα. Θα ακουστώ τώρα σαν τη Ροζίτα Σόκου που λέγε τέλεια, τέλεια, 8. Αλλά θα βάλω 9. Η δικιά μου εξωτική Κέισι. Πρόκειται για μια πάρα πάρα πολύ όμορφη εικόνα, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς καλούμαστε να δούμε τις μικρές λεπτομέρειες, το πάρα πολύ λίγο το οποίο ξεχωρίζει την εικόνα της μίας από την άλλη. Και γι' αυτό θα σου βάλω και εγώ 9 και θα ήθελα να σε βλέπω λίγο πιο μπροστά, σε πρώτο πλάνο. Κέισι, θα συμφωνήσω κι εγώ. Θα ήθελα το προφίλ σου μπροστά από τον Δημήτρη. Μόνο αυτή η μικρή λεπτομέρεια και από μένα 9. Ευχαριστώ. Μέχρι στιγμής, Κέισι έχει συγκεντρώσει 108 βαθμούς. Η Άννα Μαρία 112 και η Κάτια παραμένει με 74. Σε πολύ λίγο θα έρθουμε και σε σένα. Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν σαν ένα μαγικό ραβδί. Υπάρχει και ο κόσμος που σας στηρίζει και σας αγαπάει πάρα πολύ, πιστέψτε με. Και σήμερα θα μας βοηθήσει να βγάλουμε μαζί το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ήρθε η σειρά της Κάτιας και πώς το λέμε, επειδή μας βλέπουμε από την Κύπρο, είπαμε. Ήρθε η ώρα σας. Ήρθε η ώρα σας. Βραγία μου. Να... Τα φιλιά μας στην Κύπρο. Να δούμε στιγμιότυπα με το πώς έφτασες ως εδώ. Όχι. Δεν έλεγες. Λίγο. Ωραία, γύρνε σε την άλλη, θα το δούμε εμείς. You wanna be on top. Γιατί επέλεξες να έρθεις στο GNTM? Θέλω να δω τον εαυτό μου να εξελίσσεται πάνω απ' όλα. Είστε. Κάτια, είσαι έτοιμη? Πάντα. Τι είναι αυτό? Μπράβο, Κάτια! Τέλειο, μπράβο, Κάτια, σούπερ! Δεν μ' αρέσει καθόλου εικόνες. Λήψη δεν έχουμε. Δεν είναι καλή εικόνα. Μην κάνετε μίμετρα. Είχες έρθει 10 βήματα μπροστά, τώρα πήγες 20 πίσω. Τι είναι αυτό τώρα? Και εδώ κάνουμε μόδα. Δεν κάνουμε ούτε θέατρο, ούτε σινεμά. Είμαι στη δυσάρεστη θέση να σου πω ότι μέχρι στιγμής είναι η χειρότερη φωτογραφία που ναι, βλέπω. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Μου λείπετε πάρα, πάρα πολύ. Και εσύ μας λείπεις πάρα, 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 πάρα πολύ. Και ανοίγει η πόρτα και βλέπω την πιο όμορφη γυναίκα αυτού του πλανήτη, τη μητέρα μου.
Παίρνω μια βαθιά ανάσα και απλά λέω κάτια. Φακός, φλάς, φωτογραφία. Πάμε. Το ΕΚΑΒ είναι εδώ. Κάτια, κάντε το ανάποδα. Απ' την άλλη μεριά το κεφάλι. Γύρνα και πήγαινε απ' την άλλη μεριά. 30 δεύτερα, πάμε! Και αλλάζω και λέω, εδώ κάτια έχεις τη λήψη, κοριτσάρα μου. Δώστα όλα. Αν δεν είναι αυτό εικόνα Vanity Fair, δεν ξέρω τι είναι. Μπράβο, βρε Κάτια. Μπράβο, βρε Κάτια. I'm back. You are back. Εκεί, μπράβο. Είσαι τρομερά επαγγελματίας. Μπράβο, μπράβο, ρε παιδί μου. Τέλεια, τέλεια. Σήκωσε λίγο. Έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, Κάτια, η φωτογραφία σου είναι συγκλονιστική. Οφείλω να ομολογήσω αυτό που βλέπω, το έκανες τέλεια. Είσαι φανταστική, Κάτια. Πιστεύω ότι από εδώ και μπρος μόνο ωραία πράγματα σε περιμένουν. Μπράβο, κορίτσι. Κάτια, δηλαδή, χαίρομαι πολύ για σένα που τα πας τόσο καλά. Αυτό, πολύ δυνατό βλέμμα. Νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου αυτή τη στιγμή. Αυτό που βλέπω είναι συγκλονιστικό. Η Κάτια το κάνει τέλεια. Τέλεια. Αυτό είναι συγκλονιστική λήψη, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Άντε γεια, δηλαδή, δεν έχω τι να σου πω. Τη βλέπεις από μόνη σου. Άντε γεια. Κάτια, εσύ ή κορίτσια, να το πω σαν εσένα, είναι ο λόγος που είμαστε εμείς εδώ. Εσύ, κορίτσι μου, είσαι η νικήτρια. Να έχεις τους κριτές γύρω σας, χειροκροτούν τα φώτα πάνω σου. Είναι το κάτι περίγραπτο για μένα. You wanna be on top. Κάτια, αίμα, δάκρυα και υδρότας. Τα είχαμε όλα σε αυτό το GNTM. Ακριβώς όπως έκλεισα, είναι απερίγραπτο για μένα. Δεν βρίσκω λέξη να εκφράσω το τι αισθάνομαι. Απλά σας ευχαριστώ για όλα. Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε και εσένα και όλες σας που μας εμπιστευτήκατε από την πρώτη στιγμή. Και κάνατε αυτή την έτσι, γιατί ξέρατε ότι είσαστε σε καλά χέρια. Γι' αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Είσαι έτοιμη να δούμε τη δική σου εικόνα? Ναι. Κάτια, ναι. Μίλησε μας. Ο Γιάννης είναι από τους ανθρώπους που αγαπάω πάρα, πάρα πολύ. Είναι μια στήριξη που έχω στη ζωή μου, είτε είναι εκεί είτε δεν είναι. Και πιστεύω αυτή η στήριξη με το πόδι πάνω και η αγάπη βγαίνει. Σε στηρίζει μεταφορικά και κυριολεκτικά, δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης τη βοήθησε πάρα πολύ. Πολύ. Άκουσε όλες τις εντολές, ήταν δίπλα σου, ό,τι του έλεγες, ήταν 100% δοσμένος στο να σε βοηθήσει να καταφέρεις να βγεις η καλύτερη. Το θέλει. Χαλάρωσες λίγο. Ναι, ναι. Ηρέμησες λίγο. Ναι, ναι. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε τη διαδικασία? Δημήτρη, να ξεκινήσουμε? Ωραία. Ωραία. Κάτια μου, όταν σου ζητείτε να μπει σε ένα ρόλο, αν το θέμα είναι κινηματογραφικό, θέλει συνέστημα, πάντα είσαι μέσα στο ρόλο ακριβώς. Ακριβώς όμως. Που μερικές φορές αναρωτιέμαι αν η Κάτια είναι άνθρωπος ή είναι ρόλος. Τα κάνεις, δηλαδή, μπορώ να σου πω, γέλα, θα γελάς. Αν μπορείς να κλάψεις, θα κλαις. Αλλά τα κάνεις τόσο αληθινά να φαίνονται, γι' αυτό και σου λέμε ότι πρέπει να γίνεις ηθοποιός, τα κάνεις τόσο αληθινά. Εδώ τι να πω. Πες κάτι. Συνέστημα φουλ, όλα σωστά, είχες πιάσει το Γιάννη, δείχνει ότι είσαι, ενώ ήταν το ελαφάκι μας ήταν κυρίαρχη, εσύ είσαι παραδομένη στο Γιάννη, έχεις παραδοθεί πλήρως. Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ η εικόνα σου. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Κάτια, χαίρομαι που σε βλέπω συγκινημένη και αγχωμένη. Και είναι κάποια από τα συναισθήματα τα οποία σε καταβλίζουν γενικά όταν έχεις να κάνεις με κόνσεπτ, τα οποία πρέπει να βγει το συνέστημα, πρέπει να δώσεις κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να γίνεις κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Και πιστεύω ότι δεν θα ήθελα μόνο. Θα μπορείς να γίνεις ηθοποιός, αλλά δεν θα το ήθελα μόνο αυτό για σένα. Θα ήθελα να παραμείνεις και μοντέλο. Έλα. Εδώ βλέπουμε μια υπέροχη εικόνα και έναν Γιάννη, τον οποίο δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά τον εκτίμησα μόνο και μόνο από τη στάση του
όλη την ημέρα εκεί. Μ' αρέσει έτσι όπως έχει μείνει δυνατός, σαν κολόνα για να στηθείς εσύ ολόσωστα επάνω. Το πόδι στο κουντουπιέ, το φόρεμα, η πλάτη στο χέρι σου. Το μαλάκι, στο νυχάκι, αυτό είναι. Σωστό. Είναι εδώ, όπως το παιδιά. Παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Τα κόκαλα, οικογένειά μας τα χέρια. Α, okay. Να πούμε για στην οικογένεια. Γεια στην οικογένεια. Μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, έτσι τα λέω. Έλα, συγγνώμη, λες. Είναι πάρα πολύ σωστά. Η έκφραση του προσώπου σου είναι αληθινά σαν να παίζει ένα πάρα πάρα πολύ συναισθηματικό και βαθύ ρόλο. Που εμένα αυτό μου αφαίρει λίγο τη διάθεση της μόδας που θα ήθελα, ναι, για να μπει σε ένα πολύ ωραίο περιοδικό, ένα υπέροχο δισέλιδο για μια καμπάνια του σχεδιαστή που το κόνσεπτ είναι Dancing Under the Rain ή αλλιώς La La Land. Είναι αριστούργημα, συγχαρητήρια, ένιωσες πάρα πολύ δυνατά συναισθήματα. Θα ήθελα λίγο να είναι λίγο πιο μοντελέ, okay, να σου το πω. Ευχαριστώ πολύ. Στη δικιά μας καθομιλουμένη. Βεβαίως. Κάτια, μοντέλο Παύλα ηθοποιός, ηθοποιός Παύλα μοντέλο. Αυτό δεν το λέω, αυτό το λέω ως κοπλιμέντο. Το έχεις αποδείξει και είναι ένα από τα μεγαλύτερα του. Σε αυτή την τελευταία σου φωτογραφία, με αυτό το κατακόκκινο φόρεμα το οποίο φλέγεται κάτω από τη βροχή, μαζί με εσένα και τον εραστή σου, είναι σαν να βλέπουμε ένα ζευγάρι που χορεύει τάγκο καταρχήν. Το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο. Έχεις δημιουργήσει μια πολύ συναισθηματικά μάλλον φορτισμένη εικόνα, η οποία πραγματικά σε μαγεύει. Είναι μια εικόνα που μένει ανεξίτηλη στη μνήμη. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε με. Τελευταία φωτογραφία για το GNTM2, τελευταία κριτική. Η αλήθεια είναι πως και εγώ, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο Γιάννης. Σε βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικό μοντέλο. Δηλαδή, θεωρώ ότι και ο Δημήτρης βοήθηκε πολύ από τον Γιάννη. Ήταν δηλαδή από τα τρία αγόρια ο πιο δυνατός φωτογράφης, σαν να ήταν μοντέλο από πριν. Ακολούθησε 100% τις οδηγίες σου. Εσύ πάρα πολύ παθιασμένη, όπως είσαι πάντα, έτσι και με την ευρικότητά σου και με τον τζαμπουκά σου. Στήθηκες, έκανες το φόρεμα, τον έπιασες, τα ελάθηκες. Και ο Γιάννης έτρεμε εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν ήταν από το κρύο, αν ήταν από συγκίνηση. Όχι, έτρεμε ο Γλυκούλης καθ' όλη τη διάρκεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία σου, μ' αρέσει πάρα πολύ το πόσο κοντά είστε. Νιώθω, βλέπω τη φωτογραφία σου και νιώθω την ένταση του έρωτα και τη στήριξη που λες και της αγάπης που έχετε μεταξύ σας. Υπάρχει για μένα μια έξτρα θεατρικότητα. Αυτό είναι που θέλω να διαχωρίσω όταν θα βγεις από εδώ και όταν θα τελειώσεις. Είσαι πολύ καλό μοντέλο και μπορείς να γίνεις και πολύ καλό ή καλή ηθοποιός. Μαζί είναι τέλεια, αλλά στα κόνσεπτ, ειδικά σε τέτοια συγκεκριμένα, μάθε να τα ξεχωρίζεις. Όπως τα κουτάκια που είπαμε να αλλάξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λέτε, πάμε για βαθμολογία? Και δεν πάμε. Ξεκινάμε ψηφοφορία, Δημήτρη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με μένα. Το κόνσεπτ ήταν λίγο La La Land, η ταινία. Και έχω να σου πω, City of Stars. Are you shining just for me? Δέκα από ευχαριστώ. Να μην τραγουδήσουμε και λίγο απόψε, βρε παιδιά, ξέρω σφύρι το έχουμε πάει. Εσύ, Βίκη, βγάζεις άλμπουμ από το GNTM. Έτοιμη είμαι. Έλα, Βίκη. Εγώ περίμενα η Βίκη να τραγουδήσει και τραγούδησε εσύ. Δεν το είχε τέτοιο μόνο. Παιδιά, θέλετε να βάλουμε το βαθμό, εγώ θα το πάρω το βαθμό πρώτη. Εγώ έβαλα. Έβαλες. Εσύ. Λοιπόν, Κάτια, πιστεύω πάρα πολύ σε σένα, πιστεύω πάρα πολύ στις δυνατότητές σου και στις υποκριτικές, αλλά και στις μοντελικές σου δυνατότητες, σαν μοντέλο. Θεωρώ ότι αυτή η φωτογραφία ήθελε λίγο ένα τσακ παραπάνω μόδα. Από μένα είναι 9. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτια, άριστα, 10. Ευχαριστώ. Κάτια μου, για αυτή την έξτρα θεατρικότητα, 9. Περίμενε, τώρα θέλει αυτό. Έχουμε ισοπαλία με την Άννα Μαρία. Και η Κέισι 108 βαθμούς μέχρι στιγμής. Και πάλι όμως, είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε, γιατί ο κόσμος φέτος θα βοηθήσει αληθινά την απόφασή μας και θα στηρίξει το αγαπημένο του Next Top Model. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για 5 μόνο λεπτάκια, να πάρετε μια ανάσα, να πείτε λίγο νεράκι να χαλαρώσετε και να δώσουμε και την ευκαιρία στον κόσμο να οργανωθεί για την ψήφο του. Σε λίγο, μαζί σας, εδώ στο GNTM.
want to be on top. You want to be on top. Greece's Next Top Model, την αγαπημένη ελληνική εκπομπή, την αγαπημένη σας συνήθεια. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε την νικήτρια και θέλω να σας πω ότι έχετε μπει στο σύστημα χιλιάδες άνθρωποι και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη ζεστασιά και το ενδιαφέρον. Κορίτσια, βλέπουμε τη βαθμολογία σας, 112 βαθμούς για την Άννα Μαρία, 108 για την Κέισι και 112 για την Κάτια. Ο δικός μας ρόλος τελειώνει τώρα εδώ. Ευχαριστώ. Τη σκητάλη παίρνει το κοινό. Τι κάνουμε τώρα. Θα πρέπει να μπείτε στο my.star.gr και να επιλέξετε ποιο κορίτσι θέλετε εσείς να είναι το επόμενο top model της Ελλάδος. Ό,τι ποσοστό πάρει το κάθε κορίτσι θα μετατραπεί αντίστοιχα σε βαθμολογία. Δηλαδή, αν πάρει η Casey 34%, θα γίνουν αυτό αυτομάτως 34 βαθμοί, Κέισι. Θα προσθεθεί στη δικιά μας βαθμολογία. Α, τέλειο. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή. Δεν έχει κρυφθεί τίποτα. Τεράστια η στήριξη του κόσμου, παιδιά, σήμερα. Τεράστια. Λοιπόν, έχετε ένα ολόκληρο λεπτό, το οποίο ισοδυναμεί με χιλιάδες ψήφους. Ήρθε η ώρα να κάνετε αυτό που περιμένετε όλη τη σεζόν. Να πάρει την κατάσταση στα χέρια σας. Μπορώ να πάω να ψηφίσω. Ο χρόνος σας ξεκινάει τώρα. Πάρτε μια βαθιά ανάσια, κορίτσια. Μαρία, τι λες? Μαρία! Μαρία, τι λες? Τι λέω, ένα κινητό να ψηφίσω, ρε παιδιά. Παραφύγω! Έφτασε η στιγμή του τελικού. Πες μας κάτι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ να κερδίσει η Κάτια. Είναι η φίλη μου. Όλα τα κορίτσια βέβαια το αξίζουν που έχουν φτάσει μέχρι εδώ, αλλά team Κάτια. Χαρά. Εγώ, Άννα Μαρία, θέλω να κερδίσει. Είναι το άλλο μου που θέλω να κερδίσει. Και της εύχομαι τα καλύτερα. Πόσο αγαπημένες είστε όλοι. Όσοι ψηφίζετε, θέλω να παρακαλέσω να βγείτε από το σύστημα, γιατί γίνεται κόσμος ηρωή πραγματικά. Γιατί να βγουν, Βίκυ, τους χρειαζόμαστε. Μόλις ψηφίσουν, να βγουν. Βγείτε μόλις ψηφίσετε. Να βγουν κι άλλοι. Εγώ τι να πω, εύχομαι και στα τρία κορίτσια καλή επιτυχία, αλλά θέλω να κερδίσει η Κέισι η Άννα Μαρία για την οικογένειά μου. Ελευθερία. Κορίτσια. Εδώ πριν έκλαιγα τη συγκίνηση. Μην με κάνεις έτσι. Παιδί μου. Γλυκιά μου. Αγάπη μου. Πάμε. Κορίτσια, έληξε η ψηφοφορία μόλις τώρα. Κιόλας. Θέλετε να σας πω ένα τραγουδάκι? Όχι, τώρα είναι η κατάληψη. Να χαλαρώσουμε. Έλα, ποιο θα πούμε. Όχι, δεν θα πω τραγούδι. Θέλω να μου μιλήσουν και οι υπόλοιπες. Η Αργυρό, που σε είδαμε τόσο λίγο, Αργυρό. Εσύ θα μας πεις ένα τραγούδι, Αργυρό. Πες τώρα, Αργυρό. Πάμε. Πάμε. Ό,τι θες. Αγαπά, δεν θα γίνει εμείς. Γεια σου, Βραγιό! Μπήκαμε μπροστά. Από το μαζί και από το χωριστά. Γεια σε όλα τα κορίτσια και στα τρία. Ό,τι καλύτερο. Μαρινάκι. Μαρινάκι. Μιλήστε μας. Είναι και η δική σας στιγμή εδώ. Μόνο και... Όχι, δεν είναι μόνο για τις τρεις. Απίστευτο γιατί. Έχει μείνει speechless, Βίκυ. Έλα, βρε Μαρία, εσύ που δεν μιλάς, πες τα όλα. Πες τα όλα, Μαρία, έλα. Είναι δεύτερη ευκαιρία. Άρα, θέλετε να μιλήσω, να πες τα, πες τα. Παίρνετε τα κλαρίνα εδώ πέρα, γίνει πανηγύρι, άντε. Άντε. Πού είναι η αδερφή σου, ρε Μαρία, η αδερφή σου, πού είναι? Μαρία, παρακαλώ. Πού είναι η αδερφή σου? Η αδερφή μου έχει και ένα γιο 1,5 χρονών, σπίτι.
Γιατί δεν ήταν όλοι μαζί. Κλαρίνα, λες δεν τα έφερες όμως. Για να μην. Ναι, αλλά ξέρει να τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Έχω μάθει εγώ σε πανηγύρια. Μαράκι μου, ποιο κορίτσι θέλεις να κερδίσεις. Δεν άκουσα. Αν το είχες πει. Γιάννα Μαρία. Ιωάννα, πώς αισθάνεσαι, αγάπη μου. Το μικράκι μας. Α, το μικράκι. Έχετε καταλάβει, κορίτσια, ότι δεν έχει κρυθεί τίποτα, ε? Έχει λήξει η ψηφοφορία, ούτε εμείς ξέρουμε τι γίνεται. Mm. Περιμένουμε μάλλον να μετρηθούν οι ψήφοι, αλλά όλα είναι... Θα ήθελα όλες να σας ακούσω. Πόπι. Αλλά θέλω να κερδίσει και εσύ. Εγώ να τα πω. Ωραία. θέλω να ευχηθώ και στα τρία κορίτσια καλή επιτυχία, αλλά όλοι ξέρουν ότι θέλω να βγει η Κέισι. Ναι. Γιατί είναι η φίλη μου. Αυτά και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και πάλι. Μαρτινάκη, πού είσαι, άνετα. Το μικρόφωνο περάστε, κορίτσια, για να ακούγεστε καλύτερα. Πες και ένα τραγούδι. Στο λευκό απάνω. Όχι τραγούδι. Και τα τρία κορίτσια είναι υπέροχα μέχρι εδώ που έχουν φτάσει. Έχω μία μεγαλύτερη δυναμία στην Κάρια και στην Άννα Μαρία. Όχι ότι έχω κάτι με την Κέισι, αλλά η καλύτερη θα κερδίσει. Σωστό. Λιδιάκη. Εύχομαι καλή επιτυχία και στα τρία κορίτσια και τα καλύτερα. Αλλά επειδή με την Άννα Μαρία είμαστε πολύ καλές φίλες, θα ήθελα την Άννα Μαρία ιδανικά. Περάστε από δίπλα, Κωνσταντίνα, όλες να μιλήσετε απόψε. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια και στα τρία τα κορίτσια που φτάσαν μέχρι εδώ, το αξίζουνε. Κουκλάκι μας. Αλλά πιστεύω για μένα θέλω να κερδίσει κάποια σήμερα. Ολγά. Συγχαρητήρια και στα τρία κορίτσια σίγουρα που φτάσαν μέχρι εδώ και άντεξαν όλα αυτά. Και εσύ και Άννα Μαρία μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέχρι το τέλος. Έλτα, πέφτω να σε αγαπώ. Ποιος δεν έχει μιλήσει, η Γλώρια. Η Γλώρια. Η Γλώρια, η Χαρά και η Έλτα. Μπράβο και στις τρεις. Είμαι team Κέισι και Άννα Μαρία. Η Κατερίνα. Η Λιντάκο. Εγώ θα πω ένα μπράβο και στις τρεις κοπέλες. Τα έχετε πάει εξαιρετικά. Αλλά για μένα στην καρδιά μου είναι η Άννα Μαρία. Σου αξίζουν τα καλύτερα και η Κέισι και η Κάτια. Απλά, Άννα Μαρία, αδυναμία συμφωνείς, καταλάβαμε. Άννα Μαρία, αν ψήφιζαν τα κορίτσια θα έχεις βγει, ε. Ναι, από ό,τι καταλάβαμε. Η Κάιζερ μίλησε, η Έλτα μίλησαν. Ήλτα, συγγνώμη παιδιά, ναι. Θέλω να ευχηθώ και στα τρία κορίτσια καλή επιτυχία. Αλλά το τρόπαιο ας το φέρει και η Κέισι και η Άννα Μαρία, παιδιά, για την οικογένεια. Οι φωτογραφίες είναι καταπληκτικές. Συγχαρητήρια και στα τρία κορίτσια. Και εγώ έχω άγχος μαζί σας. Αλλά σίγουρα θέλω η Κέισι και η Άννα Μαρία. Ευχαριστούμε. Μήπως να πάμε προς τα πέρα, προς την Ινά. Θέλω να σας πω ότι πάνω από 300.000 άνθρωποι μπήκαν να ψηφίσουν από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Και λίγοι είναι. Γι' αυτό έπεσε ξανά το σύστημα. Άστο κάτω! Αυτό τι σημαίνει για σας. Έχουμε ισοπαλία. Άρα έχουμε δύο νικήτριες. Άρα... Τι. Όχι. Η Κάτια και η Άννα Μαρία είναι οι νικήτριες του GNTM 2019 και μοιράζονται το έπαθλο. Ποιος αλήθεια. Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια!
Άννα Μαρία! Να κάνουμε το κάνουμε το κοινό, πότε και δύο! Άννα Μαρία, έλα πρωτιά! Πάτε! Θέλω και εγώ! Από την αρχή ήταν στο ανατροπών, έγινε ανατροπή και στο τέλος. Τι εμείς το ξέραμε. Μόνο πρέπει να του είστε ήδη σήμερα. Παρίτια, πείστε το! Συγχαρητήρια. Όλο ανατροπέ, να δείτε τι θα... Και δύο πλέσμα, να δείτε και δύο όλα! Δεν έχω άγιο ποτέ αυτό. Διπλή ευχαρίστηση. Φυσικά. Ελάτε, ελάτε από εδώ, κορίτσια. Για μην μπορεί να σημαίνει αυτό. Μπράβο. Πάνω από 500.000 άτομα μπήκαν να ψηφίσουν τα πρώτα δευτερόλεπτα. Γι' αυτό έπεσε το σύστημα. Οπότε εμείς, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί το κοινό δεν κατάφερε να καταθέσει την ψήφο του, πρέπει να βραβεύσουμε και τα δύο κορίτσια. Γιατί χωρίς το κοινό δεν γίνεται, άρα η ισοπαλία βραβεύεται. Συγχαρητήρια σε όλους! Μπράβο, κοριτσάρες! Δύο Next Top Models, δύο συμβόλαια στη Γερμανία, όλα διπλά. Άλλα διπλά. Εγώ θέλω να έρθει και η Casey εδώ. Άννα Μαρία, πέστε μας δύο κουβεντούλες. Ορίστε. Πείτε μας δύο κουβέντες, πώς αισθάνεστε. Δεν υπάρχουν κουβέντες τώρα. Πρώτη φορά γίνεται αυτό, παντού σε όλα τα GNTM. Το κάναμε εμείς. Και μέχρι το τέλος το GNTM, ανατροπές. Δεν σας έχουμε αφήσει σε χλωρό κλαρί. Δεν θα μας αφήσουν εμάς αυτές σε χλωρό κλαρί. Εσύ, Κάτια. Έγινα μοντέλο. Έγινα μοντέλο, το κατάφερα. Συγχαρητήρια, κορίτσια. Δουλέψατε πάρα πολύ σκληρά. Είσαστε πολύ διαφορετικές μεταξύ σας και όμως έχετε μια πολύ έτσι όμοια ταυτότητα. Και έτσι συγχαρητήρια και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πήγες υπέροχα. Για μένα και οι τρεις είστε νικητρίες. Όλες είστε. Εγώ νομίζω όλες είναι νικητρίες. Ευχαριστούμε. Σας αγαπάμε. Και τα κορίτσια. Κορίτσια, και θέλω να πω. Θα τα πούμε εκεί έξω στη δουλειά όλες, ε, και όλες. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Καλή νύχτα. Πάμε, κορίτσια, μωρό. Ένα πλασιά,